Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτο δημόσιο All Star Live. Περιμένουμε λίγο να μπουν όλοι πριν φωνάξουμε να ακολουθήσουν και οι καλεσμένοι στο live. Συμπαρουσιαστές θα έλεγα, δεν βλέπω τον εαυτό μου ως παρουσιαστή, αλλά μπροστά στα τόσο δυνατά ονόματα, με βλέπω ως έναν άνθρωπο που τους θαυμάζω και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα τα ονόματα που θα έχουμε μαζί μας θα είναι βαριά όσο και η ιστορία τους. Ιστορία την οποία ξεκινήσανε να γράφουν στους δρόμους και συνεχίσανε να τη γράφουν και σε πίστες. Δυνατά ονόματα. Θεωρώ ότι περισσότεροι τους ξέρετε. Μιλάμε για τον από τους πιο παλιούς στο δρόμο που μας δείξανε όλους πώς μπορούμε να περάσουμε καλά, τον Δημήτρη τον Καταραμένο. Εντάξει, και ποιος δεν ξέρει, viral οι κόντρες του, ανίκητος βασιλιά στο δρόμο, τιμή μεγάλη που τον έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε ποιον άλλον, τον άνθρωπο που τον τσιγκλούσε τότε και δεν ξέρω σήμερα πόσο ακόμα. Νομίζω ότι ακόμα συνεχίζεται αυτή η φιλική κόντρα ανάμεσα στην τεχνολογία και στα οχήματα, στην αγαπημένη μάρκα ή group θα μπορούσα να πω οχημάτων, δηλαδή VAG και Mitsubishi και ποιος άλλος βέβαια, ο άνθρωπος που ξέρει τα VAG πιο καλά και από την παλάμη του, ο Τάσος ο Κάκαρης. Έχουμε μαζί τον άνθρωπο που έλειωνε τα GTR, τα R8, τα Mi 6, ο άνθρωπος που πατούσε με Mi 6 δίπλα σε Porsche και δεν μασούσε τίποτα. Και όχι μόνο πατούσε, τα περνούσε κιόλας. Έχουμε την τιμή να έχουμε το Γιάννη τον Κουκουνάκη μαζί. Θα ακολουθήσει ο μάγος των Opel. Εντάξει, παιδιά, στην Ελλάδα που είμαστε υπάρχουν μάρκες τις οποίες μόλις ακούς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το όνομα μερικών μηχανικών με άριστη τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο αυτό. Και μιλάω για τον Πάνο τον Πετρόπουλο, εντάξει, ο οποίος έχει διδάξει στις πίστες και στο δρόμο πόση δύναμη αξιόπιστη μπορεί να βγάλει ένα Opel όταν επιλέγεις να το εμπιστευθείς σε ένα σωστό μηχανικό. Εντάξει, ο Πάνος τον Πετρόπουλος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θα τον έχετε γνωρίσει στους αγώνες με εξωπραγματικά όπλα που φέρνει και τα θαυμάζουμε και ελπίζουμε και στις επόμενες μέρες που διοργανώνεται ένα event να τα απολαύσουμε ξανά. Θα πούμε για αυτά. Έχουν να ακολουθήσουν πολύ. Θα μπουν πολύ. Δεν τους έχουμε βάλει όλους στην αφίσα που ρίξαμε στα story, γιατί θέλουμε να κρατάμε και μερικές εκπλήξεις. Λοιπόν, θα βάλω κατευθείαν, ελπίζω να είναι μέσα, γιατί γίνεται ένας χαμός στα μηνύματα, δεν ξέρω ποιος είναι και γίνεται ένας πανικός. Καλησπέρα ξανά σε όλους. Θα βάλω μέσα το Γιάννη τον Κουκουνάκη και αρχίζω και προσθέτω και τα υπόλοιπα παιδιά. Θα βάλουμε το Γιάννη για να σας πει και αυτός καλησπέρα από τη σειρά του. Να ξέρετε, σας λέω και τώρα, ότι το Instagram έχει μία ώρα διάρκεια. Όταν θα ολοκληρώσουμε την ώρα, θα ξανασυνεχίσουμε με ένα δεύτερο μονόωρο. Όσο θέλουμε, όσο τραβάει και όσο γουστάρουμε και όσο γουστάρουν τα τιμόμενα πρόσωπα που είναι μαζί μας, που είναι μαζί σας, εντάξει, συνεχίζουμε και το τραβάμε όσο θέλουμε. Δεν έχουμε κανένα περιορισμό χρόνου, μόνο τα μονόωρα. Όσοι δεν είναι στο live αυτό, όσοι δεν τα καταφέρανε λόγω υποχρεώσεων οικογενειακών ή επαγγελματικών, θα περάσουμε το live και στο YouTube. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε βάζοντας το Κουκ, το Γιάννη τον Κουκουνάκη, έχει να μας πει πολλά. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Θα μου δώσετε μισό λεπτό. Γιάννης Κουκουνάκης.
Ο Γιάννης Κουκουνάκης, αν είναι μέσα, έχει την πρόσκλησή του να μας πει καλησπέρα, καλωσορίζει τον κόσμο και να συνεχίσουμε μετά με Δημήτρη Καταραμένο, με Τάσο Κάκαρη, με Παναγιώτη Πετρόπουλο. Περιμένουμε, όσο περιμένουμε, το Γιάννη να μπει, γιατί τον πετυχαίνουμε και στη δουλειά, τον ξεσηκώνουμε. Παιδιά, δεν προλαβαίνω να διαβάζω και τα σχόλια, γιατί θα χαθούμε, από κάποια στιγμή θα χαθούμε. Θέλω όμως να συγκεντρώσετε ερωτήσεις, εντάξει, να συγκεντρώσετε ερωτήσεις που θέλετε να κάνουμε στους καλεσμένους, στα παιδιά. Και γράφοντας από κάτω, κύριε Κουκουνάκη, τι γίνεται? Πάρε λίγο το Δημήτρη Καταραμένο, φτάνω στο μαγαζί εγώ. Γιατί θα φύγει ο Δημήτρης 8 η ώρα. Πάρ' το μία. Ωραία. Πότε σε βάζω? Θα σου κάνω πρόσκληση εγώ, έτοιμα βασικά. Σου έχω κάνει ήδη εγώ, βάζω τώρα το Δημήτρη. Okay. Έγινε. Σου λέω εδώ, παιδιά. Να δω ποιος είναι μέσα, ποιος έχει μπει και ποιος δεν έχει μπει. Να το στρώσουμε. Το Δημήτρη δεν μπορώ να το δω. Δημήτρη, αν είσαι μέσα, πάτα... Θα σου πω τώρα. Να στείλουμε στον Κάκαρη καταρχάς, που τον βλέπω, τον Τάσο. Και, Δημήτρη... Όπως βλέπεις στο Instagram, αν είσαι μέσα, σε παρακαλώ, γιατί προσπαθώ να σε βρω, αν με βρεις εσύ πρώτα, ακόμα καλύτερα. Κάτω-κάτω και που λέει σχολιάστε, έχει ένα συν και μια κάμερα. Πάτα εκεί πάνω στην καμερούλα για να μπορεί να μου έρθει πρόσκληση για συμμετοχή. Δώστε και 5 λεπτά χρόνο, παιδιά, να συντονιστούν όλα τα τιμόμενα πρόσωπα. Έχουμε απεριόριστο χρόνο μπροστά μας. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ο κομμάτο, παιδιά, επειδή με έχετε ρωτήσει και άλλες φορές, έχει σταματήσει να ασχολείται, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί τον έχω χαμένο, με το άθλημα του dragster, σε επίσημους, δηλαδή, διαδρόμους, σε επίσημες πίστες, αθλοθετημένες, και έχει σταματήσει στο δρόμο. Δίνοντας το Εύω που είχε στην κατοχή του, το γυρίζει στη Βέσπα. Τι να πω, εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Δίκυκλο και ρετρό. Okay. Για όσους δεν θυμάστε... Ήθελε να κόψει λίγο αυτή την αιμοδοσία. Μην ξεχνάμε τώρα το άθλημα από ένα σημείο και μετά, από ένα στάδιο και μετά, χρειάζεται χρήματα για να γίνει. Το έχω πει χίλιες φορές, θα το λέω άλλες τόσες, ότι δεν γίνεται με 1.000 και με 2.000 ευρώ να φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης αξιόλογο. Μπορείς να κάνεις πράγματα, μπορείς να κάνεις χαβαλές σου, μπορείς να περάσεις ωραία, αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα δεδομένα που σου θέτει το εργοστάσιο, εντάξει. Τατούρης. Το Μανώλη να τον βάλουμε, αλλά το Μανώλη θα τον βάλουμε σε πιο light πράγματα, γιατί σήμερα από ό,τι βλέπετε και από τα ονόματα, είναι πιο πολύ, όχι είναι πιο πολύ, είναι αγωνιζόμενοι. Όλα τα παιδιά είναι αγωνιζόμενοι. Και θα ήθελα να μιλήσουμε και για αγώνες, για κάποια event που διοργανώνονται και έχουμε φτάσει περίπου στην τελική ευθεία.
Δεν μπορώ να βρω. Το Δημήτρη το Καταραμένο. Μου βγαίνουν άπειρα ονόματα. Αλλά ακόμα δεν μου τον έχει βγάλει στη λίστα, παιδιά. Όποιος είναι μέσα και μπορεί να βάλει. Η βενζίνη έχει πάει 2 ευρώ. Παιδιά, τι να κάνουμε, και θα πάει και 2,10 και 2,20. Θα καλέσει και Πατσουρέα. Εάν ο Κώστας μπει στο live και θέλει να βγει, ευχαρίστω. Εντάξει, τι πιο ευχαρίστω να βγάλουμε και τον Κώστα τον Πατσουρέα, αγωνιζόμενος χρόνια εκφωνητής. Ωραία. Χρόνια εκφωνητής. Ο άνθρωπος μιλούσε και γλεντούσαμε όλοι μόνο να τον ακούμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Καταραμένος, βλέπω, μου έχει κάνει πρόσκληση, του έχω πατήσει και λογικά θα εμφανιστεί σε λίγο και στις δικές τους οθόνες. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, είπα και στα παιδιά, τιμή μας, είσαι ο ανίκητος, ο βασιλιάς της κόντρας, όταν ακόμα η κόντρα ήθελε δύο χέρια. Σωστά. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και νομίζω ότι ο Τάσος ο Κάκαρης θα μας το υπενθυμίσει. Θα στο υπενθυμίσει δηλαδή, γιατί σήμερα ανέβασα και τα story από το viral διάλογο που γράφανε τα παιδιά που είχατε όταν μιλούσατε και το δοκίνο. Και τις εποχές τότε, στο Φρέντι, στη Θήβα, που έτρεχε και ο Βαγγελάκης για τα ΕΒΟ, ακόμα σε πρώιμο στάδιο βελτίωσης η Ελλάδα, που ακολουθήσαμε τους Αμερικανούς και κάποια στιγμή τους σε πολλά επίπεδα. Ναι, πάντα είμαστε πίσω σε βελτίωση, αλλά πάντα τους προσπερνάμε. Δεν κατάλαβα αυτό που είπες για τα χέρια τα δύο ή για το ένα. Δεν έχω χάσει ούτε από ένα ούτε από δύο χέρια. Με έχει φάει ο Κουκουνάκης και λέει ότι το δεύτερο χέρι στην οδήγηση είναι μόνο για να ξύνεσαι. Και όταν τον έβαλα το ΕΒΟ, μου λέγε, έψαχνε να βρει πώς δουλεύει ο Λευγές, έχει ξεχαστεί. Έχει να οδηγήσει χειροκίνητο, δεν ξέρω κι εγώ πότε. Και πόσο μάλλον κάνει αλλαγές γρήγορα. Το μόνο σίγουρο ότι εγώ δεν ξεχνάω ποτέ και ας οδηγάω και αυτόματο. Δεν μπορεί, θέλει να το ξεχάσει. Φαίνεται ότι δεν περνούσε καλά με τα χειροκίνητα. Και σου λέει, ας το ξεχάσω λίγο, ας το βγάλω λίγο το μυαλό μου. Εάν και να ξέρεις όμως, γυρόφαινο στο μυαλό του να πάρει ένα ΕΒΟ. Τον τρώει. Ο Γιάννης εννοείς. Ο Γιάννης, μόλις μπήκε το μέσα. Το ξέρω. Αλλά τον τρώει αυτό, το σασμάν. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει και αν έχεις κοιτάξει, αν έχει πέσει την αντίληψή σου, ότι πλέον στην Αμερική έχουν προσαρμόσει, έχει βγει kit προσαρμογής DSG Sassman, DQ500, που χρησιμοποιούν One για παράδειγμα και τα μεγάλα TTRS κτλ. Σέβο. Ναι. Αυτό μην μου το λες καθόλου, δεν θα το βάζα ποτέ. Θα αρχίσουν να πάρει αυτόματο, να πάρει ένα VAG, να πάει κανιά βόλτα. Τώρα οι κόντρες δεν είναι για αυτόματα. Και ούτε πιστεύω ότι μπορεί να με περάσει προσωπικά αυτόματο εμένα. Να περνάνε τους άλλους. Στο δρόμο. Οπα. Στον δρόμο δεν με περνάει τίποτα. Συγγνώμη παιδιά, κατά λάθος έγινε αυτό, δεν έγινες και εμένα, συγγνώμη. Συγγνώμη. Τάσο, ανατρίχιας, αρέσει. Συγγνώμη, κάτσε λίγο, περίμενε λίγο ρε, περίμενε ρε Μιτσάρα, περίμενε λίγο ρε φιλέ. Συγγνώμη λίγο, κάτσε, όχ ρε γαμού το. Μίτσο, πες μου τι χρώμα θες να κάνω το καντράν, διάλεξε. Να σου πω. Είδες ότι είμαστε το ίδιο. Το VAT είναι γι' αυτό. Να αλλάζεις το καντράν, να πηγαίνεις κανιά βολτίτσα. Δεν αντιλέγω σε αυτά που λες. Μέχρι εκεί όμως. Δεν είναι μέχρι εκεί. Μιτσάρα μου, άκουσε με λίγο. Τάσο, ένα λεπτό. Αυτό που έχει το καντράν, που ανάβουν τα λαμπάκια, αν θυμάμαι κάποια στιγμή κάτι γυφτόβλαχοι, το βάζανε κάτι λάμπες ξένων κάτω από τα αμάξια πριν καλιά δεκαετία. Ισχύει. Έχω δει και κάτι Mitsubishi Lancer να τα κάνουν αυτά. Τα γκολφ να δεις πώς τα βάζανε. Λοιπόν, καλησπέρα στην ομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ, έστω και έτσι, παρόλο που είμαστε τόσο κοντά στην Αθήνα, να συναντάω τον Μίτσο μόνο από βίντεο, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Κακός, έχω στο μαγαζί να πιούμε καφέ, οπότε θέλεις. Εντάξει, και εγώ έχω ανοίξει ένα μαγαζί τώρα και είμαι 11-12 ώρες την ημέρα και έχω ανοίξει ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στο Περιστέρι.
Μητσάρα μου, όποτε θέλει. Μου έχουν στείλει μηνύματα, Τάσο. Πες και λίγο που είναι, γιατί μου στέλνουν μηνύματα που είναι ο Τάσος. Πες λίγο. Είμαι στο λόφο αξιωματικών στο Περιστέρι, Πατριάρχου Σεργίου 37, ΣΥΓΜΑ ΕΕ, Σεργίου. Έρχονται Premium Watch λέγεται. Ραντεβού τα παιδιά να σε πάρουν τηλέφωνο, να ξέρουν. Γιατί με έχουν... Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Και μετά το πλήσιμο που πάνε λίγο στο Μίτσο να ξέρουν, πού θα πιούνε το καφέ στην Καλυθέα. Ηλγκούστο καφέ, ηλγκούστο καφέ, Σιβιτανίτη 25. Αλλά μπορούν να έρθουν στο συνεργείο μου να πιούνε καφέ. Έχεις ανοίξει καφέ στην Καλυθέα. Ναι. Α, δεν το ξέρα. Εντάξει, είναι take away delivery. Έχει και κάποια καθισματάκια. Εντάξει, είναι ένα ωραίο μαγαζάκι. Ρε Μίτσο, για εσένα θα έρθουν να δουν. Εσένα που θα σε πετύχουν. Μίτσο, πώς λέγεται εμένα το καφέ. Εμένα είσαι στο καφέ, Ιλγκούστο καφέ, Ιλγκούστο. Ιλγκούστο. Στο συνεργείο, στη Βάρη. Ιλγκούστο καφέ, ωραίο ακούγεται. Αλλά στο αμάξι Ιλγκούστο δεν έχεις, ρε φίλε. Γαμώτο. Περίμενε. Τώρα που θα πάμε στα ρολ και θα έρθω με βαγ, θα βάλω Ιλγκούστο πάνω. Μητσάρα, έλα, το άλλο Σαββατοκύριακο ξέρεις που θα είμαι, Ρε φίλε, από ότι... Α, και ο Κουκουνάκης... Με το Γιάννη. Θα είμαι εκφωνητής στον αγώνα. Θέλω να έρθεις βόλτα. Ρε, θα έρθω αφού άμα κάνετε ρολ θα τρέξω με ένα Πόρσε. Κρουβάγκ. Θα τρέξεις με Πόρσε. Ναι, έχω ένα καγέντη. Τι, Εύω, δεν έχεις για ρολ. Εύω το βγάζω μόνο τα πες στον μπικικίνι. Γιατί μετά τρομάζουν άμα τα βλέπουν στα ρόλια. Α, μάλιστα. Φέρτο στη... Ένα σου πω. Το Εύω το έχω μέσα τώρα, αυτό το μήνα το βγάζουμε. Έχω αγοράσει κι άλλο Εύω. Το μπλε, το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Θυμάμαι με αυτό το Εύω, χωρίς να φανώ ειρωνικός, δεν θέλω να το πω. Μου έχει κάνει εντύπωση... δεν έχω ξαναδεί, το έχω δει άλλη μια φορά με τον Τάκη, αν θυμάμαι καλά, που έκανες κατέβασμα εσύ, το οδηγούσε ο κουμπάρος σου, που έκανε έντο πραγματικά στη Φίβα. Ο κουμπάρος. Και έκανε έντο, έχει κάνει και ο Τάκης. Το ξέρω, το με ξέρω. Κατέβασμα. Που είχαμε το Λευγέ και μπερδεύτηκε το παιδί, γιατί πρώτη φορά το οδήγησε, το Συριακό Λευγέ. Δεν το έχω, το λυπήθηκα πολύ τα μάξη εκεί, να ξέρεις. Δόξα τω Θεώ, ναι, το θυμάμαι και με τον Τάκη τότε, εκεί, ναι, που ήμασταν εκεί, έτρεχα και εγώ εκεί. Ναι. Το έχω αγώσει αυτό. Το έχω πάρει εγώ και αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Γιαννάρα μου, τι κάνεις? Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καταρχήν, Μίτσο, για κάνε λίγο έτσι να δω κάτι. Τι θες, ρε μαλάκα, πάλι, τι θες, έλεγα. Κοίτα. Εξελίξεις, σε λίγο θα μπει και σε αυτόματο. Γι' αυτό το λέω, δει. Ναι ρε φίλε, σε αυτόματο, εντάξει, δεν είναι κακό να μπαίνω. Άκουμε να δεις, και το αμάξι που οδηγάω αυτόματο είναι. Μην τρελαίνεσαι. Μόνο, για σούπερ μάρκετ έχω μάθει. Όχι, απλά λίγο με τον Τάσο μπορεί να τα λέμε, είμαστε φιλαράκια. Απλά πιστεύω ότι τα Groovebag με τα Εύω έχουν διαφορά σε άλλα πράγματα. Είναι κακό και το Groovebag καλό είναι. Ακόμα πιστεύεις αυτό που είχες πει τότε στον Τάσο, ακόμα το πιστεύεις? Για τις τέσσερις πουτάνες. Ναι. Να του στείλω καμιά δεκαριά, τώρα θα είναι πιο δύσκολα να πω. Μίτσο! Έλα, αγάπη μου, έλα. Με το ταφτάφ και το Εύω στην Αττική Οδό κοιμήθηκαμε πάνω από τέσσερις πουτάνες εκείνο το βράδυ. Ποιο, δεν θυμάμαι ποιο λες. Του Λάμπρου. Δεν θυμάστε, το ξέρω, ρε γάμωτο. Δεν σε συμφέρει περίμενε, να θυμάστε, περίμενε, γάμωτο. Περίμενε. Για το Λάμπρο μιλάς. Λάμπρος λέγεται. Για το στρατή, το φίλο μου. Γι' αυτόν. Που ψάχνει να ζευγαρώσει το φίλο του. Περίμενε λίγο. Γιατί εγώ σου είπα ότι και άλλα έχουν χάσει. Τάσο, από βάγκ. Τάσο, το αμάξι αυτό που είναι, ρε. Το αμάξι αυτό νομίζω είναι στη ράμπα. Πάρε το λάμπι για να μπει μέσα. Εκείνη την ημέρα χάλασε. Νομίζω είναι χάλασε. Γιαννάκη, άσε το ότι χάλασε. Όλες οι express service με βάγκ είναι. Άσε, κάνε μας τη χάρη τώρα. Το check engine θέλει σφυρί να το σβήσεις τώρα, που μιλάς για Εύω. Το Εύω δεν έχουν check engine. Ανατινάζονται κατευθείαν. Κοίτα, θα κάνω ένα χαβαλέ. Δεν έχει να κάνει σχέση με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Αλλά το ένα έφυγε με check engine στον κινητήρα, το άλλο έφυγε με check engine ο ιδιοκτήτης. Γιατί εκείνη η νύχτα ήταν δύσκολη. Δυστυχώς. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Το ξέρω για την κόντρα, την έχω ακούσει. Ξέρω ναι, νομίζω Μητσάρα, ότι αν πήγαινες μια κόντρα ιδεολογίας και ερχόταν όλη η Αθήνα να σε δει, καλή ώρα όπως έχεις κάνει και με λεφτά, ναι,
Αν στο τέλος της κόντρας χάλαγε τα μάξι σου, δεν θα σε ένοιαζε αρκεί να έχεις περάσει, συμφωνείς? Δεν θα με ένοιαζε, δεν με ένοιαζε καθόλου ποτέ, γιατί πάντα στις κόντρες υπάρχουν οι ζημιές. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν. Οπότε, αν πρέπει, και συγγνώμη, και δεν πρέπει να χαιρόμαστε με του άλλου τη ζημιά. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν μιλάμε γι' αυτό. Δυνατόν. Απλά αυτό θέλω να σου πω ότι και ο Λάμπρος... Όταν τα μοτέρ είναι τόσο πολύ τσιταρισμένα, τα σασμάν, τα δίσκο πλατό, τα είναι λογικό. Παίζεις 50 κατά την τύχη σου να περάσει το 400. Όταν τα πιέζει πολύ, όταν τα πιέζει πολύ, στα βάκ δεν αντέχουνε. Ωραία, και το εύω. Γιάννη, όχι. Όταν πιέζει ένα αμάξι και το εύω δεν αντέχει. Μην τρελαθούμε. Εγώ δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Ότι το εύω δεν σπάει, δεν χαλάει. Μην τρελαθούμε. Όλα χαλάνε. Όλα. 300 άλογα. Όταν, Γιάννη, όταν τα παίρνει 300 άλογα και τα κάνει 1000 και 1500. Τώρα πλάκα μου κάνει. Κάνει το σταυρό σου να περάσει το 400. Εγώ δεν έχω δει τώρα πόσο βαρά συνεργεία εύω να σπάνε. Πόσα? Δεν έχω δει από σοβαρά συνεργεία εύω στα 1200 άλογα να σπάνε. Μίλες βλακίες, σπάνε. Στο εγώ, δεν... εγώ που το ξέρω, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω δει. Σε κόντρα, δεν έχω δει. Γιάννη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιάννη, δεν βλέπεις καλά, μου δεν φαίνεται. Σπάει, δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπεις και πολλά παιδιά παίρνουν ένα εύω. Μετά από 2-3 ζημιές το πουλάνε. Παίρνουν ένα μπαγκ. Το φτιάχνουν. Μετά δεν αντέχουν να πληρώνουν. Δεν γίνεται να ξένα αμάξει 1000 άλογα και να πηγαίνει σούπερ μάρκετ. Η πραγματικότητα είναι. Η πραγματικότητα... Λέω λάθος, Στάσο. Όχι, Μιτσάρα, έχεις πολύ δίκιο. Δεν γίνεται να είναι 1000 άλογα και να μην. Και ό,τι και να του βάλεις, τα καλύτερα πράγματα να του βάλεις και τα πιο ακριβά, έχεις περιορισμένα πατήματα. Τέλος. Δεν υπάρχει. Μετά πρέπει να το λύσεις, να το κάνεις όλο καινούριο για να έχεις ακόμα πάλι πατήματα. Μην τρελαθούμε έτσι, τώρα. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει, τώρα. Σε αυτά τα στάδια πρέπει να έχεις 3 σασμάν, 3 έτοιμη αξόνια, 3 κεντρικούς, 3 διαφορικά, 3 μοτέρ. Το κινητό, παιδιά, πρέπει να το φυλάς το αυτοκίνητο. Δηλαδή μπορεί να είναι. Πάντα φυλάς. Δεν μπορείς ένα αμάξι 1000 άλογα να το και ο Στράτης και το Volkswagen και όλοι αυτοί που έχουν 1000 άλογα. Δεν τα έχουν κάθε μέρα για βόλτα. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Παρόλο που το DSG σου επιτρέπει να έχεις μια καθημερινότητα λόγω του σασμάν, παρόλα αυτά κάθε χιλιόμετρο που γράφεις με ένα πουσαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμα και με μηχανική να είναι, είναι σαν να του παίρνεις δευτερόλεπτα από τη ζωή του, το πόσο θα αντέξει. Και σιγά σιγά να πηγαίνει, μυθό. Του τρως τη ζωή, έλα για έτσι. Η αντικειμενική αλήθεια είναι πάντως ότι πριν 10 χρόνια, άντε 8 χρόνια πριν, ναι, ήταν μόνο τα Evo. Τώρα η μόδα έχει αλλάξει χέρια. Δηλαδή πλέον πας μόνο σε VAG. Αν δεν αφήνει... Κατά πρώτον άκου να σου πω. Περίμενε να σου πω, να σου εξηγήσω. Δεν έχει αλλάξει μόδα. Άκου. Έχεις τα... Η Volkswagen ή η Audi βγάζουν πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα για αυτά που βγάζουν. Ενώ τα Evo έχουν σταματήσει. Μα τα Evo, ρε Γιάννη, περίμενε λίγο τώρα γιατί για αυτό με... τον τάσο ώρες. Το Evo έχει βγει για ειδικό σκοπό. Το Evo είναι να το παίρνεις, να στρίβεις, να κάνεις πάντες, να κάνεις μην αγωνιστική χρήση. Το VAG δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Είναι για άλλη δουλειά. Είναι δύο ξεχωριστά αμάξια. Άσχετα αν πάρεις και ρίξεις 100 χιλιάρικα στο VAG και το κάνεις. Πρέπει και ένα πατίνι να πάρεις και άμα το πουσάρεις θα πάει γρήγορα. Έτσι. Το Evo βέβαια δεν μπορείς να το έχεις για κάθε μέρα. Είναι συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Εμείς πρέπει εδώ πέρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι και στον κόσμο που μας βλέπει, ότι αγαπάμε το άθλημα, έτσι. Όχι, δεν θέλουμε κανένας να παθαίνει ζημιές. Έχουμε έρθει όλοι σε αντιπαράθεση με κάποιους. Ποιος είπε ότι χαιρόμαστε για τις ζημιές? Όχι, το ξεκαθαρίζω απλά γιατί κάποιοι παρεξηγούν. Άκου, η κατάσταση τώρα, Γιάννη, είναι λίγο περίεργη. Νομίζουν τώρα ότι εμείς αυτή τη συζήτηση που κάνουμε πάμε να υποστηρίξουμε ο καθένας στη μεριά του. Όχι, δεν υποστηρίξουμε, ρε φίλε. Έχουμε βγάλει. Να σου πω. Τάσο, ένα λεπτό, Γιάννη, ένα λεπτό. Ξέρουν όλοι ποιος είναι ο Κάκαρης, ποιος είναι ο Γιάννης, ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Κώστας. Δεν υπάρχει λόγος να. Ούτε για τη ζημιά δεν το συζητάμε καν. Αν είναι δυνατόν όταν πιστεύει τέτοια πράγματα. Όχι. Λέμε για τη συγκεκριμένη. Αναφέρθηκε και στη συγκεκριμένη κόντρα ότι το ΟΕΒΟ στα ίδια άλογα που ήταν δεν έπαθε κάτι. Και το ΤΑΦΤΑΦ, αν όχι εκείνη την ημέρα, μετά έβγαζε ζημιές. Και τι πάει να πει αυτό, ρε Γιάννη, επειδή δεν είσαι ενημερωμένος καλά, το Εύω πριν πάει την κόντρα, άλλαξε μοτέρ.
Γιατί πάνω στο δυναμόμετρο έπαθε ζημιά. Σταμάτα να τα λες αυτά. Ε, μαλάκα, πάλι πιωμένο. Ποιο είναι ο κατάσο, εγώ. Ρε Γιάννη, περιμένετε. Πάλι πειρα πίνει με καλά. Ρε φίλε, ό,τι και Γιάννη, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Θα μάθεις να ακούς κάποια πράγματα, Γιάννη, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, μη λες για μεθυσμένους. Μεθυσμένος είσαι εσύ που λες τώρα ότι δεν έχει πάθει ζημιά. Τάσο, δεν έχει αλλάξει. Τώρα, μέσα σε μια νύχτα έχει αλλάξει, μοτέρ. Γιάννη, τάσο, Γιάννη, μέσα σε... χάνεις ένα στοίχημα, Γιάννη. Έχεις χάσει τόσα λεφτά στο... Έχεις χάσει τόσα λεφτά στο τάβλι. Θες να σου πάρω και άλλα λεφτά. Χάνεις ένα στοίχημα. Πάει. Τάσο. Πάει. Έλα. Έλα, Μιτσάρα μου. Σταμάτα, γιατί να μην πάθει ζημιά, ρε φίλε, ένα αμάξι χιλιάδες. Μα δεν την κατηγορούμε τη ζημιά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Γιάννης προσπαθεί να βγάλει τώρα το Εύω ατσάλινο και θωρακισμένο. Και το Εύω παθαίνουν οι ζημιές. Όλα, ρε Γιάννη, όλα παθαίνουν. Γιατί κολλάτε. Δεν είπα ότι... Ρε Μίτσο, ακούστηκε. Φέρε μου ένα μαμά, φέρε μου ένα μαμά. Να στο σπάσω σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό, φέρ' το. Ναι, το πιστεύω. Έτσι, έτσι, έτσι. 1.400, 1.100, θα στο σπάσω σε δευτερόλεπτα. Ναι, θα σου πάρω και έλα από το πλάι. Ρε Μίτσο, μην μου λες τέτοια πράγματα. Το συγκεκριμένο Εύω, λέμε, δεν έσπασε το συγκεκριμένο βράδυ. Μην παίρνουμε, στην παίρνω για το φεγγί. Ρε Γιάννη, μας είπες κάτι καινούργιο, ρε μαλάκα, αλήθεια, δεν έσπασε εκείνο το βράδυ. Δεν το είδαμε, ρε μαλάκα. Δεν έσπασε. Έλα, ρε, ευχαριστούμε, μας ενημέρωσες, ρε Γιάννη. Όχι, όχι, για το άλλο λέω, ρε, που λες ότι άλλαξε μοτέρ το προηγούμενο βράδυ. Όχι το προηγούμενο βράδυ, πριν πάνε αυτή την κόντρα, είχε πάει να ξαναδοκιμάσει και να σηκώσει πίεση ο Μάκης και έμαθα ότι έπαθε ζημιά και άλλαξε μοτέρ. Τέλος, αυτό το έπαθε μία εβδομάδα πριν, 15 μέρες, ένα μήνα, δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχουν όμως θωρακισμένα μοτέρ, τέλος. Μπορείς να το γαμάς κάθε μέρα, μπορείς να το γαμάς και να πας στην κόντρα και να χαλάσει. Τάσο, να πω κάτι. Γιάννη, δεν τον ακούω τον Τάσο, τον εχάνω. Χάνει το Τάσο, έλα. Ένα λεπτό περίμενε. Να πω κάτι. Δεν μπορείς συγγνώμη να αν δεν ακούω. Μέρα. Ναι, μπράβο. Και εγώ πριν δεν ακουγόμουν, το έγραψε ένας φίλος, τέλος πάντων. Δεν μπορείς να έχεις ένα αμάξι να το βγάζεις βόλτα και να κανονίζει μετά από μια εβδομάδα να πας κόντρα. Όταν εγώ έκανα κόντρες και με τον Μπασινά και με τον Χατζάρα και με τον άλλον με το Σουμπαρού, το Ζάγαρη, το αμάξι μου μια εβδομάδα πριν το έλυνα, το έκανα όλο καινούριο και πήγαινα κόντρα. Δεν το έβγαζα ούτε δευτερόλεπτα για βόλτα. Για να αντέξει και να κάνω και το σταυρό μου να βγάλει τα 400 μέτρα. Ισχύει. Σωστός. Δεν γίνεται να το πας βόλτα και να σου πει ο άλλος. Είναι τυχαίο που όταν μιλάγαμε για κόντρες εμείς οι παλιοί, θυμάσαι τι λέγαμε. Έλα να πάμε σε ένα μήνα. Δεν λέγαμε τώρα βλέπω η καινούργια μόδα βγαίνουνε παιδιά, έχουμε να πατήσουμε εδώ, έχουμε να πατήσουμε εκεί. Ποιος να βγει τώρα με χίλια άλογα να πατήσει τώρα με τον κάθε έναν που θέλει να πατήσει για κόντρα. Η κόντρα δεν είναι έτσι. Δημητρή. Για να βρεθούν δύο αυτοκίνητα χιλίων αλόγων να πατήσουν μαζί, πρέπει οι συγκυρίες να είναι τέλειες. Α, μπράβο. Οι συγκυρίες, ποιες συγκυρίες, Τάσο? Ότι πρέπει και οι δύο να είναι έτοιμοι. Τάσο, ή σταμάτα, ή σταμάτα κάπου, δεν ακούγεσαι, φεύγεις, Τάσο. Κόβεται το σήμα, Τάσο, κόβεται το σήμα και δεν βγαίνει. Τάσο. Τάσο, σταμάτα κάπου, δεν ακούγεσαι καθόλου. Δεν μας ακούει, Τάσο. Βγάλε τον αλίγο, θα ξαναμπεί, ρε. Προσπαθεί, πολεμάει. Μητσό. Με τα δύο χέρια, ένα στο τιμόνι, ένα στο κινητό, έτσι είναι τα δύο. Μητσό. Όχι, ρε. Να σταματήσει κάπου. Μητσό. Ναι. Στο θέμα που λες με τα χίλια άλογα και τα λοιπά, ένα GTR πήγαινε βόλτα, έκανε αγώνα και μετά συνέχισε και έκανε βόλτα. Δεν ακούγεται ο Τάσος. Δεν... Βγάλ' τον να ξαναμπεί, Κώστα. Βγάλ' τον να το Τάσο. Βγάλ' τον να ξαναμπεί. Περίμενε.
Μ' ακούτε τώρα? Βγάλε τώρα και να ξαναπεί. Τώρα σ' ακούμε, ρε φίλε, τώρα σ' ακούμε. Ωραία, συγγνώμη παιδιά, λέμε σε κάτι στενά, θα βγω τώρα από εδώ και θα γίνει καλύτερο το σήμα. Και αν μπορείς να σταματήσεις, φιλαράκι μου, θα τα... Ναι, ναι, θα σταματήσω κάπου να έχει, να έχει σήμα καλό. Γιάννη, λοιπόν. Γιάννη μου, τι μου συγκρίνεις τώρα το GTR, ένα αμάξι τώρα 150 χιλιάρικα που θέλει 150. Ένα... 70 χιλιάρικα έχει. Μεταχειρισμένο, ρε φίλε. 70 χιλιάρικα. Επειδή θα πάω να πάρει κάτι καινούριο. Και άλλα 70 για να το κάνεις 1000. Ποιο 70, Γιάννη, δεν σε φτάνουν τα 70. Τέλος πάντων, εγώ δεν πάω με βαστιμολογίο, εγώ πάω με τα άλογα, 1000 άλογα, ότι με αυτό πας βόλτα, κάνεις αγώνα, ξαναπάς βόλτα και δεν χαλάει. Σιγάρε Γιάννη, είναι 500 άλογα και το κάνεις 1000 και το golf και, το, και ένα S3 άμα το πάρεις 250 και το κάνεις 500 δεν χαλάει ποτέ, ποτέ όμως. Ποτέ. Ναι, είναι. Το θέμα τώρα είναι άλλο. Άστε τώρα τις φωτιές που γίνανε και τα λοιπά. Ναι. Θα τρέξεις στο rolling event. Έχω ένα Beverly, ναι. Θα πω με τον Beverly. Ο Κωνσταντίνος έμαθα, θα μπει. Και να δώσω το κουκουνάκι να νιώσει λίγο άντρας. Αυτά που κάνει τώρα με τις... προσπαθώ να βγάλω με τρία άτομα να ανανεώσω την άδεια και έχουν γίνει όλα ηλεκτρονικά και δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Και ο Κωνσταντίνος τώρα να θέλει να τρέξει δεν προλαβαίνει νομίζω. Γιατί δεν προλαβαίνει. Μέχρι τη Δευτέρα είναι συμμετοχές ή την Τρίτη. Αλλά είναι μια διαδικασία τώρα να βγει λισάντς και τα λοιπά. Γιατί ποια λισάντς για το ρολ? Πρέπει να βγάλεις λισάντς, ναι, έτσι δεν τάσω. Ναι. Δεν για μπορώ το ρολ ρε φίλε, για... όχι, τι λισάντς? Ναι, παιδιά, τι διαδικασίες χρειάζεται αν θέλει κάποιος να συμμετέχει? Παίρνει τηλέφωνο εκεί που έχει γίνει, αν έχει σωματείο και τα λοιπά, την ανανεώνει, νομίζω 70 ή 60 ή 70 ευρώ είναι. Βγάζει την κάρτα, του βγάζουν κάρτα υγείας, πηγαίνει παθολόγο και οφθαλμίατρο, τα στέλνει και τρέχει. Αυτό μπορούμε να βάλουμε τον κύριο Μανώλη να μας το διευκρινίσει εδώ μέσα. Α, φίλε, δεν το ξέρω εγώ ότι θέλει η λισάντς. Δεν μπορώ να τρέξω τότε. Έχει λήξει η δικιά μου, ρε φίλε. Α, τι έγινε, πισωγυρίσματα. Προλαβαίνεις, ό,τι βγάλεις. Ηλεκτρονικά δεν πας. Γιάννη, μπορείς να πάρεις... Το να μπει εδώ μέσα ο κύριος Μανώλης να μας διευκρινίσει τι θέλουμε για το τέτοιο, για το ρολ. Μπορούμε να τον βάλουμε εδώ μέσα. Ναι, άμα μπει στο live μπορούμε να μας πατήσει η πρόσκληση να του κάνουμε εμείς. Αρκεί να μπει στα άτομα που παρακολουθούν. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άμα θέλει Γιάννη Λισάνς, πότε θα την προλάβουμε, ρε φίλε. Προλαβαίνεις μέχρι Δευτέρα, προλαβαίνεις. Πώς το λόγιο. Εγώ που έκανα απλά ανανέωση, είδα ότι είναι μόνο 70 ευρώ. Όχι, δεν θέλει Νίκο, δεν θέλει Κέιτς. Καθόλου, θέλει να μπει, να δοκιμάσει το αυτοκίνητο. Μισό λεπτό. Και τι κοστολόγιο έχουν αυτά. Σου λέω ότι η ανανέωση είναι 70 ευρώ, σύν τους γιατρούς που θα πληρώσεις εσύ για να βγάλεις τα δύο χαρτιά. Από εκεί και πέρα... Έχει γίνει μια ειδική προσφορά για εμάς η κάθε συμμετοχή από 40 ευρώ να κοστίζει 100 ευρώ για τον αγώνα για όλο το τριήμερο. Καταλαβες. Ρε τη λισάνς πώς θα βγάλουμε τώρα άμα είναι άρθρο να κάνουμε χαβαλέ. 70 ευρώ πας και κάνεις ηλεκτρονικά την ανανέωση και τελείωσε. Πώς την κάνεις ηλεκτρονικά, ρε, δεν το γνωρίζω, γι' αυτό σου λέω. Μπαίνεις στο eomae.gr και στα λέει... Θα έρθω αύριο να τα κάνουμε παρέα, αγορά. Εγώ το άλλο για να μου τα κάνει. Και εγώ το ίδιο για αυτό. Κωνσταντίνε, βάλε το Εύω μέσα. Ναι. Και κάνε ένα ρολ. Έχεις τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα τελική από την κεραμική που σου έκανε ο Κουκουνάκης. Και επίσης δεν θέλεις, Κωνσταντίνε, το αμάξι σου έχει τρέξει ποτέ? Έχει τρέξει θύβα. Τι χρόνο έχει κάνει? Ήμουνα 10. Νομίζω τώρα δεν μπορώ να τρέξει. Το 10 για να έχω τέτοιο, για να χρειάζομαι cage. Όχι, νομίζω. Τάσο, πώς είναι, ρε. Όταν περάσεις, νομίζω το 11-5 θέλει roll bar και μετά το 15 θέλει roll cage. Δεν θα μπορεί να τρέξει τότε. Μπορεί να τρέξει στο roll όμως. Μα για το roll πιο πολύ πιστεύω ότι στο roll θέλουν γιατί κανένας δεν επιθυμεί ζημιές. Το roll, παιδιά. Επειδή θα είναι αναγνωριστικό και επειδή θα το κάνουμε πρώτη φορά,
Σας υπόσχομαι ότι τη δεύτερη φορά θα είναι πολύ καλύτερο. Απλά να ξέρετε ότι αισθάνομαι ότι το ρολ θα κυριαρχήσει πολύ. Γιατί θα έρθουν εκεί πέρα και αυτοκίνητα τα οποία ίσως να μην μπορούν να πατήσουν και στο δρόμο. Βέβαια. Θα έχει κάποιος να συμμετέχει χωρίς να έχει να χρειάζεται σασμάν, να χρειάζεται λάστιχα, να χρειάζεται όπως είναι αυτοκίνητό του στο δρόμο, του μπαίνει και τρέχει. Ωραία. Φανταστείτε στο εξωτερικό, ακούστε με λίγο, φανταστείτε στην Αμερική, υπάρχουν στην κίνηση, ποντάρουν λεφτά στη δεξιά και στην αριστερή λωρίδα με τα μηχανάκια. Εντάξει, τώρα μην το πας εκεί και αρχίζουμε και ποντάρουμε λεφτά, θα πελαθούμε τώρα. Θα το κάνουμε τζογαδόρικο το ρόλι. Ρε Τάσο, σταμάτα κάπου ρε φίλε, σταμάτα Τάσο. Παιδιά, συγγνώμη. Σταμάτα κάπου. Δεν σε χάνουμε συνέχεια. Σταμάτα κάπου άμα είναι. Γιάννη, θα έρθω αύριο από εκεί. Δεν πρέπει να βγάλω το δίπλωμα. Αλλιώς πώς θα έρθω με το περίπτερο. Θα το βγάλουμε. Θα δούμε πώς θα γίνει. Γιατί ολόκληρο περίπτερο θα φέρω εκεί. Εγώ θα τρέξω με ένα R8 V8 μόνο με πρόγραμμα. Έλα δίπλα μου άμα θες. Έλα να σε κάνω να καλοπεράσεις, έλα. Με το V8? Ποιο V8 ρε φίλε, με το περίπτερο, 2,5 τόνους. Θα κάτσουμε παρέα, αλλά θα είμαι εγώ και με το Mi 4. Όχι, με το Mi 4 αποσταματημένη. Όμως θες. Το Mi 4 δεν ξεκινάει βρε η χουρούπα. Δεν πειράζει. Σε πειράζω, τρελιάρι μου εσύ. Γι' αυτό είπαμε το R8. Ξέρω τι θα κάνω, ρε φίλε. Με το Mi 4 που να έρθω να πάω. Πάντως τώρα το έκανα μια βόλτα το R8 και από Δευτέρα στην Τρίτη είναι σαν να σβήνεις το μοτέ και να το ξανανοίγεις. Γιατί δεν κάνει καλές αλλαγές λόγω μονού συμπλέκτη. Είναι σαν το Mi 5 το Ε60. Θα το πω σε το. Αυτό είναι Triptronic. Triptronic είναι αυτό. Ωραία, αμαξιδικά το V10 είναι φωτιά. Το V8 δεν σου λέω V10. Α, εντάξει, και το V8 άμα το φτιάξει λίγο. Να πούμε και κάτι άλλο. Πες. Να πούμε για το Μάρτιο, για το αυτό που διοργανώνουμε με το Γιάννη, για τις Flippers. Φίλες, που θα γίνει το event και πότε. Αυτό ναι, θα είμαστε και εμείς, Γιάννη, αφού στο είπα. Ναι. Θέλω περίπτερα. Θα είναι από τα καλύτερα περίπτερα της Αθήνας. Εκεί θα έχω τα εύω, φίλε, εκεί θα τα έχω. Θα σε πάω βόλτα εκεί στον Γκάζι, θα σε πάω μια βόλτα να δεις και κάτι βάγκο ωραία με τιτάνιο που είναι. Θα τα δεις. Θα σε πάω κι εγώ μια βόλτα με αυτή μια μικρούλα, μια 3076 φορά, να σε πάω μια βόλτα. Όχι, θα σε πάω αγκαζένο μέσα στην έκθεση, να δεις κάτι βάγκ με τιτάνιο. Να μπω εγώ σε εύω, να με πας βόλτα, δεν μπαίνω ούτε την ταυτότητά μου να σου δώσω. Γιατί. Δεν μπαίνω, γιατί έχω δερματικά προβλήματα με τα εύω, ρε. Γεμίζω καντήλες. Και εσύ όπως εγώ με τα βάγκα, αλλά τι να κάνω τώρα, βάζω ειδικές αλυφές για να μπαίνω μέσα. Μίτσο. Πήρε και ο γιος μου, φίλε, τι να κάνω. Πήρε και ο γιος μου τώρα. Κάποιο σοφό το είχε πει το 2011, νομίζω το είχε πει, όλοι βάγκ θα πάρουνε. Γιατί και όλοι DSG θα γίνουνε. Ο γιος μου πήρε νομίζω... και τον αγνωρίζεις. Νομίζω το είχε πει ο Τάσο Κάκαρης ο Μυρμηδόνας, αν δεν κάνω λάθος, 2011 π.Χ. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος διαβάζει ερωτήσεις για να κάνει εκεί που τους στέλνουν. Ξέρω, γράφουν από κάτω, εδώ γίνεται της κακομοίρας. Κωνσταντίνο, δεν προλαβαίνεις. Πρέπει να έχει τελειώσει ένας Μοντάνα να γράφει για τον Κάκαρη. Αν είχε συναισθήματα με τον Τζανέτο. Εγώ θα σου πω, ο Τζόνιο Μοντάνα, τι νούμερο παντελόνι φοράει, Τάσο? 50. Κανονικά φοράει 50. Πρέπει να φοράει 50 νούμερο περιφέρεια και τα λοιπά. Σαν και εμένα είναι αυτό λίγο πιο γεμάτος. Παρδιλέκανος. Αλλά φοράει βαφτιστικό. Και φαίνονται όλα, ρε παιδί μου, το τόσο στενό. Ναι. Ο Μοντάνα, άμα η κολοχαράδρα είναι πάνω-πάνω, δεν είναι έξω από το τζιν, δεν το φοράει. Αλλά είναι φίλος, είναι παντού μαζί μας, είναι ωραίος. Όχι. Αλλά είναι ωραίος. Είναι φιλαράκι. Καλό και καλό παιδί. Θυμίστε μας λίγο το σκηνικό για να καταλαβαίνουν όλοι όσοι είναι μέσα. Ναι. Τι έχει γίνει με Κάκαρη και Τζανέτο? Τι έχει παιχτεί? Να μας τα πει ο κύριος Κάκαρης. Εννοείται, από πρώτα.
σας αρέσει, αλλά έχω περάσει και εγώ, ρε παιδιά. Γιατί δεν λέμε και αυτά που έχω περάσει. Ρε φίλε, γιατί έχετε κολλήσει, γιατί έχετε κολλήσει με τον Τζανέτο. Εντάξει, έχασα από τον Τζανέτο. Χαρήκατε τόσο πολύ. Δυνατότερο ήταν, ελαφρύτερο ήταν, έχασα. Τέλος. Τι να κάνουμε τώρα. Τάσο, έχω, τάσο, περάσει, έχω περάσει τάσο, και GTR, έχω περάσει κανένα. Και Evo. Ε? Δεν χάρηκε κανείς, απλά κάνουμε το χαβαλέ, ρε φίλε. Ναι. Δεν έχουμε πει με τον Τζανέτο. Ναι, χαβαλέ κάνουμε. Ειρωνικά και πράγμα, ρε. Γιατί καλά για τον Τζανέτο, ρε φίλε, τι έχασε. Εντάξει, μπορεί να έχασε τον Τζανέτο να έχει κερδίσει άλλο Evo. Φίλε, για μένα είναι μεγάλη ξεφθυλά. Ποιος? Τι μαλάκας είσαι, ρε. Σταμάτα. Μπορεί να μας βλέπει. Νομίζω έχει Instagram, δεν έχει. Βλέπει, και κλαίω, άρε, που αφήστε τον Τάσο, μου το πειράζετε γιατί είναι φανατικός. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Δεν έχεις πρόβλημα γιατί μέσα σε μένα δεν μπαίνεις. Λες, βγάζεις πηγιά. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Εγώ μπαίνω όμως. Εγώ μπαίνω και σε Audi και σε Volkswagen. Δεν βγάζω σπηλιά, φίλε. Είναι το μεροκάματό μου, μ' αρέσουν αυτά. Μητσό, τι αμάξι πήρε ο... Εστρία, ο γιος μου. Χειροκίνητο. Ναι, πήρε χειροκίνητο και θα το σιγά σιγά θα τα ανεβάσω. Χάθηκε ο Μίτσος. Τι έγινε. Μίτσος, σταμάτα στην άκρη. Μάλλον τον πήραν τηλέφωνο, γι' αυτό κοπική σύνδεση, μπορεί. Λέει κάκαρε, λέει του κούκτο τι τυρά του έχει περάσει, όχι, δεν έχουμε κάνει κοντρά. Δεν έχουμε πατήσει, όχι. Τυχερός είναι. Αν πατάγαμε θα είχε γίνει... Τυχερός είναι ο Κουκουνάκης. Τυχερός είναι ο Κουκουνάκης. Εδώ σε έχω, εδώ σε έχω. Εδώ. Wow. Α, το φίλο μας του Γιώργου. Ναι. Πανέμορφο, πανέμορφο. Βάλ το Πετρόπουλο. Και μετά το Βούρο. Περίμενω αν έχει στείλει Πετρόπουλος. Παιδιά, Πετρόπουλος, για τους οπελάκηδες. Κωνσταντίνε, τι τουρμπίνα φοράς το εγώ. Το μήνυμα. Α, τέτοιος είσαι και εσύ. Ένα μαλακιστήρι 18 χρονών Αθανασόγλου που γράφει από κάτω, τι είναι, τον έχει βάλει ο Μαρκάκης μια μάκρη να βρίζει από κάτω. Ποιος γράφει. Ένας Αθανασόγλου, ένα πιτσιρίκι, του στείλα μήνυμα κλείδω στο προφίλ. Για βρείτε τον μου αυτό να είναι. Βρίζει από κάτω και λέει για Πάσχα και ανατινάξεις και τέτοια. Εγώ φίλε έχω κλείσει, έχω κάνει ασχολείο. Μη δίνει σημασία ρε πάνω παιδάκι. Εγώ το θυμάμαι, ξέρω τη μάνα του. Καταλαβες, το θυμάμαι εγώ, αλλά εντάξει, να γράψει από κάτω δεν φέρνεις καλά στη μάνα μου, ρε φίλε. Τι γράφει από κάτω αυτά τα πράγματα. Ρε γάμο, πάμε να κάνουμε ένα live και να μ' ανεβάσουν και μας το κεφάλι, τα μαλακιστήρια. Άλλοι λέγανε για τον Κάκαρη και τον Τζανέτο, τώρα το γυρίσαμε στον Πάνο. Πάνο, μην τρελαίνε. Για πάμε, τι έγινε. Παρέθηκε, θα τα ακούς. Τι κάνετε, Πάνο. Καλησπέρα. Ακού να δεις, όταν καλησπέρα. Θα έχεις πάντα κόσμο να λέει ότι... Ρε αδερφέ, άκου λίγο. Να πεις εσύ που έχεις μια υπόσταση και έχεις μια εμπειρία και έχεις γνώσεις, να πεις. Να μπαίνει το 18χρονο από κάτω μαλακισμένο που το έχει βάλει το συνεργείο, να μην μπαίνει. Δεν μπορεί να μπαίνει. Πάνω. Πάνω. Έτσι είναι η ζωή, ρε εσύ πάνω. Είσαι λάθος πολύ γιατί είπες για τη μάνα του. Φίλε. Μα είναι αλήθεια. Μην ξαναπείς γιατί πάντα έχω εγώ με τη μάνα του. Κόψω. Αφήστε αυτά για τις μάνες τώρα. Πάμε εδώ, κάνουμε ένα live. Δεν πάμε να δούμε ποιος την έχει πιο μικρή. Ο Κουκουνάκης την έχει, το ξέρουμε. Φτάνει. Είναι καλό. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε. Λοιπόν, Πάνο, θα σου πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος που βρίζει εσένα και λέει για να την άξει, θυμίζει στον 18 χρονών, στα 25 του θα τον κάνεις πελάτη. Δεν είναι πιο ωραίο. Θα το δεις. Θα το δεις. Δεν θα τον θυμάσαι στα 25 του. Λοιπόν, ποιος θα συμμετέχει, παιδιά, στο Dragster που θα γίνει στο Αγρίνιο. Παιδιά, έχουμε Dragster στο Αγρίνιο, για όποιον δεν ξέρει. Παιδιά, στο Αγρίνιο θα γίνει αυτό που δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αρχίζει η αρχή της εκκίνησης για να γίνονται οι αγώνες έτσι όπως πρέπει. Και να βγάλουμε και να δείξουμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Εντάξει, η πίστα σε σχέση με το παρελθόν. Η πίστα δεν θα έχει καμία σχέση με το παρελθόν.
Και από θέμα ασφάλειας και από θέμα πρόσφυσης, από όλα. Έχουν πέσει πολλά λεφτά. Εμείς σαν αντισλίπερς, δεν το ξέρω αν το ξέρεις εσύ, έχουμε προτείνει να βοηθήσουμε να φτιαχτεί η πίστα, να κάνουμε έναν έρανο, να φτιαχτεί, να βοηθηθεί, να φτιαχτεί η πίστα αυτή ακόμα καλύτερη. Εγώ το γνωρίζω, να το γνωρίσω και ο κόσμος. Πες τα όλα, να καταλάβει τι έχει γίνει. Θέλουμε να βοηθήσουμε οικονομικά να γίνει αυτή η πίστα, γιατί αυτή η πίστα τεκμηριώσαμε ότι για τα επόμενα 10 χρόνια δεν την αγγίζει κανένας, δεν κουνιέται από εκεί κανένας, δεν μπορεί να κουνηθεί, μπορούν να γίνουν τα επόμενα 10 χρόνια αγώνες στο Αγρίνιο, και εμείς σαν αντισλίπες προθυμοποιηθήκαμε να βοηθήσουμε να φτιαχτεί η πίστα να είναι πιο ασφαλή, γιατί θέλουμε όλοι μας να τρέξουμε κάποια στιγμή, θέλουμε όλοι μας οι φίλοι μας που θα τρέξουν να ξαναγυρίσουν και να βγουν και να έρθουν στο περίπτερο πίσω στην τέντα τους και να πάνε στο σπίτι τους. Από 5 Ιουλίου έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για να βοηθήσουμε για την πίστα. Έτσι. Λοιπόν, και πιστέψτε με ότι αν όλα πάνε καλά και είμαστε ενωμένοι, προσέξτε, εγώ μιλάω πάντα από τη μεριά, έτσι, είμαι αθλητής, έτσι. Αλλά έχουμε βοηθήσει όλοι μας. Όλοι μας έχουμε βοηθήσει τους διοργανωτές, έτσι. Έχουν βρεθεί διοργανωτές και τους έχουμε βοηθήσει όλους. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε όλους, λοιπόν. Εγώ θέλω πραγματικά να γίνει κάτι, να ξαναθυμηθούμε τα παλιά. Ακριβώς. Να ξαναθυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές. Και πρέπει, παιδιά, να είμαστε ενωμένοι. Όταν κοιτάει κάποιος την πάρτη του μόνο και την τσέπη του, επειδή χάλασε 500 ευρώ και πήγε στο Αγρίνιο και ο αγώνας δεν έγινε και δεν ξανάρχεται και δεν κάνει και δεν ράνει και κοιτάει μόνο την πάρτη του, έτσι δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Απλά το αναφέρω γιατί έχω δει πολλά τέτοια σκηνικά, έχω ακούσει πολλά τέτοια σκηνικά και βλέπω ότι ο κόσμος σκέφτεται μόνο την πάρτη του και την τσέπη του. Όταν σκεφτόμαστε την πάρτη μας και την τσέπη μας, δεν πάει μπροστά τίποτα. Ούτε η γαμημένη αυτή Ελλάδα που τη βλέπω να γκρεμίζεται. Δεν θα μιλήσω μόνο για τους αγώνες, μιλάω και για την Ελλάδα. Εντάξει. Εμπλοκή έχουν οι αντισλίπερς στο event αυτό. Ορίστε. Οι αντισλίπερς, τι εμπλοκή έχουν στο event, δηλαδή το rolling ήταν μια ιδέα. Το rolling είναι δικιά μας ιδέα, την οποία την υλοποιήσαμε μαζί με τον κύριο Μανώλη Διακάκη. Ήρθαμε σε μια συμφωνία. Ναι. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Μπορεί να σου πει ο Γιάννης περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί ο Γιάννης το ανέλαβε αυτό το κομμάτι. Όλοι μαζί και μας βοηθάει πάρα πολύ και υλοποιεί όλη αυτή την κατάσταση ο Κώστας ο Sportal TV. Για ποιο λόγο βάζουν πλάτες οι αθλητές? Ξαναπες μου. Για ποιο λόγο βάζουν πλάτες οι αθλητές, αναρωτιούνται μερικοί. Δηλαδή έχουν κάποιο όφελος? Κάπως εκεί θέλουν να το πάνε. Λοιπόν, πλάτη βάζανε ανέκαθεν οι αθλητές. Πάντα οι αθλητές την πληρώνανε. Πάντα. Αυτός λοιπόν που ρωτάει και πιστεύει ότι εμείς έχουμε κάποιο κέρδος ή κάποιο όφελος. Κανένα. Ούτε ένα ευρώ. Είναι από αυτούς που έχουν κάνει κακό μέχρι σήμερα στο άθλημα. Διότι όταν βγαίνουμε, Κωνσταντίνε, και λέμε προς το διοργανωτή ότι βάζουμε λεφτά χωρίς να ξέρει ο διοργανωτής από ποιον θα είναι, πες ότι τα έδωσες εσύ στο δεξί του χέρι, με λίγα λόγια, μην τον ονομάσουμε γιατί έχει λυθεί παρεξήγηση, και δεν το λέει, δεν είναι δικό μας στέξιμο, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι όταν σου λέω εγώ θα δώσουμε λεφτά εμείς να τα πάρει ο άνθρωπος χωρίς να ξέρει από πού είναι για να φτιάξει την πίστα, πώς θα έχουμε όφελος? Το όφελος μας, λοιπόν, εμένα, του Κακάνη, του Πετρόπουλου, είναι ότι θα ξαναγυρίσουμε στην πίστα να ξανατρέξουμε και θα γυρίσουμε σπίτι μας. Αυτό είναι το όφελό μας. Δεν υπάρχουν, Κωνσταντίνε, οι συμμετοχές που υπήρχαν παλιά. 100 συμμετοχές, 120 συμμετοχές. Να παίρνει τηλέφωνο και να σου λέει, φίλε, δεν έχω να σε βάλω. Κλείσαν οι συμμετοχές. Τώρα σε παίρνει και σου λέει, θα μπεις. Δεν έχουν συμμετοχές. Τάσο, αυτά ήταν τα παλιά χρόνια. Αυτό προσπαθούμε, Μιτσάρα. Αυτό προσπαθούμε. Ότι εγώ είμαι μαζί σας, απλά δεν μιλάω, δεν θέλω να λέω. Εδώ πώς θα γίνει. Αν γίνει το event Αθήνα, πιστεύετε ότι οι συμμετοχές δεν θα κλείσουν μέσα στις 24 πρώτες ώρες? Σε ποια Αθήνα, για πού μιλάς, για πού μιλάς? Τίποτε, όπως ήταν παλιά στο αεροδρόμιο. Εάν μπορούσε να μας δοθεί ένα σημείο στον Κωνσταντίνε, άκουσε με λίγο.
Εμείς που είμαστε στην Αθήνα και γεννηθήκαμε στην Αθήνα, δεν το επιλέξαμε. Έτσι. Λοιπόν, το ότι εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε ένα προνόμιο μεγαλύτερο από τις άλλες πόλεις, δεν σημαίνει ότι την έχουμε δει κιόλας και ότι τη βλέπουμε και το βλέπουμε βασιλιάδες. Λοιπόν, το Αγρίνιο μπορεί να... Εγώ δεν θέλω πίσω στην Αθήνα. Γιατί ρε Τάσο? Δεν θέλω. Γιατί δεν θα έρθει κανείς Θεσσαλονικιός ρε Δημήτρη? Ποτέ δεν έχει στηρίξει η Θεσσαλονίκη την Αθήνα. Μόνο εμείς στηρίζουμε τη Θεσσαλονίκη. Εμείς πάμε και τρέχουμε πάνω. Ωραία, για ποιο λόγο? Καθόμαστε και γράφουμε τώρα, τα βλέπω μέσα στο Facebook και πραγματικά μακάρι να μπορούσα να περάσω μέσα από το κινητό. Συγκρίνουν συνέχεια την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Το κόμπλεξ τους δεν υπάρχει. Γιατί όμως αυτό, γιατί γίνεται αυτό? Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε, δεν φταίω εγώ που γεννήθηκα εδώ πέρα, δεν φταίω εγώ που η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα. Τι να κάνω τώρα? Δεν στηρίζουν φίλε, δεν έρχονται, πάνε και τρέχουν, είναι τοπικιστές. Πάνε και τρέχουν στις Σέρες. Ξέρω θα με κατηγορήσουν, θα με βρίσουν. Την αλήθεια τους λέω, δεν κολλάω πουθενά. Θα την έλεγα κι αν τους είχα και κατάμουτρα. Η Θήβα βοηθάει σε αυτό, να μην υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Εννοείται, και το Αγρίνιο βοηθάει. Και το Αγρίνιο βοηθάει του Θεσσαλονίκη. Στην ίδια απόσταση, άντε λίγο περισσότερη ώρα, κάνουν και οι Θεσσαλονίκοι. Και η Θήβα είναι ωραία πάντως. Και εμείς κάνουμε 2,5 ώρες να πάμε στο Αγρίνιο. Το θέμα μας ποιο είναι όμως? Το θέμα μας είναι ποιος θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, Κάρι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τάσο, γιατί μπερδεύεις ρε φίλε το ποδόσφαιρο με εμάς? Γιατί ρε φίλε, έτσι έχουμε καταδύσει. Η Αθήνα Θεσσαλονίκη έχει χωριστεί σε 2 μέρη. Η Ελλάδα μάλλον, συγγνώμη. Φίλε, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό ρε φίλε. Δεν έχουν σχέση. Εμένα ξέρεις ότι με ρωτάνε τι ομάδα μου λένε είσαι. Ρε παιδιά, λέω, δεν έχω σχέση με το άθλημα. Παράδειγμα το έφερα. Παράδειγμα. Παράδειγμα. Τώρα, όλοι οι ανθρώποι είμαστε, αν είσαι πάω. Μίτσο, θέλεις να δεις πόσες συμμετοχές θα είναι στο Αγρίνιο από Θεσσαλονίκη και πόσες όταν γίνεται στις Σέρες ένας αγώνας, πόσα μηχανάκια ανεβαίνουν από την Αθήνα να τρέξουν εκεί πέρα? Δεν σ' ακούω τώρα. Λέω, θέλεις να δεις πόσες συμμετοχές θα έχει από τη Θεσσαλονίκη το Αγρίνιο και να δεις στις Σέρες όταν θα γίνει κάποιος αγώνας πόσα μηχανάκια ανεβαίνουν από εδώ για να πάνε να τρέξουν στις Σέρες? Εμείς στηρίζαμε. Εγώ έχω τρέξει και πολύ Κάστρο. Ορίστε. Και εγώ έχω τρέξει πάνω ρε φίλε Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Και Σέρες έχω τρέξει πάνω. Εννοείται. Έχω τρέξει. Εννοείται. Κοιτάμε το μέρος ρε φίλε, κοιτάμε την τρέλα μας, το χόμπι μας. Σιγά μην κάθομαι να σκέφτομαι αν είναι Θεσσαλονίκη, αν είναι Σέρες ή αν είναι εσύ, πάνω και αν είναι κάτω ρε. Εσύ, εδώ τώρα ρε, ανέβασε ένα παιδί με τον Μπράουνο. Το 2022, ανέβασε ένα παιδί με τον Μπράουνο για κόντρα. Και έρχεται αυτό το παιδί, έρχεται, ξέρω εγώ, δεν ξέρω από πού είναι, από την Πάτρα είναι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσουνε. Και γυρνάνε και λένε για την Αθήνα πάλι. Θα βρεθεί αμάξι, εσείς που λέγατε, ο καταδικαστής που σας έκραζε και που είναι τα αθηναϊκά τα αυτοκίνητα να πατήσει. Κάτσε ρε! Ρε κάτσε! Κάτσε, είχα πάει εγώ Αθήνα, εγώ είχα φύγει από την Αθήνα και είχα πάει διακοπές στην Κατερίνη το 2015 και πήγα διακοπές στην Κατερίνη και ανέβηκα Θεσσαλονίκη να κάνω κόντρες. Εγώ δεν είδα ποτέ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Με πήραν τηλέφωνο, μου λέγανε έλα να πατήσουμε και ήμουνα διακοπές καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν μπορώ να τους καταλάβω τους ανθρώπους αυτούς. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να τους καταλάβω. Αυτό το πράγμα να θέλουν μια ζωή να χωρίζουν την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, να στηρίζουν μόνιμα τους δικούς τους αγώνες, να μην έρχονται εδώ πέρα, να μην στηρίζουν τίποτα, ούτε ένα ευρώ, τίποτα πουθενά. Και εμείς από εδώ κάτω να είμαστε όλοι για όλους. Δεν μπορώ να το χωνέψω, πραγματικά. Εντάξει, είναι κρίμα τώρα. Αυτό που λες είναι ρατσιστικό. Και λέει, συγγνώμη, Κώστα, αυτό που λέει είναι ρατσιστικό καθαρά. Και εμείς, ρε, πούστε, κοιτάμε το χόμπι μας τώρα. Ποιο Αθήνα, ποια Θεσσαλονίκη, ποια Πάτρα. Έλατε, μα γι' αυτό το ξεκίνησα. Γι' αυτό το ξεκίνησα. Αν είπα, Μίτσο, αν δεν κοιτάει κάποιος μόνο την πάρτη του, θα πάει πολύ μπροστά το άθλημα. Δυστυχώς και η Ελλάδα έχει χωριστεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά και οι Αθηναίοι μεταξύ μας τρωγόμαστε. Αυτό δεν το ξέρεις ρε φίλε Τάσο, ότι τρωγόμαστε. Τώρα το άσε ρε Τάσο. Αλλά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίσαν τέτοιο, δηλαδή αυτή την αντιπαλότητα. Όταν είχαν κόντρες. Κώστα, ο Τάσος, και να με διορθώσει, δεν είναι όλοι έτσι. Είναι 2-3 άτομα πάνω αυτό. Δηλαδή και ο Μπουδούρης που ασχολείται. Εγώ έχω τρεις πολλούς καλούς. Εγώ κάθε Χριστούγεννα
Εγώ τα τελευταία τρία χρόνια, τέσσερα. Για τα τελευταία 3-4 χρόνια εγώ πηγαίνω Θεσσαλονίκη και κάνω Χριστούγεννα γιατί μου αρέσει η πόλη. Έχω 3-4 φίλους εκεί, περνάω καλά, περνάω όμορφα, ξενιάζω και όλα αυτά. Δεν χρεώνω όλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά χρεώνω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ελεύθερο να γράφουν μέσα στο Facebook, να γράφουν στα social, να γράφουν γενικά και να φανατίζουν την κατάσταση. Με ενοχλεί αφάνταστα αυτό. Τάσο. Κωνσταντίνε, κυριολεκτικά θέλω να του βγάλω το λαρύγγι. Ναι, κυριολεκτικά. Είναι άσο. Άκουμε λίγο. Εμείς είμαστε ανθρώποι που έχουμε το χόμπι μας. Ούτε τα λαρύγγια να βγάλουμε κανενός, ούτε τίποτα, ρε φίλε. Όποιος θέλει, ας έρθει, εμείς πάμε. Εμείς θα πάμε. Άμα γίνει αγώνας στις αίρες, θα ανέβω. Ήδη του χρόνου φτιάχνω και αμαξάκι. Αυτό δεν στο έχω πει όμως, ο φίλος σου. Τι αμαξάκι. Βαγ. Ναι ρε φίλε, εντάξει, φτιάχνω αμάξι. Μη μου το δείχνεις εμένα, ναι. Αφού ξέρεις, εγώ το αίμα μου μέσα. Ό,τι χρειαστείς, φίλε μου, εγώ δίπλα σου είμαι. Ό,τι χρειαστείς, τα βάγκο, ό,τι χρειαστείς. Μην αγώνεσαι, εντάξει, τα γνωρίζω, θα τα μάθουμε, τα ξέρουμε, έχουμε φτιάξει. Όχι, φτιάχνω καλό αμάξι πεντακίνητο. Παιδιά, να σε ενημερώσω ότι αν πέσει το live, ξαναμπαίνουμε μέσα γιατί δυστυχώς στο Instagram έχει μία ρήτρα, μία ώρα ανά live. Πρέπει να... Κώστα, μάλλον το τηλέφωνο... Άκουμε λίγο, μάλλον το τηλέφωνο... Εγώ μπορώ να βγω για να συνεχίσω τις δουλειές μου. Πήρωσα τώρα, έχω πειρώσει εγώ τώρα με όλα αυτά. Τέλος πάντων... Θα μπει ο Πάνος μέσα, θα μπει ο Πάνος. Ναι. Βάλτε τον Πάνο. Απλά τα έχω ότι δεν είναι για όλους τους βόρειους. Το είπα. Εγώ έχω... Έχω τρεις φίλους πάνω στη Θεσσαλονίκη που δεν τους έχω στην Αθήνα εδώ πέρα. Τάσο, όλοι έχουμε Θεσσαλονίκη φίλους, μα τρελώσεις τώρα. Είναι ένας ποιος δεν έχει φίλο, μην το πάμε εκεί το πράγμα. Αφήστε το με τη Θεσσαλονίκη. Μην το τρως και εσύ, ρε Τάσο. Άμα είναι πέντε μαλάκες, άστους πέντε. Κώστα, συγγνώμη. Άστους πέντε μαλάκες, άστους. Όλη η Θεσσαλονίκη είναι πέντε μαλάκες, ρε φίλε. Όχι. Μιλάω, σου είπα. Μιτσάρα, μιλάω για ναι. Τάσο, ξέρεις πώς αγαπάω το άθλημα. Μην το πάμε αυτό, Θεσσαλονική, Αθηναί. Είμαστε όλοι το ίδιο και όλοι έχουμε την ίδια τρέλα. Τώρα, έτσι, γι' αυτό το είπα. Είμαστε το 2022 να λέμε Θεσσαλονική και Αθηναίοι. Μαλάκα αυτά τα 1800 δεν το λέγανε. Χαίρο πολύ. Μίτσο, μπες στο Facebook να διαβάσεις τι γράφουν. Τάσο, παντού υπάρχουν μαλάκες, ρε φίλε. Μην ασχολείσαι. Ο Πάνος τρελάθηκε από έναν. Μην τρελαίνετε. Όχι, ρε φίλε, να μην τρελαίνετε κανένας. Του Πάνο του θίξανε τη δουλειά, Κώστα. Του θίξανε τη δουλειά. Τάσο. Συγγνώμη, Κώστα. Τάσο. Ο καθένας μπορεί να θίξει τη δουλειά. Πρέπει να τσακωνόμαστε, ρε φίλε. Γιατί για μένα δεν λέγανε. Χεστήκαμε, άστο να λέω. Ο άλλος θα πει τα καλά του, άλλος θα πει τα κακά του, άλλος θα με βρίσει. Εμένα, ρε μαλάκα, η μισή Ελλάδα με αγαπάει. Και άλλη μισή με μισή. Γιατί τους έχω. Καλά, αυτό συμβαίνει σε όλους. Αυτό συμβαίνει σε όλους, Μητρό. Κάθομαι, ξέρεις πόσο μπαίνω στο Facebook και βλέπω. Γράφουν. Και δεν απαντάω για να μην τζακωθώ. Άστο να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει και πάμε μπροστά. Εμείς μπορούμε να πάμε μπροστά το άθλημα. Αυτό έχει ξεπεραστεί ούτως ή άλλως, Τάσο. Τότε που ανέβηκαμε και πάνω. Που νομίζανε όλοι ότι έχουμε έχθρα και τελικά κάνουμε πράγματα μαζί. Ναι, Γιάννη, δεν βλέπεις. Απλά είναι δύο άτομα όπως έχουμε και εμείς. Καλά, έχουμε και εμείς τον πρέχα τη Σπίρτα γαμισέτα. Έτσι. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Είμαστε χειρότεροι, γιατί είμαστε περισσότεροι. Ωραία. Έτσι. Τα παιδιά κάνουν παράπονα και λέει δεν μιλάμε για κόντρες. Τάσο, θα μου βρεις και ένα με, εκεί με καμία 30-76. Βγάλε το εσύ, άκου. Βγάλε το 30-76. Βγάλε το 30-76. Και σου υπόσχομαι, θα σου χαρίσω ένα αυτοκίνητο να είσαι μπροστά. Με το αμάξι που θα σου φέρω σήμερα. Όταν θα το βγάλει. Όχι, ρε μαλάκα. Εσύ εμένα θα μου χαρίσει αμάξι. Ναι, και θα σου ρίξω και μια κολόνα. Πόσο? Και θα σου ρίξω και μια κολόνα. Να πω κάτι άλλο εγώ. Έλα. Να σου δώσω εγώ ένα αμάξι και κάθε αμάξι που θα σου περνάω θα μου δώσει ένα χιλιάρικο. Άκου.
30-76 θα φοράς. Θα τα ελέγξουμε, δεν θα έχεις νήτρα, δεν θα έχεις τίποτα. Και θα πάμε να πατήσουμε χωρίς λεφτά. Δεν θέλω λεφτά. Μην το κάνεις, μην το κάνεις με λεφτά. Θα κάνουμε ένα τραπέζι μετά. Ο χαμένος στο τραπέζι. Τώρα πρώτον άκουμε λίγο. Συγγνώμη. Άκουμε λίγο. Πουτάνες δεν γίνεται τώρα, έχω παντρευτεί, ξεχάστε το. Όχι, είμαι καλό παιδί τώρα. Ο Τάσος δεν μπορεί με πουτάνες. Δεν μπορεί τώρα και να θέλει, δεν μπορεί. Ούτε ο Τάσος δεν μπορεί γιατί έχει παιδάκι, τα ξέρουμε, άστα τώρα. Τώρα γίναμε. Ρε φίλε, γίναμε παππούς για πουτάνες. Είμαι τώρα, άστα τώρα, μην λες αυτά. Λοιπόν, Μίτσο, άκουμε λίγο. Ένα τραπέζι στοίχημα μετά στο καπάκι. Αυτό το τραπέζι. Εκεί, φαγητό, άστα το άλλο, φαγητό. Άκουμε λίγο. Μόλις πρόκειται να περάσει σέβο. Και μην μου ξαναπείς εμένα για νήτρα, γιατί ξέρεις ότι όλες οι κόντρες που έχω βάλει στη ζωή μου ήμουν ο πιο καθαρός. Πάντα με ελέγχανε, πάντα νομίζανε και πάντα τους κέρδιζα. Και ψάχνανε να βρούνε γιατί τους κέρδιζα. Μάγκας είσαι. Δεν σου είπα κάτι. Μπράβο, επειδή φοράω τα παντελόνια μου, όταν θα πούμε, μπορείς να το ελέγξεις το αμάξι μου όπως γουστάρεις, όταν λέμε χωρίς νήτρα, χωρίς νήτρα. Άμα είναι να κάνω πουστιά, να κάνεις πουστιά. Το ποιος θα κερδίσει. Όχι. Θέλω αυτό το πράγμα που θα κάνουμε να έχει φιλικό χαρακτήρα. Για να πάμε μετά να φάμε όλοι μαζί και ο χαμένος να πληρώσει. Θα φοράμε και οι 2-30-76. Χωρίς νήτρα. Χωρίς νήτρα τίποτα. Χωρίς νήτρα. Δεν έχει ανάγκη βρε μαλάκα κουκουνάκι το Εύω τα νήτρα. Volkswagen τα βάζουν, όχι τα Εύω. Εγώ δεν είπα για νήτρα για σένα. Για τον Τάσο τα λέω. Α, για τον Τάσο ναι. Θα το δω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Και θα πατήσουμε από ό,τι θέλεις, ή από στάση από πρώτες. Από στάση από πού να πατήσεις, ρε φίλε, από πότε τα DNG πατάνε στάση και δεν το ξέρα. Εκείνη που την πατάς. Εκείνη που την πατάς. Άκουμε λίγο, Τάσο. Έγινε πόλεμος. Τάσο, να σου πω κάτι. Επειδή εγώ θα φοράω μαμά σας, μαμά, δεν χρειάζεται να πάρω ούτε σηριακά ούτε τίποτα, θα πάμε από ρολ 10 χιλιόμετρα. 10. Τι 10 χιλιόμετρα, ρε Μίτσο, άρχισε πάλι. Άρχισε ρε μαλακά, Μίτσο, τα τέτοια. Γιατί ρε μαλακά, τα DHC δεν δουλεύουν στα 10 χιλιόμετρα. Να σου πω κάτι, τι το έκανες ηλεκτρικό, το έκανες το Εύω. Ρε φίλε, αφού ξέρεις ότι το Εύω το έχω κάνει ηλεκτρικό εδώ και χρόνια. Ειδικά την τουρμπίνα αυτή την κάνει σκουπίδι και τουρμπίζει πολύ χαμηλά. Θα πάμε εντάξει. Από χαμηλά. Ωραία. Θα διαλέξεις εσύ από τι θα πάμε. Από 30 δεν αξίζει. Από 30 χιλιόμετράκια. 30-40 εκεί. 30-40 χιλιόμετράκια, όχι παραπάνω. Να είμαστε χαμηλά. 30 δεν είναι καλά. Χαμηλά, μπράβο. Και εγώ εκεί θέλω. Καλά είναι. Και 20 να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει ρε Μίτσο, θα τη βρούμε. Θα βγάλω και να σου πω, αμάξι κανονικό θα μου φέρεις. Ναι, κανονικό. Τάσο, αμάξι κανονικό. Ούτε άδειο, εγώ θα κανονικό το κλιματισμό θα... μέσα τα πάντα. Εντάξει, έγινε, όταν ετοιμαστώ θα σε ενημερώσω. Τσαρίς, θα τα χτυπήσεις όλα. Θα δεις, θα είναι κανονικό αμάξι. Ό,τι λέμε τέλος, δεν το κάνουμε εχθρικά, το κάνουμε φιλικά. Αυτό θέλω να... Κατάλαβες, για να γίνει κόντρα, για να υπάρχει κόντρα. Κοντά, υπάρχει φιλικό. Έτσι, βέβαια. Και ο χαμένος μετά πληρώνει το τραπέζι, αυτό είναι. Δεν θέλω, το χαβαλέ μας να κάνουμε. Εγώ πάντως να σου πω κάτι, αν είμαι σε κανένα φράγκο δεν θα έλεγα. Όχι, γιατί ανεβαίνει η τεστοστερόνη μου, φίλε, όταν βλέπω τα λεφτά. Οδηγάω πιο δεν θα ανέβει τεστοστερόνη, θα ανέβει ίδρυγγα. Θα αρχίσει να μου λες μετά με τα λεπτά, το έτσι, το αλλιώς. Θα σου πει γιατί θα φέρεις. Δηλαδή, κάτσε μέχρι να το ετοιμάσει ο Μίτσο. Περίμενε λίγο. Όχι, εγώ το έχω σε 20. Λέει ότι αύριο το έχει έτοιμο, θα έχει αυτοκίνητο. Θα βρει. Ναι, αμέ. Ποιο? Ναι, αμέ. 30... Τι σε νοιάζει, ρε μαλάκα, σένα. 30-76. Τι είναι? 30-76 είναι. Ναι. Δηλαδή, πόσο είναι ρόδα περίπου. Πόσα είναι ρόδα. Ναι. Τι σημασία έχει αυτό, ρε φίλο, θα βγάλει. 620 άλογα ρόδε είναι. Ωραία. Γιατί, το κανονίζεις. Τι αμάξι έχεις, ρε. Του Κωνσταντίνου. Να τα. Ο Κωνσταντίνος είπε θα μου στείλει με PMT η τουρμπίνα φοράει. Εντάξει, το PMT είναι... Ναι, το ρώτησα πριν και μου λέει δεν λέω δημόσια, θα σου στείλω PM. Ωραία, αν τα βρείτε λοιπόν θα γίνει τίποτα. Να με. Ωραία. Κωνσταντίνε, τι τουρμπίνα φοράς. Τώρα επειδή λίγο είπες αγγλικά PM.
PM. Ναι, ναι. PM. Δεν είπες μήνυμα, είπες PM. Θα σου πω άλλο. Ο Στή Τουρμπίνα μπορεί να κάτσει δίπλα το audio, ας πω άμα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Συγγνώμη, περίμενε, ο Στή. Ο Στή Τουρμπίνα είμαστε ok. Για να σου πω μεγαλύτερη ή μικρότερη. Καταρχήν δεν παίζει ρόλο για τον Τάσο Τουρμπίνα. Πρέπει να έχει και ζυγή, πινακίδα ή μονή. Ό,τι η ζυγή είναι. Αγόρι μου, πες μου. Ένα αυτοκίνητο. Ένα βαγ. Ένα βαγ με 30-76. Ναι. Με τι εύω θες να τρέξει, για πες μου. Τι θες να φοράς, FP Red, FP Green, τι θες να φοράς δηλαδή. 64-66. Πώς? 64. Δηλαδή έτσι για να πατήσεις με ένα βαγ με 30-76 πρέπει να φοράς 64. Ανάλογα το σασμάν. Ωραία. Ακόμα με κανένα Σαμσόνας μπορείς και με 62-66. Για ποιο λόγο θες να έχεις μεγαλύτερη τουρμπίνα για να πας κόντρα με το βαγ. Σου λέω, είναι ανάλογα το σασμάν. Γιατί έχει κοντά στο δευτερόλεπτο διαφορά. Ωραία. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Θα έχεις Σαμσόνας με 62-66. Ναι. Και φοβάσαι ένα 30-76, δηλαδή μέχρι εκεί αυτό είναι. Κοίτα, η 62 θα σου βγάλει κανένα 700 άλογα. Δε. Όχι ρε φίλε, δεν βγάζει 700. Ο αντίπας έβγαλε 850 κάτι ρόδες, παγκόσμιο ρεκόρ, το ανέβασε ο Ace Motorsport. Έβγαλε 850 ρόδες με αγωνιστική. Τι 700 άλογα λες. Σε τι είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, ρε φίλε. Δεν ξέρω ρε φίλε, εκεί τα γράφανε εκεί τότε, δεν θυμάμαι. Παγκόσμιο ρεκόρ τη 62-66, δεν ξέρω. Τη 25 μπαρ, δεν ξέρω τι έκανε. Έχουν βγει και παγκόσμια ρεκόρ στις τουρμπίνες τώρα, δεν το ξέρω αυτό. Καλά, εδώ έχουν βγει παγκόσμια ρεκόρ στο το GTR που κάνανε χρόνο με τη συγκεκριμένη τουρμπίνα. Έχω δει πολλά Μίτσο σε αυτό το χώρο, δεν υπάρχει. Ναι, για αυτό, είναι. Για αυτό έχω κάνει πίσω, κατάλαβες. Εγώ, φίλε, είμαι παλιωμοδίτης. Κανονικά, εσένα θα σου κάνω χάρη. Άλλους κλείνεις το καπό, αυτό είναι το αμάξι μου. Πάμε, βάζεις ένα δεκαρικάκι 20.000 στοίχημα. Πας μετά και στα μπουρζούκια σου και περνάς ωραία. Πρέπει αυτό είναι άσχετο. Εάν οδηγήσει ο Γιάννης, γιατί λέμε να οδηγάει ο Γιάννης, εντάξει. Ποιο αμάξι. Το δικό μου. Φέρ τα λεφτά από τώρα, έλα. Δεν πατάω γκάζι για τον Γιάννη. Για τον Γιάννη δεν μιζάρω. Άκου, ένα αμάξι το οποίο θα το οδηγάει στην άλλη πλευρά ο Γιάννης, ναι. Δεν βάζω ούτε το κλειδί στη μίζα. Γιατί? Άρα, θέλεις PM για το τι τουρμπίνα φόρτε. Γιατί ο Γιάννης, καταρχήν το σασμάν σου τι είναι ρε εσύ, Κωνσταντίνε. Τι είναι, Σέπερτ. Μέσα συγχρονίζεται, κανονικό. Μαμά είναι, και Κωνσταντίνε. Περίμενε, θα πατάει συμπλέκτη, θα αλλάζει. Θα πατάει συμπλέκτη ο Γιάννης. Το Σέπερτ, ρε φίλε, το ξέρω το Σέπερτ, το ξέρω μετά συμπλέκτη. Θα πατάει συμπλέκτη, θα πατάει συμπλέκτη. Ναι, κανονικά. Το ξέρεις ότι ο Γιάννης έχει πάθει εγκεφαλικό και είναι το αριστερό του πόδι κουλό και το δεξί του χέρι. Αυτό το ξέρες. Πού πας να δώσεις τα μάξι σου, αγόρι μου. Ερυθμούς βόλτας, άλλαζε. Μάγκε. Α, εντάξει, ναι. Ναι. Τα είπαμε πολύ ωραία. Πρέπει να φύγω είναι να αλλιώς, τα μαγαζιά μου. Είναι αλλιώς όταν έχεις τον άλλο δίπλα και αυτό εδώ κάνει έτσι. Κοίτα, τρέμει. Τρέμει δίπλα. Άσε στη βόλτα. Σε έβγαλε στη βουλιαγμένη και έκανες μια βόλτα. Ο Δημήτρης αν οδηγάει το δικό μου. Πατάς. Ναι ρε, δεν βλέπω. Ποιος Δημήτρης. Δημήτρης, ποιος Δημήτρης. Τα μισά να μου λέγε, Μίτσο, τα μισά να μου λέγε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να κλείσω. Πυροδότησα την κατάσταση, συνεχίστε. Σας αγαπάω, κάνω χαβαλέ. Κάνω χαβαλέ για όλους. Να γελάσουμε λίγο, γιατί έχουμε... Γάμισε τα με αυτή την κατάσταση που ζούμε. Υπομονή. Μας έχουν ταράξει, άστα έτσι. Να πάνε. Αυτό το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι ένα ψυχολογικό ανέβασμα, να ξέρετε. Ωραία, για όλους. Θα έρθω και να τα πούμε από κοντά. Τα φιλιά μου σε όλους. Λοιπόν, φεύγει ο Τάσος. Γιάννη, φεύγω και εγώ, πρέπει να πάω να κλείσω το μαγαζί. Χίλια συγγνώμη. Γιάννη, μιλάμε το πρωί. Εντάξει. Κώστα, χάρηκα, φιλιά πολλά. Να καλά, Μίτσο μου, τιμή μου που είχατε σου να στο κανάλι. Τίποτα, καμία τιμή, καμία. Φιλιά πολλά, φιλιά. Βάλε τον Πετρόπουλο τον πάνω. Πάλι ήδη, έχω πατήσει ήδη να μπει ο Πάνος. Κάτσε να δω, περίμενε, αποδοχή. Έχω πατήσει να μπει ο Παναγιώτης, δεν ξέρω τώρα να δω αν είναι. Και θέλω, άμα μπορεί, επειδή τώρα κάτι είπε, βάλε και τον... Πάνω ηρέμησες. Γιατί βγήκε. Είσαι ηρέμησες. Καλά, γιατί... Τον βρήκες.
Τον βρήκε. Όχι, ρε, δεν ασχολούμαι. Α, μπράβο, δεν πειράζει. Καλύτερο. Χατζικουβά! Βάλ το Χατζικουβά μέσα. Κώστα. Χατζικουβά. Παρακολουθεί. Παρακολουθεί. Κώστα, κάνε μια. Πάτα μια λίγο για αίτηση συμμετοχή. Εκεί πέρα έτοιμα συμμετοχή. Να σε βάλω. Κώστα, αν είστε μέσα, πάτα μία και σε περνάω κατευθείαν. Δεν τον έχω δει εδώ πέρα, δεν μου έχει έρθει ακόμα. Να δούμε. Ποιον άλλο θέλετε, ποιον γουστάρετε, ποιον λέτε, ποιον να τσιγκλίσουμε. Τον Κώστα βάλε μέσα που πήγε το R8 χθες δυναμόμετρο για να περάσει το λάμπο. Θα έχουμε σοου. Πάνω, πες λίγο, θα είσαι Σαββατοκυριακό Αγρινιό. Ναι. Βέβαια θα είμαι. Τι αυτοκίνητο, πες λίγο σε όλα τα παιδιά που παρακολουθούν, με τι αυτοκίνητο θα κατέβεις και τι χρόνο σου περιμένεις. Το PC, το Corsa, το άσπρο το δικό μας και ωραία. Το μαύρο, ο απέργης. Αν θα πάει ευθεία, θα γίνει δουλειά. Πρέπει να γράψει αυτά και τι, αν περιμένεις κάτι καλύτερο, έχει γίνει κάποια αλλαγή, πάμε για πιο δυνατά. Τι ναι, 8-9 έχει γράψει το Corsa σε ένα πέρασμα πρόπερση. Ωραία. Και τελευταίο αγώνα δεν μας έκανε το χατήρι, τον guard, γιατί έβαλε guard στον αγώνα ο διοργανωτής για καλό. Αλλά ήταν πολύ χαμηλό το αυτοκίνητο και κομπλάρει στον προφυλακτήρα. Δεν έπιανε τη ρόδα. Έπιανε τον προφυλακτήρα. Έτσι ώστε όταν έκανε το launch, κουνιόταν ο προφυλακτήρας. Αυτό καταλάβαινε ότι ξεκίναγε και το χρόνο μου τώρα ήταν 15-16. Για πόσο λες τώρα να γράψει, με τι θα είσαι χαρούμενο. 8-7 πρώτο πέρασμα. 8-7 πρώτο πέρασμα. Ναι, το είδα ντράγκι το πέρασμα. Και απόγευμα πριν να δούμε. Το έχω κάνει ήδη το πέρασμα αυτό. Το έχω ντράγκι. Τι περιμένουμε να δούμε Κυριακή απόγευμα. Το καλύτερό σου. Δηλαδή εκεί που θα πανηγυρίσει. Κυριακή απόγευμα θα γυρνάω με τον κουκουνάκι ξεβράκο του μέσα στην πίστα και θα ουρλιάζουμε, να ξέρεις, έτσι ευχαριστούμε. Για πάρτι μας. Ακού για πάρτι μας το κάνουμε. Δεν έχω, ξέρεις τι, δεν κυνηγάω τίποτα παραπάνω. Είχα πει ότι το αυτοκίνητο αυτό θα σπάσει το 9 και θα αφήσω. Αλλά χατήρι του αδερφού μου, σπάσαμε το 9, γίνεται καλύτερο και θα πάμε. Λύσαμε ένα πρόβλημα. Το λεπτό δώστε μου εμένα. Συνεχίζει. Yeah. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε μόνοι μας. Ναι. Τι θες να σου πω, θες να πούμε στο live αυτά που λέμε τα βράδια που μιλάμε. Όχι, ποτέ. Να δεις να πάνε 1600 άτομα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, άκου το αυτοκίνητο, το άσπρο είναι πάρα πολύ καλό. Όλες, απλά είχαμε ένα... Ήρθε ο Χατζικουβάς σε μένα. Ήρθε. Ναι. Εκεί είναι. Έλα. Και πιστοποιημένος, και πιστοποιημένος. Χατζίκουβα. Έλε διάολο. Κάτσε, άμα θα μπει μέσα. Δεν έχει στείλει ακόμα κάποια πρόσκληση. Όταν θα μπει μέσα, ξέρεις, θα του κάνω, περίμενε. Μόλις τον βάλεις μέσα, θα του κάνω έτσι, κοίτα. Με το που μπει, θα του κάνω έτσι. Ναι, και αυτό, αλλά κάτω και το 6. Όχι, είναι καλό με το 6. Ο Χατζικουβάς, πόσο θα είναι το rolling, το μέγιστο πέρασμα, τα μέγιστα χιλιόμετρα. Πάντως που μας πήγαινε με το Supra. 70, δεν μπορεί το Supra να δουλέψει νομίζω. Δεν μπορεί, όχι. Θέλει 100 χιλιόμετρα. Γιατί από τα 120 και τα 140 που πηγαίναμε μπορούσε. Πάει. Ναι. Τώρα μπορεί, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλό, Γιάννη. Για τόσα πολλά άλογα, τόσο μεγάλες... Δεν μπορεί να πάει κόντρα μαζί μου. Θα μπορεί να κάνει δηλαδή rolling κάποιος δύο πολύ δυνατά αυτοκίνητα από τα 90-100 χιλιόμετρα ή θα είναι στάνταρ κλειδωμένα τα χιλιόμετρα μέχρι 70 το μέγιστο. Επειδή αυτό που όπως είπα θα κάνει θα είναι πιλωτικό τα πατήματα. Εντάξει, το βλέπουμε δηλαδή και εξελίσσεται. Παιδιά, εγώ στο rolling θα τρέχω με το Αντώνη του νομικού που μας παρακολουθεί τώρα το HX το M. Το οποίο είναι 7 κατοφάρικα και ό,τι είναι μέχρι 700 άλογα θα το πηδήξω, να ξέρετε. Μην τα λες έτσι, γιατί ήθελα να μπει ο κατραμμένος να γίνει 550. Μέχρι 6M, μέχρι 6M, Σαντορινέικο. Όπα. Λεχτός ο Μπόας. Μίλες Σαντορινέικο και έχω μεγάλη φλασιά τώρα. Μίλες Σαντορινέικο. Δεν μπορεί ο Κουκ, δεν μπορεί ο Κουκ. Θα λες με το φίλο του νομικού, μίλες Σαντορινέικο, γιατί έχει καταστρέψει το νησί ο άλλος. Παραπέμπει αυτό. Άστανε, δικό μας παιδί είναι και αυτός. Άστανε. Καλό παιδί. Χαμένος είναι. Γιώργος είναι χαμένος. Παλιά έπαιζε το όνομά του εκεί πέρα. Παιδί, αλλά το έχει χάσει. Το χάνε βασικά. Αυτό το εξάρι έχει περάσει πολλά χέρια. Πειράκι, Σαντορινέο.
Σαντορινιό, Μάκη, Βαγγέλη. Από ποια άλλα χέρια έχει περάσει έτσι που ρίξανε πάνω. Του Λέανδρου. Α, εντάξει, του Λέανδρου. Δεν ασχολήθηκε ο Λέανδρος. Δεν νομίζω ότι το διήγησε ποτέ. Γρήγορα. Ναι, το πει. Βαγγέλη. Κατά για το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Είχαμε πει ότι θα βάλουμε κάποια στιγμή κάποια βανάκια να πηγαίνουν πάνω. Μετά μας βρίζανε κάποιοι που δεν θέλανε να πάμε, τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Ο Πάνος έχει φτιάξει εταιρεία που έχει transfer. Καλά τα λέω, Πάνο. Είμαι σε μια εταιρεία που έχει transfer. Είναι σε μια εταιρεία που έχει transfer. Θα κοιτάξουμε να πάρουμε ένα-δύο για να πάμε παιδιά πάνω στο Αγρίνιο την Κυριακή ή θα νοικιάσουμε κάποια σαν ομάδα να πάνε πάνω, αν δεν μπορούν δύο, να πάνε. Δύο βανάκια, Γιάννη, σαν το γνωστό που ξέρεις που πάει στη Θεσσαλονίκη από μένα. Ωραία, αυτό σου λέω, το ξέρω, βλέπεις ότι σε ρωτάω. Καταρχήν δεν σου είπα σήμερα θα βγεις. Σου λέω, το ξέχασα να σου πω. Σου λέω για τα βανάκια, θα κάνει μόνο στο πάνω σου. Είναι τόσο φίλοι. Είναι ένα κλαδί όλο. Τι θα παίξει με τα βανάκια. Κάντε το λίγο πιο. Θα πάμε κόσμο από την Αθήνα που πραγματικά δεν μπορεί να πάει στο Αγρίνιο. Πώς θα γίνει αυτό το ξεσκαρτάρισμα, το πιο θέλω. Δεν ξέρω. Τα βανάκια πώς το χορεύουν πάνω. Πώς μπορεί κάποιος να. Δέκα άτομα. Το καθένα όχι. Ναι, για να είναι άνετο, ας πούμε, 8 άτομα. Αλλά το καθένα. Και 10. Ναι, το καθένα. Οπότε βγάλε. Κωνσταντίνε, δεν ακούγεσαι καθόλου. Καθόλου τίποτα. Τώρα ακούγομαι. Ναι. Τώρα ακούγεσαι, ναι. Λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να επιλέξουμε δηλαδή αυτά τα άτομα που θα πάνε με τα βαν. Πώς θα γίνει αυτό το παιδιά. Πρέπει να βρούμε την Κυριακή το πρωί. Ναι. Άτομα, γράναν τα 16 άτομα που πραγματικά δεν έχουν μεταφορικό μέσο να πάνε. Ρωτάει ένα, συγγνώμη που διακόπτω, πού θα κοιμηθούν όλοι αυτοί. Μιλάμε για Κυριακή, δεν θα κοιμηθεί κανένα εκεί. Πώς, ρε παιδί μου, μας βλέπει τώρα, μας βλέπουν μερικά παιδιά και σου λέει και εγώ θέλω να πάω στο Αγρίνιο, αλλά δεν μπορώ. Πού ξέρεις εσύ ότι δεν μπορεί ή ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει, αλλά δεν μάχει την ευκολία. Δεν ξέρουμε. Βράσεις έναν τρόπο από τα παιδιά που παρακολουθούν τώρα, κρίνε μόνο σου κάπως πραγματικά παιδιά που δεν έχουν αυτοκίνητο να πάνε και θέλουν να έρθουν. Εντάξει, Κωνσταντίνε, πιστεύω ότι θα γίνει εύκολα αυτό, ώστε να βρούμε αν κάποιος μπορεί να πάει ή όχι. Ναι, οπότε το event αυτό έχει κόσμο, μπορεί να ξεκινήσει κόσμος ελεύθερα, είναι με θεατές. Με θεατές. Πρέπει να έχουν πιστοποιητικό. Πώς μπορεί να έρθουν θεατές, μπορούν ή δεν μπορούν και πώς. Μπορούν να έρθουν θεατές, Γιάννη, με, και Κωνσταντίνε, με πιστοποιητικό ή με self-test. Όχι self-test, με... από φαρμακείο ή από με rapid. Rapid, επομένως. Δηλωμένο rapid, ανεβαστώνω στον κόμπο, το έχουν εκτυπώσει και περνάνε. Ξέρουμε καθόλου τι εισιτήριο έχει η πίστα, αν είναι διήμερο, μονοήμερο, υπάρχει κάποια... Ο αγώνας είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Ωραία. Η εισιτήρια δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν είμαστε ο διοργανωτής. Ωραία. Διοργανώνουμε μόνο το rolling. Καλό θα ήταν να βγαίνει και ο Διακάκης, θα μας έλεγε. Θα βγει τον καλέσιο να μιλήσει τα παιδιά, να πει ακριβώς πόσο είναι το εισιτήριο, τι ισχύει κτλ. Εμείς του λέμε αυτά που κάνουμε εμείς. Ναι. Οπότε, μέχρι στιγμής είναι ανοιχτά για τον κόσμο και τα λοιπά, όπως είπε ο Πάνος με το self-test, το rapid, είναι αυτό. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν θα πάμε με τα βανάκια πάνω Σαββάτο για να κλείνουμε το self-test. Κυριακή πρωί και θα Κυριακή απόγευμα. Εντάξει. Κυριακή, παιδιά, είναι τα δεύτερα περάσματα. Παρασκευή θα γίνουν τα δοκιμαστικά. Πρώτα περάσματα Σάββατο, δεύτερα περάσματα Κυριακή. Εγώ θέλω να μου πείτε πότε θα γίνει το rolling event. Θα γίνει μόνο Κυριακή ή θα έχουμε... Όχι. Θα είναι κανονικά ο αγώνας, όπως είναι και Σαββάτο και Κυριακή. Ωραία. Άρα θα έχουμε rolling και τις δύο μέρες. Όποιος θέλει να έρθει να παρακολουθήσει. Σωστά. Και το καλό είναι ότι είμαστε ένα αυτό που κάνουμε. Πρέπει να ανέβουν όσοι μπορούν πιο πολύ πάνω. Ναι. Να δουν τον αγώνα. Με πολιτικά αυτοκίνητα δεν χρειάζεται να έχουν ούτε σασμάν ειδικά, ούτε λάστιχα ειδικά, ούτε τίποτα. Παίρνουν το αυτοκίνητό τους που πάνε και κάνουν την κόντρα έξω και μπαίνουν στην πίστα. Είναι μια ώρα δουλειά. Για να γίνει αυτό, Γιάννη μου, πρέπει να έχουν δηλώσει όμως συμμετοχή. Πρέπει να έχουν. Πρέπει να... Μην κινήσουν τα παιδιά να έρθουν
να μπουν μέσα νομίζοντας ότι φτάνω εκεί, πληρώνω ένα εισιτήριο και κάνω rolling όπως τα παλιά του Πατιού Μπρινγκ. Υπάρχει μια διαδικασία, είπαμε. Πρέπει να μπει στο E ο ΜΑΕ από το κινητό του. Ωραία. Και να ακολουθείς τις διαδικασίες για να βγάλει τη λισάνς. Για όποιον θέλει να συμμετέχει. Μέχρι τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα αυτή, δηλαδή τις επόμενες 4 μέρες. Αυτός λοιπόν να... δεν θα προλάβει. Για να μπορεί να έρθει κάποιος και να συμμετέχει κανονικά. Παιδιά, δεν ξεκινάμε την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ντουγρού στην πίστα για να τρέξουμε. Ντουγρού στην πίστα πάμε για να παρακολουθήσουμε. Να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Και ποιος ξέρει, με καλή θέληση και πολλή συμμετοχή, μπορεί να έχουμε και άλλα rolling event και σε άλλα σημεία. Εντάξει. Μπορεί να είναι καλύτερο όσο εμείς δείξουμε ότι το θέλουμε. Εντάξει. Θα Κωνσταντίνε. Τα του, πελατών Κωνσταντίνε. Του, και τον Δημήτρη τον Καταμένο και τον Τάσο τον Κάκαρη. Εκεί να υπάρχουν οι κόντρες και οι μεταξύ τους, αλλά και στο δρόμο με τα οχήματά τους. Παιδιά, στηρίξτε αυτές τις προσπάθειες, γιατί είναι κρίμα να χαθούν. Γιατί υπήρχαν πριν πάρα πολλά χρόνια, περνούσαμε καλά, διακόπηκαν, μειώθηκε η όλη αυτή η προσπάθεια και όσο ο κόσμος προσπαθήσει και το θελήσει και αγκαλιάσει τη βελτίωση και την ανταγωνιστικότητα, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα και στο μέλλον. Εντάξει, και μην ξεχνάτε όλοι ότι το κύριο μέλημά μας, όλων μας και δικό σας θα είναι να πάρουμε τις κόντρες από το δρόμο και να τις κατευθύνουμε σε ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον. Εντάξει, έχουν χαθεί πολλές ζωές γνωστών, φίλων, αγνώστων που διαβάζουμε και δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό για κανέναν. Λοιπόν, στηρίξτε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι μόνο για το καλό μας. Και τα παιδιά που δεν θα προλάβουν να βγάλουν λισάνς, να έρθουν σαν θεατές και θα είναι πολύ ωραίο. Και την Κυριακή με το που τελειώσουν οι αγώνες θα οργανώσουμε ένα μπάρμπεκιου όλοι μαζί εκεί. Θα γίνει χαμός. Οπότε θα είναι και ωραία η κατάσταση εκεί. Θα είναι πολύ ωραία κατάσταση. Όλοι θα είναι εκεί. Βάλε και μία. Βάλε μία και το Βούρο. Πού είναι ο Βούρος? Πες να μου πατήσει μία συμμετοχή. Ο κύριος Βούρος, παρακαλούμε να μας πατήσει λίγο μία συμμετοχή. Και θέλω και να μιλήσουμε αν μπορείς. Θέλω να μιλήσουμε και αν μπορείς με το Μπουτούρι. Ο Βούρος. Ο Βούρος γέρασε, δεν πάει το οδηγήσει εσένα. Πάει. Εσύ, ωραία. Τελείως. Να πατήσει και ο Χρήστος, να πατήσει και ο Χρήστος. Μπαίνει μέσα και τίποτα. Τάκι, μπες μέσα. Μέχρι τώρα δεν μου έχει στείλει ούτε ο Τάκης, ούτε ο Χρήστος. Για να θέλουν και τα παιδιά να μιλήσουν, να μου στείλουν μία να τους περάσω κατευθείαν μέσα. Λοιπόν, Παναγιώτη, πώς το βλέπεις λίγο το θέμα της Βελγίας? Θα έχει, εσύ γνωρίζεις καλά και έχεις πελάτες. Είναι, σε τι φάση είναι αυτή η διετία τώρα με τον κορονοϊό και τα λοιπά? Πολλοί το γυρίσαν, δεν είχαν ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Το γυρίσαν σε πολύ λίγο χρόνο. Ναι, έχει άνοδο. Έχει πάρα πολύ άνοδο. Δηλαδή... τα πράγματα. Εσύ έχεις καλύτερο λόγο από εμάς να ξέρεις και να κρίνεις. Όλη την περίοδο του κορονοϊού, όλοι ερχόντουσαν τρελαμένοι και θέλανε να κάνουν δουλειά. Όλοι. Ο κόσμος ξέσπαγε πάνω σε αυτό. Εντάξει, το πολύ μέσα καταλαβαίνεις στο συνεργείο ότι θα πάει στο δυναμόμετρο, θα κάνει δουλειά στο αυτοκίνητό, θα ξεσπάσει. Υπήρχε άνοδο στον κορονοϊό η δουλειά στο κομμάτι της βελτίωσης. Πάρα πολύ. Ο κόσμος, ο κλασικός με τα σερβισάκια και με αυτά, εντάξει, είναι φοβισμένος, δεν το συζητάμε. Αλλά τα παιδιά όλα που βελτιώνουν και ασχολούνται με τη βελτίωση, υπήρχε σοβαρή άνοδος. Δηλαδή, μου φτάσει σημείο να, όχι να μην προλαβαίνουμε, να γίνεται χαμός. Ήταν το μοναδικό πράγμα. Να σε κάνει λίγο να ξεχαστείς από την όλη κατάσταση. Ναι, ναι. Γιάννη, τι έπαθες? Τι έγινε, κόλλησε? Κόλλησε ο Γιάννης, κάτι έπαθε. Τον κόλλησε ο Χατζικουβάς. Τι τον έβγαλε το κουβά? Του έχει κάνει... Τι τον έβγαλε? Κάτσε, θα μπει μέσα τώρα πάλι. Έχασε. Α, Τάκης Βούρος. Λοιπόν, βάζω τον Τάκη μέσα. Τάκης Βούρος, παιδιά, δεν χρειάζεται συστάσεις. Πολλά, πολλά χρόνια. Εμείς τον παρακολουθούσαμε τον Τάκη. Τα καλύτερα παιδιά του χώρου, Πού είσαι, ρε Μουτσούνη? Να κάνει αυτοκίνητο. Τι κάνετε? Καλά. Καλά. Τις εποχές.
Εντάξει, έβλεπε βούρο και έκανε πέρα. Εντάξει. Τα ξέρετε. Και χαρατάκι. Καλά είστε. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Τάκι, το εσένα θα το τρέξουμε τώρα, σαν τράξερ. Πόσο? Το εσένα θα το τρέξουμε τώρα. S2, δεν. Πάρ' το πάνω και τρέξω. Το λέω εγώ εσένα. Εσένα. Λίγο, δεν είναι αυτό το αυτοκίνητο. Λίγο πάει, λίγο όρθιο πάει. Ναι, ναι. Ναι. Ο Πάνος μπορεί, ο Πάνος το πάρει, το πάει. Δεν ξέρεις τι, φοβάμαι τα τσιμέντα τώρα, δεξιά-αριστερά, άμα δεν είχε τα τσιμέντα, δεν είχα πρόβλημα, αλήθεια σου λέω. Δεν είχα πρόβλημα. Κάναμε και εσύ, θα το κάνουμε συγκρουόμενο. Αγχώνομαι. Εντάξει, είδαμε και χωρίς τα τσιμέντα τι έγινε. Καλύτερα τα τσιμέντα, άσπρα. Καλύτερα, αλλά εντάξει, ξέρεις, τέτοια αυτοκίνητα, με τους χρόνους αυτούς και πισωκίνητο ειδικά, είναι δύσκολο, μην νομίζεις. Ο δρόμος. Θέλει χέρια για να μην πω κάτι άλλο. Ναι, γίνεται ένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα. Τον Τάκη τον καταλαβαίνω. Εντάξει, Τάκη έχει τον πρωταθλητή δίπλα σου. Ναι, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε, Αντώνη, πού είσαι. Ο Αντώνης, παιδιά. Αντώνα, ρε. Πες, γεια. Είναι η τρέλα του, καλά κάνει, παιδιά. Όποιος έχει παιδιά. Τι, κάτι γίνεται και δεν σας ακούω καλά. Καλή αθλητική παιδεία, οδική παιδεία είναι. Αυτός τώρα, αυτός είναι η σειρά του τώρα. Εμείς γεράσαμε. Παναγιώτη, θα δεις και εσύ σε λίγα χρόνια θα πάθεις. Άστο. Εσύ τα λες, άστο. Πώς θα έχω πει 10 φορές. Θα είσαι αγρινιό, θα κατεβάσεις κάτι αγρινιό. Καλά, βόλτα θα έρθω σίγουρα. Ναι. Αλλά για να τρέξω το αμάξι, όχι. Πώς σου φαίνεται το event το rolling? Πολύ καλή ιδέα είναι αυτό. Είναι πολύ καλή ιδέα. Το να μπουν όλοι λίγο στη διαδικασία, το να δουν πώς είναι να τρέχεις. Αυτό που κάνετε, παιδιά, κάθε μέρα στους δρόμους, όταν σας τυγκλάει το μυαλό ένα αυτοκίνητο, αυτό το πράγμα θα προσομοιώσει το event αυτό που γίνεται το άλλο Σαββατοκύριακο στην πίστα. Θα προσομοιωθεί στην πίστα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και θα είναι και νόμιμο, ούτε να πάει να χτυπήσει κανένα, ούτε τίποτα. Θα είναι και νόμιμο. Πάνω απ' όλα να μην γίνονται αυτά που γίνονται στον δρόμο. Καλό στον κούκλο μου. Μαλάκα, φώτισε η οθόνη, κοίτα. Ε, φώτισε η οθόνη. Αντώνη, πού είσαι, ρε. Έχει, κοίτα εδώ. Ναι, αλλά εγώ έχω κούκλα όμως. Να τη χαίρεσαι. Έχω κι εγώ, αλλά είναι μεγάλη. Πω, 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 κουκλάρα. Τι να κάνω. Κωνσταντίνε, κόρη σου είναι. Ε? Κόρη σου. Δεν φαίνεται. Δεν το ξέρα, ρε, παιδί. Δεν το Κωνσταντίνο, είναι με μαλλιά. Έτσι, μπράβο. Σαν εμένα από τα χρόνια. Ε, ίδιοι είσαστε. Έτσι. Κουκουνάκι, έπρεπε να βγάλεις το μάκαρο. Παγιά ύπνος τώρα, άστονα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πότε θα πάμε, Παρασκευή, παιδιά, πάμε στο Σαπρίνιο, Από Παρασκευή, εμείς ναι. Να ξέρετε και έχουμε τα δοκιμαστικά την Παρασκευή. Τι θα δει ο κόσμος την Παρασκευή? Μόλις πάρω το δοκιμαστικό, αλλά πρέπει να είμαστε Παρασκευή εκεί. Όχι δοκιμαστικά. Κόσμος, πότε αρχίζει το γλέντι. Σαββάτο Κυριακή. Ωραία. Άρα ο κόσμος έρχεται Σάββατο. Σωστά. Σάββατο, ναι. Για να στήξει. Σωστά. Ωραία. Ωραία. Περιμένουμε τα δυνατά αυτοκίνητα που θα έχουμε συμμετοχές. Θα λείπουν βέβαια. GTR δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Θα έχουμε κανένα GTR. Έχεις ακούσει, Γιάννη? Δεν νομίζω, αλλά ακόμα δηλώνουν. Ούτε... GTR παλεύω εγώ να έχουμε. Γιατί θα έρθει μάλλον το GTR του Vis, αν τελειώσει το Cage και προλάβει και τρέξει. Του Vis. Από την γειτονική μας Αλβανία, ναι. Του Vis. Αν έρθει τόσο δυνατό αυτοκίνητο, θα τρέξω εγώ. Τάκη, ετοιμάσου να το τρέξουμε το εσένα. Τελείωνε. Βλέπεις, όχι δύο εσένα. Προχώρα. Αντώνη, έτσι μίλα. Έτσι μου τα Αντώνη, μίλα. Έτσι βεζίνα, θέλει και τρέχει. Το ξέρω ότι είναι έτοιμο. Εσύ δεν είσαι έτοιμος. Έχει βγει βρώμα, λέει, θα το τρέξει ο Κουκ. Το ξέρεις αυτό? Εγώ κατάλαβα. Κουκ, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα τρέξει, παιδιά. Ακόμα... Πανώ. Πρέπει να μιλάω με τον Τάκη, καμιά εβδομάδα, Τάκη. Yeah. Για να πάρω τα μάξι του.
Με το χαρτί το ήμασταν. Και του λέω, ωραία, το αμάξι το θέλω, θα το πάρω. Απλά στείλε μου 2-3 βιντεάκι για να το δω. Άμα στείλει βιντεάκι να κάνει σε μετώ, πριν πεις μέσα. Με το που είδα το in-car, το μέρος και του λέω, ρε εσύ, του λέω, την ταυτότητα δεν βάζω μέσα, του λέω. Επιβάλλω ξανά. Μου λέει, άστο. Άστο, γάμισε το λέει. Έλα, δεν είναι τίποτα, ρε, εύκολο είναι, του λέω, δεν κάνει, ευθεία πάει. Ναι, ναι, εντάξει, μου λέει, βλέπω την κάμερα πώς πάει. Λέει, θα το έχεις κουμπωμένο, λέει, στο 1,5 μπαρ, είναι 7,5, λέει, χαλαρά. Αυτό το είπα. Βάζει 1,5 μπαράκι. Του λέω να πηγαίνει να ρίξει να κάνει 7,5 δευτερόλεπτα τελείω. Όχι, δεν θέλω, μου λέει, να είσαι καλά. Έτσι πάδαμε, ρε λέω. Γιάννη, τι αυτοκίνητο θα ήθελες να τρέξεις τώρα πραγματικά από τα όλα τα γνωστά αυτοκίνητα που έχουν κάνει χρόνια. Αυτό θα ήθελα. Αυτό είναι το πράγμα θα ήθελα. Να το και το αγωνιάρικο. Παναγιώτη, αυτό είναι 1600. Όχι, δίλητρο. Α, δίλητρο. Εντάξει. Κάτω. Σε ρωτάει κάποιος το πελάστρα, είτε τις 1600. Παναγιώτη, έχεις πάει μέσα και δεν έχεις καλό ρούτερ εκεί πέρα. Δεν φτάνει το σήμα. Ρε, εσείς έχουμε πει τόσα για αυτό το event. Αυτός ο Διακάκης, πού είναι αυτός ο άνθρωπος να βγει να πει λίγο για εισιτήρια και τα πάντα, να ξέρει ο κόσμος τι του γίνεται. Πρέπει να καλέσεις εσύ. Εγώ να καλέσω τον Διακάκη. Αν δεν είναι μέσα, νομίζω δεν μπορεί. Δεν είναι μέσα. Ή να τον πάρει ο πάνω στο τηλέφωνο να του πει να μπει στο Instagram κατευθείαν. Να μπει μέσα στο Instagram να τον καλέσω. Αλλιώς δεν είναι στα άτομα που παρακολουθούν. Στα Γανά, πάρουμε το κάτω, πάμε στη Σαρωνιό. Στην Αγγλία, παιδιά, υπάρχουν πίστες, να ξέρετε, και event με κάρτ τα οποία τρέχουν dragster. Κωνσταντίνε, έλα Παναγιώτη μου. Εάν αυτό εδώ πάει ευθεία, ποιο? Θα κλάψει μέχρι και αδερφός μου, να ξέρεις. Καλά, αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό, ρε. Κουκουνάκι, αυτό το πήγαινε σε τερμαγκάζι. Δεν πάει τερμαγκάζι αυτό, ρε. Κουκουνάκι το πας τερμαγκάζι αυτό, ρε. Προς το κινητό, ναι. Γιάννη, έχω και για σένα εδώ, κοίτα. Κάτω. Όχι, θα τρέξω με το παλιό μου. Για μπες να πας τερμαγκάζι. Για να πάω τερμαγκάζι πάνω πρέπει να χωράω, καταρχήν. ωραίο. Ναι, αλλά να πάει ευθεία, άμα πάει ευθεία. Αλλά αυτό εδώ είναι πράγματα. Κωνσταντίνε, μόνο βαλβολίνες και λάδια σε κάθε αγώνα. Και λάδια σκοτωνόμαστε να τα αλλάζει ο Σάββας, να ξέρεις. Αυτά είναι. Και όμορφο. Τι σασμάν έχει αυτό, ρε Παναγιώτη. DSG. Ρίχνει και μία φορά από κάτω, άντε. Ορίστε. Έχει ξαναγίνει Opel Corsa με DSG, τουλάχιστον προσπάθεια, όχι να γράφει τέτοιους εξωπραγματικούς χρόνους. Ναι. Έχει γίνει προσπάθεια στο εξωτερικό να πείσουν εσένα. Ναι, ναι, όλα κάσες είναι. Τίποτα, παρακολουθούν, να ξέρεις. Πάνω. Κάθε χρόνο μόνο λάδια. Φέτος δεν θα αλλάξω μόνο λάδια στο άσπρο. Δεν θα αλλάχθουν μόνο λάδια στο άσπρο φέτος. Να το. Μωρό, πόσο είναι αυτό. Φέτος δεν έχει μόνο λάδια. 68. 68 είχε. 76. Ναι. Φέτος δεν έχει μόνο λάδια. Τα 2,75 για πόσο του πεταματού το ενδιάμεσο. Το. Ή 72-75 γιατί είναι τόσο του πεταματού. Όσοι από 68 πάνε κατευθείαν 76. Δεν είναι, ξέρεις τι είναι, ψυχολογικό είναι. Δεν του πεταματού, είναι πάρα πολύ σοβαρό τούρμπο το 72. Ναι, αλλά, είναι ψυχολογικό. Τα 385. Ναι, σου λέει αφού βλέπω το 7 μπροστά, ας βάλω την 75. Ναι. Ας βάλω το 5, τέλος πάντων. Έτσι. Έλεγα πριν στα παιδιά που παρακολουθούν ότι μια βελτίωση που τα έχω ξαναπεί πολύ καιρό δεν είναι ότι έβαλες πράγματα για ένα αυτοκίνητο.
μπορεί να φτιαχτεί ένα φτιάχνει, και να χύψει μάστορα και να δουλέψει. Ναι, γίνεται αυτό. Εννοείται. Για υπάρχουν παιδιά ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι έτοιμο και δουλεύει, γι' αυτό έχει αξία. Σου λέει άλλο, θα πάρω ένα σασί και θα το φτιάξω. Δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Είναι και κοστοβόρο και χρονοβόρο. Ναι. Πάνω. Ναι. Βάλε ρε αυτόν που με ήξερε και εγώ δεν τον ήξερα που είχαμε βάλει την πρώτη φορά. Ποιο να. Α! Ποιο ρε. Παιδιά, στείλτε αιτήματα στην Νέα Μάκρη. Να μου κάνει αίτηση για να τον προσθέσω. Αν θέλει ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη να μας μιλήσει που από το αν μπορεί ο Χρήστος και παρακολουθεί λίγο και να τον προσθέσουμε λίγο να μιλήσουμε για αυτό που λέγαμε πριν για το τι θα βόλευε και τους Θεσσαλονικείς και τους Αθηναίους να δείξουμε όλη η Ελλάδα. Τώρα σίγουρα κάτι έχει γίνει με τον Τάσο. Δεν ξέρω αν ακούσατε κι εσείς Πετρόπουλο και αυτό που είπα για πάνω, με κάποιον τα έχει βάλει λογικά. Δεν... Εντάξει, ο Τάσος έχει τα δίκια του, γιατί είναι δίκαιος κατά βάθος. Εντάξει, ναι, ο Τάσος είναι τέσσερα άτομα και τους πήρε η μπάλα όλους. Επειδή, εντάξει, το καταλαβαίνω ρε παιδί μου, ότι όταν είσαι και άνθρωπος, θα ξεφύγεις, εντάξει, θα κατηγορήσεις, σε παίρνει μπάλα. Είναι ο λόγος που μπορεί να παρεξηγηθεί όταν θέλουν κάποιοι να σε παρεξηγήσουν. Δηλαδή, τα νεύρα σου θα πάνε να τα εκμεταλλευτούν για να σου κάνουν κακό. Ναι. Ο Τάσος μιλούσε για πολύ συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν ήθελε να ονομάσει, εντάξει, και ανέφερε ως Θεσσαλονικής. Όχι όμως... Ο Μπουδούρης γράφει παρόν στα σχόλια. Ένα άτομα. Τώρα θα το μάθω. Τον έξω Μπουδούρη. Κάνει μια. Χρήστος Μπουδούρης. Ατκού, δεν καταλαβαίνω. Κάτσε να βγω εγώ. Βάλ το Χρήστο. Τον περάσω. Δεν μου έχει κάνει. Κάτσε να βγω, βάλ το Χρήστο. Ναι, αλλά ο Χρήστος δεν μου έχει κάνει ακόμα. Τάκι. Περιμένω το Χρήστο να μου... Όπα, για να δω, άνοιξε μία. Χρήστος Βουδούρης, ωραία. Βάζουμε το Χρήστο. Ο Χρήστος, παιδιά, είναι ιδρυτικός τέλεχος από την ομάδα στο Facebook Coders Dragster. Και... Μπήκα. Μπήκα, ρε, εδώ είμαι. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι πω. Βόρεια Ελλάδα, εκπροσωπεί Βόρεια Ελλάδα και μηχανοκίνητο αθλητισμό πάνω. Έχει κάνει live, έχει καλέσει τα παιδιά. Είχαμε πάρα πολύ καλό κλίμα στο παρελθόν. Και... Ωραία. Και... Από κοντά είστε πιο όμορφοι, ρε. Από κοντά είστε πιο όμορφοι. Να έρθετε και εσείς μια φορά Αθήνα να μας δείτε, ρε. Θα έρθουμε. Θα είμαστε στο event. Θα δώσουμε το παρόν στο event, εννοείται. Περίμενε. Θα δώσεις ή θα δώσετε. Κάποιοι θα δώσουμε, κάποιοι δεν θα δώσουμε. Τι έχει γίνει, μπορώ να μάθω. Μπορώ να μάθουμε. Ξέρεις τι έχει γίνει, αλλά το θες τηλεοπτικό τώρα. Εντάξει, θα το κάνουμε τηλεοπτικό. Όχι. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Και κάτι γίνει τον Τάσο. Όχι. Με τον Τάσο. Άκυρο. Από ό,τι μου έχεις πει, δεν θέλουν κάποια παιδιά από τη διαχείριση να είναι πουθενά. Έγινε μια ψηφοφορία στη διαχείριση και αποφάσισαν να μην συμμετέχουμε ως ομάδα σε event που δεν τα κάνουμε εμείς ουσιαστικά. Αυτό δηλαδή αφορά και το δικό μας που έχουμε συμφωνήσει για το Μάρτιο, τον αντισλήπ. Και γι' αυτό. Αυτό ξαφνικά το πήρε η μπάλα, ναι, χωρίς λόγο. Ωραία, άκου μια ερώτηση. Άρα, αυτό εννοεί ο Τάσος. Τι έγινε, δηλαδή ξαφνικά είμαστε μαζί και ξεκαθαρίζω ότι είμαστε άλλο πράγμα. Για μένα, φίλε, είμαστε μαζί. Ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι άλλοι τι πάθανε ξαφνικά, δηλαδή ξαφνικά δεν γουστάρουν τις αντισλήπερς, δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα μαζί τους. Όχι, δεν έχει να κάνει με τους αντισλήπερς ή με τον Κωνσταντίνο ή με τον Πετρόπουλο ή με τον οποιοδήποτε. Έχει να κάνει με το ότι επειδή το event δεν το διοργανώνει το Κόντρες, ναι, δεν θα είμαστε μέσα. Okay. Αν θέλουν τα παιδιά να πούνε κάτι παραπάνω, εγώ απλά σεβάστηκα την άποψή τους, γιατί όπως και να έχει είμαστε δημοκρατική διαχείριση και όλα καλά. Ναι, φίλε, απλά επειδή τους θεωρούμε φίλους, γι' αυτό σου κάνω τις ερωτήσεις, για να δω τι έχει γίνει, καταλαβες. Δηλαδή, θέμε που εμείς μπήκε πάλι δάχτυλο τρίτου, όπως είναι πάντα και μπερδεύει την κατάσταση. Καταλαβες. Όχι. Δεν νομίζω ότι έχει μπει κάποιος τρίτος. Θα μου το λέγαν τουλάχιστον τα παιδιά αν ήταν κάτι τέτοιο. Κάναμε κάτι. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ό,τι στο εύκολο.
αλλά ούτε στους, στο rolling, ούτε σε κόντρες κλπ. Το όσο αφορά το rolling, να σου πω, αυτό που βγήκε από τη συζήτηση είναι ότι θα πάμε εκ το ασφαλούς, θα περιμένουμε να γίνει ο πρώτος αγώνας και κατόπιν θα στηρίξουμε. Δηλαδή, θα έρθουν στο δεύτερο αγώνα που θα έχει πετύχει και θα τους πούμε εμείς να ελάτε. Δεν μιλάω για το ruling των αντισλίπερς. Μιλάω για το αυτού καθε αυτού την πίστα, το αγρίνιο. Να ρωτήσω κάτι. Χριστό, όταν λες ότι εσείς, αφού δεν έχετε εμπλοκή, δεν θέλετε να απαντάρετε ουσιαστικά το γεγονός. Δηλαδή, στον κόσμο, στη Θεσσαλονίκη, στον οποίο έχετε ένα πρώτο λόγο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί είστε, νομίζω, από τις μεγαλύτερες ομάδες. Λέτε, μην πάτε, μην στηρίξετε. Όχι, όχι, δεν είπαμε ποτέ αυτό. Απλά... Δεν είπε, μην πάτε, μην στηρίξετε. Εμείς, σαν ομάδα, ναι. Δεν θέλουμε να συμμετάσχει η ομάδα, παράδειγμα στο event που θα γίνει στην Αθήνα, στο τέτοιο, το που, κάνουν, που θα γινόταν κόντρες από τις Slippers και Sportal. Ναι. Ωραία. Καμία σχέση. Το δημοσιεύουμε κανονικά, είναι στην ομάδα μας ήδη δημοσιευμένο κανονικά, απλά δεν είμαστε εμείς συνδιοργανωτές όπως ήμασταν πιο πριν. Εσύ, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, μπορεί να τα ακούσει και σου είπα, άμα θέλει να βγάλει την κακία του θα πιαστεί από λέει. Αυτό ξαναπες το. Όχι, καμία σχέση, δεν το συζητάμε. Αν ήταν να πούμε στον κόσμο να μην έρθει, δεν θα σας έλεγα εγώ ότι θα τα πούμε κάτω, δηλαδή που θα κατεβούμε. Στηρίζεις ότι, ναι παιδιά, να βγάλουμε τις κότες από εδώ και να προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε event και να διοργανώσουμε event τα οποία θα είναι νόμιμα και ασφαλή. Αφού δεν το συζητώ, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή με το event που θα γίνει στην Αθήνα ή με το rolling, αυτά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Μεταξύ μας, οι κότες στον δρόμο δεν θα σταματήσουν ποτέ και το ξέρεις. Δηλαδή, δίπλα στο χωριό σου να έχεις πίστα. Δεν θέλουμε κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε. Και θέλουμε τον κόσμο όταν θα πάει να τρέξει σε μια πίστα να του περάσει, να ξεκαβλώσει, να σου πω, εκεί πέρα. Κωνσταντίνε, να παρακινήσει ο ένας τον άλλον, έτσι. Ναι. Να παρακινήσει. Γιατί αυτό με την κόντρα έχει λίγο να βγω εγώ μπροστά, όχι να βγεις εσύ. Παρακινεί ο ένας τον άλλον, ναι. Καταλαβαίνεις, όταν θα πάει να γίνει το rolling και θα είναι αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν αντιπάλους, θα έχουν αυτοκίνητα τα οποία θα πρέπει να τον κερδίσεις, να πας να τον κοντράρεις, θα μπει ο άλλος στο τρυπάκι να πάει και αυτός. Οπότε μειώνεται. Έτσι, γιατί κατά πράγματα οι κοντράκιδες είναι λίγοι, δεν είναι. Είναι συγκεκριμένα άτομα που θα πούνε ότι κάνουν τις κόντρες σε επικίνδυνες στις βαρβάτες, έτσι. Και μπορεί να κάνουν στον κόσμο. Δεν είναι Γαλαίου να είναι στο rolling. Μπράβο, ο Χρήστος έχει πολύ δίκιο. Δηλαδή η κόντρα Γαλαίου δεν πρόκειται να κοπεί, αλλά σίγουρα το παρόν εκεί κάποια στιγμή όταν θα σφίξει η αστυνόμευση, όταν θα σφίξουν και τα μέτρα, όταν θα σφίξει και όλο, θα πει πάω μονόδρομο. Θα του έχει γίνει γνώριμο το rolling. Δηλαδή θα έχει αποκτήσει μια οικειότητα να μπει στην πίστα, να βάλει το κρανάκι του, να έχει τη ρισάνση του. Γιατί τώρα φαντάζει βουνό. Άμα πας μια φορά όμως, ακόμα και εγώ που έχω σταματήσει και δεν τρέχω τα τελευταία χρόνια. Βαριέμαι. Μόνο και μόνο να πάω, να βάλω τη στολή, να βάλω το κράνος, να βάλω τη λισάν στους γιατρούς. Το βαριέμαι αυτό. Όταν έρθει ο άλλος... Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ξέρεις πολύ καλά ότι και 30 ευρώ να είναι μια συμμετοχή σε τέτοιο αγώνα και να σου πούνε ότι η λισάν την πληρώνουμε εμείς. Ναι, ναι. Κάποιοι δεν θα πούνε. Δεν θα πάνε, ναι. Αλλά δεν το συζητάμε ότι αν μπορεί ο κόσμος να μπει στις πίστες να τρέξει, εμείς θα είμαστε χαρούμενοι. Πέρα από αυτό, να πω λίγο κάτι όπως έλεγα. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε φίλε, αυτό που μου είπες πριν. Ποιο? Πάμε να δούμε αν θα πετύχει το πότε να πούμε στο δεύτερο. Μην παρεξηγηθώ. Όχι αν θα πετύχει. Όχι αν θα πετύχει. Επειδή είναι πολύ νωρίς, είπανε. Και τι πράγμα, αφού λέμε να πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή τι δεν αγαπάνε, δεν έχουν το ίδιο χόμπι. Βρε Χρήστο, τι σε χαλάει στο event. Κάτι σε χαλάει. Όχι, Μπερδεύεσαι. Η δικιά μου θέση, εγώ την έχω πει δημόσια. Ο Χρήστος είναι μαζί μας και στο event με το Μάρτιο. Καμία σχέση. Ο Χρήστος είναι κομπλέ. Κάνει ξέρεις, θέλω να δω το πρώτο
για να δω κατά πόσο θα στηρίξω το δεύτερο. Και λέω εγώ τώρα, για να το λέει αυτό ο Χρήστος, θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια επομένως κενά ή πράγματα στο πρώτο event. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για το event, παιδιά. Για μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα. Προσπαθώ να καταλάβω εγώ, αυτό. Είναι οι ερωτήσεις που έχει όλο το κοινό να ξέρεις όταν ακούει αυτό. Δηλαδή προσπαθώ να ξεδιαλύνω λίγο τα πράγματα. Να τους δώσω λίγο τη σκέψη σου πιο ξεκάθαρη. Βοήθησέ με. Λοιπόν, δεν μπερδεύουμε πρώτον το event που θα γίνει στο αμαξοστάσιο με το rolling. Καμία σχέση. Ναι, άλλο πράγμα. Ωραία, ωραία. Επειδή αποφασίστηκε ότι από εδώ και πέρα το κόντρες, αυτό αποφάσισε η διαχείριση, έτσι. Εάν θα κάνει κάποιο event, οτιδήποτε, θα το κάνει μόνη της, σαν ομάδα. Όχι με συνδιοργάνωση. Γι' αυτό από το event στην Αθήνα βγήκαμε εκτός ξαφνικά. Αυτό έγινε αφού είχαμε συζητήσει εμείς με τον Γιάννη ότι ναι, προχωράμε, το κάνουμε μαζί. Έγινε αυτή η συζήτηση αργότερα και αναγκαστικά πήρα τον Γιάννη και του είπα, Γιάννη, τελικά εμείς είμαστε εκτός από αυτό. Και όσον αφορά για το rolling event, υπάρχει μία, όπως σου είπα, μία, όχι αναμονή, υπάρχει μία κρυάδα από τα τελευταία γεγονότα που έχουν περάσει από τις πίστες γενικότερα, από Σέρες, από Αγρίνιο, από όλο το Dragster γενικότερα. Και είπαμε ότι αφού τα παιδιά κάνουν αυτό το εγχείρημα και προχωράνε, ας το κάνουν γιατί είναι η δική τους ιδέα και εμείς την επόμενη φορά, αν πάει να γίνει κάτι τέτοιο, είμαστε μαζί τους να τους στηρίξουμε. Και πάλι, όχι να το συνδιοργανώσουμε, να τις υποστηρίξουμε διαδικτυακά, με το να πάμε εκεί, με το να βάλουμε το χέρι μας όπου μπορούμε. Τα παιδιά όμως δεν ήταν ανοιχτά στο να αγκαλιάσουν όλες τις ομάδες. Δηλαδή, το ότι είναι δική τους ιδέα δεν έχει να λέει τίποτα. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν όλοι οι Κωνσταντίνοι. Τι κάνεις. Που είναι ουσιαστικά ένας από τους εκπροσώπους των Anti-Slippers. Να σου πω κάτι διαφορετικό. Πριν παράδειγμα βγήκε ο Τάσος και πιάστηκε από τρεις ανεγκέφαλους που έχουν βάλει το Θεσσαλονίκη ή τέτοιο. Δηλαδή, ρε Τάσο, ασχολείσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε ωραία. Του το είπαμε, λέω, του Τάσου όλοι και το εξηγήσαμε ότι ο Τάσος όταν μιλάει για Θεσσαλονίκη, μιλάει για 3-4-5 άτομα και όχι για όλη τη Θεσσαλονίκη. Απλά ανέφερε αυτή, ξέρω εγώ, η 5 Θεσσαλονίκη και δεν ανέφερε το 5. Είπε η Θεσσαλονίκη. Δεν έπρεπε καν να ασχολείται. Δεν έπρεπε καν να ασχολείται. Το αναφέραμε και το. Χρήστο να ξέρει. Ότι όλη τη διοργάνωση την κάνει προάξιον. Το live θα είναι ο Σπόρταλ, όπως θα είστε και εσύ παρουσιαστής μαζί με τον εκφωνητή, μαζί με τον Καγκαρή. Και μας έκανε μια πολύ μεγάλη έκπτωση από 140 ευρώ να το κάνουμε 100 ευρώ για το τριήμερο. Αυτό που δεν καταφέραμε ακόμα εμείς να κάνουμε και μάλιστα θα πληρώσουμε από την τσέπη μας, θα είναι κάποιο ποσό για τα άτομα που δεν έχουν στολή ή κράνος να δώσουμε στο. Πώς λέγεται το μαγαζί, ρε, πάνω, στον κύριο Κουτσουδάκη. Ο Κουτσουδάκης, δεν έχει στάρ, ναι. Ναι, Σπάργο Κλάβ, δεν έχει στάρ. Όπως κάναμε και πρόπερση, κάποια χρήματα εμείς και τα επόμενα θα δώσουν οι ίδιοι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία κίνηση. Αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό το έχω μεταφέρει, παιδιά, αυτό το έχω μεταφέρει. Απλά, πώς να σου το πω. Γενικότερα και ο Γιάννης, το παιδί που ξεκίνησε τη σελίδα, κρατάει πάντα μικρό καλάθι. Οκ, εγώ δεν θα το σεβαστώ αυτό. Ναι. Οκ, δεν μπορώ να το πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, επειδή είμαι σε σημείο που μπορώ να δώσω και ακόμα κάτι πικάντικο. Έχω εδώ, φέρε μου τον ιδιοκτήτη. Έχω τον ιδιοκτήτη του Εστρία από Μπραούνο. Το ψάχναμε πριν. Τον έχω εδώ να... Έλα εδώ, μη φοβάσαι. Τον έχω εδώ μαζί με τον Ταούλ. Είναι και ο Αφεντουλίδης εδώ. Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Βρήκε. Βρέθηκε τίποτα. Δεν σαν... Θα μας πει. Φώναξε τον, ρε. Είναι ντροπαλός. Δεν βγαίνει στα social media. Σαν τον κουμπάρο του είναι. Δεν θα... Εγώ νομίζω ότι βρέθηκε κάτι. Τι? Κάτι εκεί, στην πρωτεύουσα. Κάτι βρέθηκε. Ποιος δε?
Δεν ξέρω, πρέπει να δει να μα το πείτε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το σπασμένο τηλέφωνο. Το ρουφιάνο των Θεσσαλονικιών. Δεν έρχεται, έλα εσύ, έλα εσύ. Έλα εσύ. Λοιπόν, επειδή ντρέπεται πολύ ο Χρήστος να βγει. Το φωνάξουμε τον. Παιδιά, δεν θα αγκώνει η κάμερα. Ποια. Τι. Εσύ, για σένα. Έλα λίγο εσύ. Έλα λίγο, μην τρέπεσαι. Είναι ο φίλος σου. Είναι φίλος σου. Όλοι φίλοι σου είναι, βέλα. Παιδιά, ούτε ο Τάουλ έρχεται να μιλήσει. Φωνάξτε λίγο εδώ. Είμαι χαρούμενος από χθες, κουκουνάκι. Θα πέσει με Ολυμπιακό στο κύπελλο. Βούτε στο ψωμί μας, πελάτε. Ναι, εντάξει, οκ. Τι λέει, τι κάνει. Τα καλά. Ο Χρήστος έχει δουλειά, δεν μπορεί να έρθει. Ψέματα, λέει, ντρέπεται να ξέρεις, ψέματα. Ναι, δεν το... Πάλι Audi. Πάντως έχει μιλήσει με κάποια παιδιά, πόσο ξέρω, οπότε κάτι θα βρεθεί. Κάτι θα γίνει. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάτι τώρα. Υπάρχει, κάτι βρήκε. Θα τα δείτε, να μην πούμε αυτοκίνητα ακόμα, να γίνει και θα το... Ωραία. Παιδιά, αυτά από μένα, τη γνώμη μου την ξέρεις Γιάννη, εγώ όπου μπορώ να, όπως ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν πέσει γέφυρες από πολλούς για να ενωθούν όλοι μαζί. Ναι ρε φίλε, ένα χόμπι έχουμε. Ακριβώς. Εγώ είμαι πρόθυμος και στόχο πει. Από τη στιγμή που δεν βγάζει κανείς λεφτά από το χόμπι και πάμε και δίνουμε για να ξεγαβλώσουμε, δεν μπορώ να καταλάβω τι μυαλάνε αυτά. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα χρημάτων αυτό. Νομίζω ότι είναι θέμα γοήτρου κυρίως. Ωραία, εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Ο Μανώλης ο Διακάκης έχει μια εταιρεία, έτσι. Δηλαδή τον Dragster OK Control, αλλά θα πρέπει να βγάλει και χρήματα ο άνθρωπος. Παιδιά, δεν είναι. Μα γι' αυτό πληρώνουμε. Τα λεφτά που πάνε. Η οργάνωση πάνε. Ακριβώς. Δεν γίνεται με την τζάμπα. Ναι, βέβαια. Τέλος πάντων. Απλά κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Εγώ θεωρώ και θα τα πω και δημόσια ότι όταν μίλησα με τον κύριο Διακάκη, φάνηκε ότι έχει πέσει μια γραμμή και προχωράμε μετά τη γραμμή. Και είμαι μαζί τους αυτό. Τώρα Χρήστο που βγήκα από τη γραμμή για λίγο, με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος και μου είπε για την παρεξήγηση που είχε γίνει. Τελικά το βρήκαν οι δυο τους, για ποιο λόγο είχε γίνει παρεξήγηση, και τελικά ήταν όντως παρεξήγηση. Γι' αυτό υπήρχε όλο. Πάντα έτσι δεν είναι. Έχουμε τραβήξει όλη μια γραμμή, αφού θα γίνει και αυτό που πραγματικά θέλει όλος ο κόσμος και τελειώνει εδώ. Αλλά έχετε χρεωθεί κι εσείς ότι δεν θέλαμε να γίνει ο αγώνας, έτσι. Και έχουμε εξηγήσει πολύ. Επίσης το δηλώνω και εδώ και σε εσάς. Θεωρώ λάθος ότι έτρεξε τόσο γρήγορα το Αγρίνιο. Όχι ότι θα το ρίξω στην πίστα ή στο διοργανωτή. Εγώ θα πήγα λίγο ακόμα, για έναν αγώνα ακόμα, αν ήμουν ο Μανώλης Διακάκης. Αυτό θα έκανα. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, αλλά εγώ και για τον επόμενο αγώνα μετά το δυστύχημα θα το... Εντάξει, δεν σου πω κάτι. Είναι μαγαζί, ρε φίλε, πρέπει να ξανανοίξει. Εντάξει, ναι, απλά μας έχει φτάσει το εδώ. Πρέπει να κάτι να κάνουμε, δεν γίνεται. Εντάξει. Νομίζω ότι ό,τι έγινε, εν τέλει θα βγει πίσω. Και το Αγρίνιο δείχνει ότι έχει κάνει μεγάλα βήματα. Θα το δούμε και από κοντά. Το Αγρίνιο είναι φοβερό. Θα δείτε. Εσύ τι το ξέρεις. Αμάν. Πετροβλός, τι χρόνο θα κάνει τώρα του κουμπάρου το αυτοκίνητο. Ουρακάν. Του κουμπάρου του Γιάννη. Ναι. Αν δεν πάρει τα τσιμέντα Σβάρνα, πιστεύω τον αδερφό μου, για να μην βρίζουμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ο Αφεντουλίτης με βρίζει, μου λέει κάτι για Πούλμαν και μου λέει πρέπει να φύγουμε να πάμε κατά. Πού είναι ο Νίκος, για φέρ τον εδώ, για φέρ τον κολοπαρά εδώ. Να πάω από τον Άτσο, Νίκο, θέλω να σου πω. Νίκο, έλα, σε ψάχνει ο Πετρόπουλος, έλα. Θέλω να σου πει κάτι.
Πόσο ντροπαλός είναι, ρε. Δεν. Κοίτα. Έλα, σε θέλω, Πετρόπουλος, έλα. Κοίτα τον. Του μιλάω. Πόσο να το κάνει το S3, έλα δω ρε, κριτικέ. Παιδιά, ο Αφεντουλίδης έκανε 18 μέτρο. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίστε το. Εμείς την κάνουμε, πάμε για φαγητό. Καλή συνέχεια, σας φιλώ. Τα λέμε από κοντά. Γεια. Αυτά. Κουκ, ο κόσμος έχει φαγωθεί και ζητάει Χατζικουβά. Ναι, πρέπει να μπει ο Χατζικουβάς. Πρέπει να μπει, γιατί είχε χθες και ρύθμισε. Τι κάνει τώρα, τι κάνει, γιατί δεν εμφανίζεται. Πού είναι ο Χατζικουβάς? Κώστα. Ξέρεις τι θέλω Κώστα, εγώ. Πού είσαι? Ξέρεις τι θέλω εγώ. Ναι, μεν καλή καβλάντα. Ναι. Καλή καβλάντα, αλλά μια και έχουν αναφερθεί πολλά πράγματα και με τους κόντρες τώρα αυτό που ακούσαμε και τα λοιπά. Πάνω πώς το δες, καταρχήν. Όχι. Και το μουζέκι, για να κλείσω. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Βάλουμε και μια το μουζέκι. Πες του να στείλει έτοιμα να το περάσουμε. Πώς θα το πω. Ο Μιτσάρας είναι φίλος, έλα βάλ' τον. Πάρ' το σε παρακαλώ από το άλλο κινητό, ρε Πάνω. Πες να μπει μία μέσα και να πατήσει μία εκεί πέρα στο... Γιάννη, δεν έχω άλλο κινητό. Όχι ρε, του Σάβα. Δεν είναι εγώ ο Σάβας. Το απέργει. Ο Σάβας έχει πάει Γαλλίο με το Σούπρα. Τι να κάνει. Πάλι χωρίς πινακίδες. Έλα ντε, τι να κάνει. Με το Γιώτα. Έχει καμιά κόντρα με κανένα Γιάρης. Γιάννη, πες την αλήθεια τώρα. Σε βλέπω λίγο... Σκεπτικό. Μετά το διάλογο με τον Χρήστο, σε βλέπω λίγο σκεπτικό. Όχι, καμία. Πες μου, τι σου έχει δημιουργηθεί έτσι στο μυαλό τώρα. Εσένα περνάνε διάφορες σκέψεις τώρα. Κάτι δεν σου άρεσε. Κώστα, εγώ ξέρω ακριβώς τι σκέφτεται. Πες το Πάνω. Πες το κατ' παραδειχτή, άμα είναι. Πες. Άμα το πω. Θα γίνουμε τώρα. Θα έχει ζέστα μόνο από τώρα. Το δάχτυλο τρίτου. Πες το, Παναγιώτη. Ξέρει, άστο. Είπα πριν στον Χριστό ότι ναι. Το ένα το άλλο ή ότι υπάρχει δάχτυλο τρίτου. Ναι. Και μετά από λίγο επιβεβαιωθήκαμε. Ρε Σιγιάννη, να σου κάνει όπως και ο Παναγιώτης. Και εγώ τα λέω. Υπάρχουν μερικά συνεργεία που μπαίνουν για να με χτυπήσουν. Άκου. Εσύ, όταν ακούς κουβέντες, καταλαβαίνεις κατευθείαν από πού προέρχονται, ποιος σε στοχεύει και ποιος σε στοχοποιεί μάλλον. Όχι, καμία σχέση. Τα οποία πάνε καμπανά στο μυαλό μας κατευθείαν. Καμία σχέση αυτό που λες. Καμία σχέση. Είναι κάτι άλλο άσχετο, το οποίο είμαστε όλοι αντιπαθητικοί. Όλοι, μόνο αυτός εκεί πέρα. Τέλος πάντων, γάμισε το. Απλά όταν πιάνεις πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλον. Τέλος πάντων, γάμισε το. Έχεις τρελαθεί. Ο Κουνάκης έχει τρελαθεί. Είναι έτοιμος να σκάσει. Γιάννη, τα κύπελα Γιάννη. Να παρκάρουν έξω. Κωνσταντίνε, ξέρεις, σκέφτε το Γιάννης τώρα. Μόνο, τίποτα άλλο. Πορπαγκάς και Πάρνηθα. Εγώ νόμιζα ότι σκέφτεται Πειραιά. Όχι. Πάρνηθα. Τιτάν και Πειραιά. Όχι. Ποιο από τα δύο σκέφτεσαι, Κουκ? Ποιο από τα δύο? Ξέρω αυτό που πάνε. Πολύ μέσα. Μαρίνα. και μάσκα που θα είναι όλο στο πρόσωπο και θα έχει μόνο μία τρύπα στο στόμα. Είναι και το Αγίου Βαλεντίνου, φίλε. Μπορείς να του την πάρεις χωρίς να παρεξηγηθεί. Έσπανο. Το θέμα είναι ότι προχωράμε μπροστά. Ο Χρήστος, ο Χριστάρας, ο Μπουδούρης είναι μαζί. Ωραία. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα παιδιά μπορεί να φοβούνται, μην γίνει κανένα ατύχημα στην πίστα κτλ. Σου λέει μπορεί να μην είναι. Μπορεί να σκέφτονται διάφορα. Αλλά τώρα κι εμείς να έρθουν στο δεύτερο και να πούνε ξαφνικά ήρθαμε, γεια σας. Εντάξει, είναι λίγο μαλακή αυτό. Τι είμαστε, μαλάκες είμαστε. Ρε αδερφέ, άκου λίγο. Δεν φοβούνται να μην γίνει ατύχημα στο δρόμο. Μπράβο. Και φοβούνται να γίνει ατύχημα στα τσιμέντα. Πέσα ρε Πάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πούμε, το σκεφτικό που έχω. Δεν είναι για τον Χρήστο αυτό. Ο Χρήστος είναι κύριος. Αλλά είναι δυνατόν να μην φοβούνται που πάνε στους κατσικόδρομους πάνω και κάνουν κόντρες πριν μεσημέρι βράδυ και καλά κάνουν. Και φοβούνται για τα ντράξτερ. Για πες μου λίγο. Δηλαδή τι φοβούνται.
Μην φύγει κανένα τάση και χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Και θέμα, και, θέμα, και θέμα που λέει η Γοήτρου. Τι Γοήτρου, ρε φίλε, δηλαδή. Έγραψε ο Κάκαρης, βάλτε τον μέσα. Γράφει ο Κάκαρης. Γιάννη άλλαξε πουλόβερ, το φόραγε ο παππούς μου αυτό. Τάσο, πάντα μία να σε βάλω λίγο. Του παππού είναι το πουλόβερ. Θέλουμε Κάκαρη. Τάσο, του παππού είναι το πουλόβερ. Το θέμα είναι που το βρήκα εγώ στην τουλάπα. Τι έκανα εκεί. Πάντα μία, ρε Τάσο. Έχει παρκάρει ο Τάσος. Επιτέλους έφτασε. Το DSG έφτασε στον προορισμό του. Τι τραβάμε, ρε μαλέκα. Τι ακούμε, ρε μαλέκα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε, γιατί θα του στείλω εγώ τώρα προσκλήση. Περίμενε. Θα σε να βάλω μπαταρία, θα κλείσω το τηλέφωνο. Του έστειλα εγώ. Εγώ όποτε θέλει μπαίνει ο Τάσος. Όποτε θέλει μπαίνει. Τι έχει το πουλόβερ. Έχει πρόσκληση. Περιμένω να, αν θέλει να σχολιάσει λίγο τα προηγούμενα. Τα νέα. Λέει, έχει πρόσκληση παραμένει να πάση στιγμή. Το σκέφτεται ο Τάσος. Κάκαρη, μπες. Σκέψου το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι έτοιμος να παραγγείλει ουίσκια. Έχει ψάχνει στο e-food ποιος δίνει ουίσκια. Δεν πίνω. Θα αρχίσει σήμερα. Περιμένω τον Τάσο. Δε, ο, πάμε, θέλει, θα μας στείλει. Εγώ του έστειλα πρόσκληση, δεν την πάτησε. Και τον πέρασε να πει μέσα να... Έχουμε στο διάστημα θέματα. Το μουζάκι τον έχεις. Ο Μουζάκης, φίλε, μισό λεπτό. Πώς το έχει η καταλήξη. Πριν, τον είδα. Κοίτα, σε μουζ δεν βγάζει, ρε φίλε. Πώς μπορεί να... Αν μπορεί ο Μουζάκης να πατήσει ένα μήνυμα... Περίμενε. Έλα, μπαίνει ο Τάσος. Μπαίνει ο Τάσος. Λίγο να... Πρέπει να έχει... Α, μπράβο, να δούμε. Έλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είμαι σε ένα φίλο εδώ πέρα, επειδή είμαι σε ένα φίλο και ήρθα να φάω σε ένα ζουβλατζίδικο, να τσιμπήσω, κάνω διατροφή. Καλή όρεξη. Τρία καλαμάκια κοτόπουλο. Για πείτε μου, τι θες να σου πω, τι θέλετε να σου πω. Για Νάρα, σ' αγαπάω, το ξέρεις, έτσι. Για πείτε μου. Τι. Μπήκε πριν ο Χρήστος ο Μπουδούρης και μου στεναχώρησε το κουκουνάκι. Δεν ξέρω άμα τι το είπε. Βλέπεις... Δεν το είδα, φίλε μου, οδηγούσα. Για πες μου. Μπήκε μέσα λίγο ο Χρήστος και είπε ότι όλη η διαχειριστική ομάδα συμφώνησε. Δεν ξέρω αν συμφώνησε ομόφωνα ή όχι. Τέλος πάντων, να αποχωρήσουν από το event του Μαρτίου και όσο αφορά το event του Αγρινίου, θα περιμένουν να δουν την εξέλιξή του ως πρώτος αγώνας, αν είναι επιτυχής ή όχι. Και αν είναι επιτυχής, να συμπράξουν ή να στηρίξουν το δεύτερο αγώνα. Ξέροντας όμως ότι θα υπάρχει επιτυχία στον πρώτο. Βλέποντας τι γίνεται, τότε θα το ξανασκεφτούν και θα το ξαναζητήσουν. Το βλέπω το Γιάννη όμως είναι... Γιάννη. Όχι, εγώ δεν θα το πιστέψω, έβλε. Μάλιστα. Να τους ευχαριστήσουμε, λοιπόν. Δεν πειράζει, να τους ευχαριστήσουμε. Δεν είναι ότι δεν το πιστεύεις. Να το καταπιείς δεν θες. Δεν είπα την ομοφωνή. Να το καταπιείς δεν θες. Είπα ότι συμφωνείς. Να τους ευχαριστήσουμε, να τους ευχαριστήσουμε, ας το σκεφτούνε, γιατί δεν κάνουν συνεργασία. Δεν κάνουν συνεργασία με... Είναι δύσκολη συνεργασία, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Χρυστάρας είναι μαζί. Για το Χρυσάρα το ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούμε. Μας χωρίζουν 7 διόδια. Δεν γίνεται. Το πανεμόφωνο. Δεν γίνεται. Ήταν κάποια πλειοψηφικά. Και αυτοί οι κάποιοι. Για αυτούς τους κάποιους. Ρε Τάσο, και εμείς κάναμε εδώ πέρα πιο πάνω, αν θυμάστε. Δεν πειράζει. Ήρθαμε να πάμε και πήγαμε. Εγώ είχα πει όχι και ο Πάνος. Θα θυμάσαι. Άμα πούνε πιο πολύ όχι, θα είναι το όχι. Εγώ ξέρω, Γιάννη, ότι περισσότερο εσύ παρά εγώ, και εγώ σε ακολούθησα, αλλά περισσότερο εσύ επέμενες ό,τι είναι να κάνουμε, να το κάνουμε μαζί με τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, ναι. Αυτό ήθελα. Εσύ επέμενε. Πάμε όλοι για να σκουπίσουμε. Εγώ σε ακολούθησα. Και ήμουνα και μαζί σου, γιατί γούσταρα, γιατί έχουμε και τρεις φίλους που ανήκουν εκεί πέρα τα παιδιά. Α. Επηρεάζουν την κατάσταση. Δεν τους βάζω στο ίδιο καζάνι. Το ξεκαθαρίζω, τους θεωρώ φίλους μου. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι ό,τι προσπαθείς και να κάνουμε, δεν. Τέλος πάντων.
Φίλε, εντάξει, δεν είναι. Καλή καρδιά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμείς πάντως, αν μας χρειαστούν, είμαστε δίπλα τους. Με αυτό νοείται, γιατί έχουμε το ίδιο χόμπι. Ναι, ναι. Yeah. Είμαστε δίπλα. Τέλος πάντων. Αν. Δηλαδή, ας πούμε, αν μας φωνάξουν, περίμενε, αν μας φωνάξουν να πάμε πάνω σε ένα live με τα έξοδα πληρωμένα, πληρωμένα απλήρωτα, εμείς θα πάμε. Έτσι, Γιάννη. Δεν πάω. Δίπλα τους. Τίποτα, τέλος. Μην μιλήσεις, τέλος. Άμα πληρώσουμε. Έτσι, πάνω. Πάνω, φίλε έτσι μου, ήσουν στο βανάκι, ε. Μπράβο. Ήσουν και εσύ στο βανάκι. Είπαμε, αν θυμάσαι, ότι εγώ και ο Πάνος και ο Μάκης συγχωρεμένος είπαμε, εάν τυχόν πληρώσουμε μόνοι μας τα έξοδα και το ξενοδοχείο, πάμε. Μόνο τότε. Εντάξει, αλλά πάλι είχε δίκιο ο Κάκαρης. Τώρα τον παραδέχομαι. Γιατί ερχόμαστε στα λόγια του τότε. Ναι, καταλαβαίνεις. Αν δεν πληρώσω, δεν πάω, φίλε. Για να... Άκου. Ούτε εγώ. Άκου. Ούτε εγώ. Ξέρεις ότι ειδικά στο οικονομικό κομμάτι έχουμε το πρόβλημα και ταιριάζουμε στο κομμάτι αυτό. Αλλά ηθικά όμως, ηθικά έχει δίκιο ο Τάσος. Διαχειριστής από τις κόντρες, να μπει λίγο, λέει, να μπω να μιλήσουμε λίγο σαν διαχειριστής και εγώ είπα το όχι. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και τρώω και είναι δίπλα μου ο κύριος Σαββίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Πρόεδράρα. Εντάξει. Να είστε καλά, Γιωργάρα. Τι κάνουμε. Το καλύτερο σουβλάκι, δείτε εδώ, το καλύτερο σουβλάκι. Έτσι. Για να δείτε τι είμαστε, έτσι. Παιδιά. Ο Κακαράς είναι, ρε. Ναι, βάλτον. Μισό λεπτό. Θέλετε να βγω. Να βγω εγώ να φάω. Και μετά, ναι. Έλα, φιλιά. Να μου πατήσει λίγο ο Κακαλάς. Κάτσε. Αίτηση συμμετοχής. Να μπει, βεβαίως. Τόσο να του στείλω εγώ. Όποιος προλάβει πρώτος. Σαββίδες, λέει. Πάνω, στο rolling μην θα τρέξεις, εσύ. Ξέρω. Κάτι θα πάω. ZK underscore πάω το χωρακάνο, θα φοβάμαι τα πετραδάκια. Θα έχει πετραδάκια, σίγουρα. Τι να κοιτάξεις τον οθόνη, σιγά. Πρέπει να μου βάλει σε λόγι στο 4. Έστειλα στο Γιάννη πρόσκληση. Έχει λόγι στο 4. Δεν έχω κάνει για να μην κάνω καμία τούμπα. Έλα, Ριό. Τι λέει. Γιάννάρα, πού είσαι. Κάνεις εμπλοκής της ομάδας Contrast Dragster στα event που συμμετέχουν οι anti-slippers. Πάμε μια περί του αγώνα. Πες Γιάννη, ό,τι θέλεις. Ελεύθερο. Ωραία. Ο λόγος εσένα. Αυτό βασικά μας ήρθε μια πρόταση από τη μια μέρα στην άλλη. Ενώ ξεκίνησε ο αγώνας να είναι ο πρωταθληματικός, τι θα είναι ο κανονικός, να γίνει και ένα roll event. Να συμμετάσχουμε, λέει ο Χρήστος. Λέω, η γνώμη μου εμένα ήταν ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς να μπω να συμμετάσχω κάπου που δεν ξέρω πώς θα είναι η πίστα, αν έχει βελτιωθεί, αν έχει γίνει κάτι καλύτερο στην πίστα με ασφάλεια, με όλα τα άλλα που πρέπει να γίνουν. Με το θέμα ότι ακόμα ήταν πολύ νωρίς, ενώ εκεί ας πούμε και λυπούμαστε γι' αυτό, άφησε τη ζωή του ο Μάκης, να πάω εγώ να στηρίξω μια πίστα που δεν ξέρω πώς είναι ακόμα. Δεν ξέρω πώς είναι. Γιατί να πάω να τη στηρίξω τώρα άμεσα, δηλαδή. Ποιος ο λόγος. Τι με βιάζει εγώ να στηρίξω ποιον. Ας πούμε την οργάνωση. Δεν είναι κάτι που το κάνετε μόνοι σας να σας στηρίξω. Είναι κάτι που το κάνει ο Διακάτης και θα συμμετάσχετε εσείς. Έτσι δεν είναι. Καταρχάς μπορεί να το κάνει κάποιος χωρίς να εμπλέκεται ο Διακάτης. Παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι, δεν μπορεί κανείς. Επομένως, δεν μπορεί να κάνει. Άρα η σκέψη μου εμένα ήταν αυτή. Δεν έχω πρόβλημα με την ομάδα της Slipper. Και εσείς τώρα κάνετε και μια συζήτηση που ήρθατε στο live και εμείς τώρα δεν σας στηρίζουμε. Άμα κάνετε μια δικιά σας οργάνωση, ας πούμε, αυτό όπως κάναμε εμείς κάτι και μας κάνετε μια πρόσκληση, ναι, πολύ ευχαρίστως να έρθουμε να το κάνουμε ή ξέρω εγώ από οτιδήποτε άλλο.
Ωραία. Στον πρωταθληματικό αγώνα που θα γίνει, που είναι Dragster. Πρωταθληματικό. Ναι, που θα γίνει, που είναι προγραμματισμένο να γίνει. Και σφήνει να μπήκαμε κι εμείς. Στο Αγρίνι. Σωστά, θα κάνατε live. Ορίστε. Θα κάνατε live, θα ανεβάζατε τους χρόνους. Σε αυτό που θα γίνει τώρα. Πες ότι δεν κάνουμε το rolling event, ρε παιδί μου, για τις λίπες. Δεν κάνουμε το rolling event. Να πω τον αγώνα, τον επόμενο που θα έχουμε τώρα δηλαδή. Στις 20 του μήνα. Ναι, θα ανεβάσουμε. Θα κάνουμε αναμετάδοση το live του Σπόρα. Απάντησε μου σε κάτι. Αφού θα κάνεις λοιπόν αναμετάδοση και ανεβάσεις χρόνο, δεν το στηρίζεις το προβληματικό. Εγώ, βασικά, η τέτοια μου είναι ότι όχι ότι απορρίπτω την διοργάνωση. Ναι. Πρώτα θέλω να δω τι έχει γίνει. Έχει γίνει βελτίωση. Πάνε σωστά τα αμάξια. Φεύγουν καλά. Έχει ασφάλεια. Έχουν μείνει ευχαριστημένοι αγωνιζόμενοι που θα συμμετάσχουν. Εγώ όλα αυτά θα τα δω, θα τα κρατήσω και στο επόμενο λέω, παιδιά, το βλέπουμε. Δεν είπα ότι δεν στηρίζω ποτέ το διακάκι, δεν στηρίζω ποτέ την πίστα του Αγρινίου, δεν στηρίζω αντισλίπερ, δεν στηρίζω τίποτα. Εγώ ήθελα πρώτα, επειδή ακόμα είναι πολύ νωρί το ατύχημα και φρέσκο, για μένα ακόμα τουλάχιστον, εγώ το σκέφτομαι και λέω κρίμα που τον Μάκη τον έχω δει δύο φορές από κοντά. Γιάννη, χάνουμε το Μάκη που ο Μάκης ήταν και δικός μας φίλος. Εγώ δύο φορές και είχα πολύ συμπάθεια στο Μάκη. Αλλά μετά από δύο αγώνες, βάλατε την πίστα του Αγρινίου σαν εξώφυλλο στην ομάδα. Ναι, δεν είπα ότι δεν τη στηρίζουμε. Απλά τώρα ήταν να κάνουμε μια συμμετοχή κι εμείς. Ρε Γιάννη, περίμενα, ρε Γιάνναρα. Σε άκουσα. Και εγώ είπα ότι δεν θέλω τώρα να το κάνω αυτό. Για τον λόγο. Σωστό. Κατάλαβα την άποψή σου. Και έρχομαι εγώ λοιπόν. Έχουμε κι εγώ λοιπόν ο κακός και σου λέω ότι κοντεύει να περάσει χρόνος από το δυστύχημα. Παιδιά, sorry κιόλας, αλλά... Μισό λεπτό. Μάκη, δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε. Μισό λεπτό. Το Μάκη δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, εντάξει. Ναι. Μου λες ότι καλύτερα να γίνει κάποιος αγώνας πρώτα, να δούμε τι θα γίνει, αν έχει φτιαχτεί η πίστα κτλ. Μετά το δυστύχημα του Μάκη, μετά από δύο πρωταθληματικούς αγώνες, βάλατε εξώφυλλο τον αγώνα του Αγρινίου, που είχαν περάσει 6 μήνες. Γιάννη, συγγνώμη, διακοπτώ. Και τώρα μου λες ότι δεν στηρίζουμε γιατί θυμόμαστε αυτό και τα λοιπά. Γιάννη, ένα λεπτό. Γιατί έχουμε την ομάδα να μεταδώσουμε τον αγώνα, ας πούμε, ότι υπάρχει ο αγώνας εκεί. Νιώθω ότι έχω την υποχρέωση να το κάνω. Ένα λεπτό, Κωνσταντίνε. Βγάλε με και βάλε τον Ταφ τον Κάκαρη, γιατί έγραψε ένα ωραίο σχόλιο να πει τη γνώμη του. Βγάλε με ένα και βάλε τον Κάκαρη, σε παρακαλώ. Πάντα μία το χ, κάπως εσύ βγαίνει, Παναγιώτη. Ωραία. Θα ξαναπώ μετά. Βάλτε τον Κακάρι, μία, γιατί έγραψε ένα ωραίο σχόλιο. Τον βάζω κατευθείαν. Γιάννη, πάντως αυτό που σου λέω έχει βάση. Ναι. Ότι άμα θες να δεις αν η πίστα έχει φτιαχτεί οτιδήποτε, δεν έβαζες στο εξώφυλλο της ομάδας σου τον αγώνα του πρωταθλήματος και δεύτερον, αν πιστεύεις ότι η πίστα δεν είναι εντάξει, που εγώ με ενδιαφέρει το rolling event, βγες και πες, μην τρέξει κανείς. Λοιπόν, γιατί όταν, θα μιλήσω, όταν, καλησπέρα. Όταν, Γιάννη, όταν, καλά, όταν καλησπέρα. Να μην τρέξουμε για να δούμε τι θα γίνει, εμείς ήμασταν οι κακοί. Και εσείς βάζατε εξώφυλλο τον αγώνα του Αγρινίου. Και ο Κουκουνάκης, ο Κάκαρης και ο Πετρόπουλος ήμασταν οι κακοί. Που λέγαμε, φτιάξτε την πίστα για να γυρίσουμε σπίτι μας. Ναι. Καταλαβες. Άρα... Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση, ρε Γιάννη. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Οι Σέρες είναι καλύτερες από το Αγρίνιο τώρα, για να ρωτήσω. Δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Μπορεί, δεν ξέρω αν... Ωραία. Γιάννη, είπες πριν ότι ήταν πολύ νοπό μετά το θάνατο του Μάκη να τρέξετε στο Αγρίνιο. Ναι. Όταν σκοτώθηκε το παιδί με το Χαγιαμπούσα στον τοίχο στις Σέρες, ήταν νοπό. Τι να τρέξουμε, περίμενε. Να συμμετάσχουμε σε αυτό το ρόλι, ναι. Σαν να είμαστε κι εμείς να το διοργανώσουμε. Στις Σέρες θα συμμετάσχετε όμως, έτσι. Εκεί δεν υπέξε θάνατος. Δηλαδή, εκεί το παιδί αυτό δεν είχε μάνα. Το συμμετέχω είναι τα αυτοκίνητα που πας στην κόντρα, στο αυτοκίνητο, ναι. Που κόντευε να σκοτωθεί, ναι. Το ατύχημα που έγινε να το φέρει στην πίστα. Έτσι συμμετέχεις. Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει νοπόρεση, Γιάννη, δέκα καλά, συγγνώμη λίγο. Άκου, το ότι θέλετε να στηρίξετε τις Σέρες είναι...
Ήλιου φαϊνότερο. Δεν υπάρχει. Και ότι δεν γουστάρετε, το ότι δεν γουστάρετε να τρέξετε στο Αγρίνιο πάλι φαίνεται. Όχι. Φαίνεται και από τότε, και από τότε που σκοτώθηκε ο Μάκης και ανέβαζε ο Γιάννης Ονός, αν θυμάμαι καλά, αν λέγεται καλά το παλικάρι αυτό, ο οποίος ανέβασε το Θωμά, το Στεφανάκο, που έσπασε το ημιαξόνιό του στο 18 μέτρο και με 20 χιλιόμετρα καβάλισε το τυχείο και μπήκε μέσα να μας πει ότι οι ΣΕΡΕΣ είναι ασφαλές με 20 χιλιόμετρα που έκανε το αυτοκίνητο κατευθείαν από την εκκίνηση δεξιά και έπεσε στον τοίχο. Θέλατε να συγκρίνετε ένα ατύχημα με 250 χιλιόμετρα με ένα ατύχημα για να δείξετε ότι η πίστα των ΣΕΡΕΣ είναι πιο ασφαλής με 20, αν είχε πιάσει 20 χιλιόμετρα. Τώρα λες εσύ κάποιο μέλος ότι έκανε αυτό το σχόλιο, ας πούμε, πώς. Ναι, ναι. Τώρα έτσι λέω. Γιάννη, γιατί δεν παραδέχεστε, ρε φίλε, ότι δεν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνουμε εμείς από εδώ. Όχι. Δεχτείτε το. Όχι. Δεχτείτε το. Είναι, γιατί να το κάνουμε, γιατί να προσπαθούμε εμείς να σας χρεώνουμε αυτό το πράγμα και εσείς να δικαιολογήσετε, αφού φαίνεται. Τι να δικαιολογούμαστε. Λέω ξεκάθαρα τι συμβαίνει στο μυαλό μου και στην πλειοψηφία της ομάδας των διαχειριστών. Διαφέρει. Δεν είναι μόνο στο δικό μου, έτσι. Η πλειοψηφία το αποφάσισε αυτό, ότι θέλουμε να δούμε πώς θα πάει η πίστα και ο αγώνας. Και αν θα μείνουν ευχαριστημένοι. Φίλε μου, από τι θες να δεις ότι αν πάει η πίστα. Η πίστα δεν έχει φτιαχτεί πρόσφυση σε άλλη πίστα όπως είναι έτσι. Ήταν η Θήβα και το Αγρίνιο. Στη ασφάλεια αυτή τη στιγμή έχει τυχεία παραπάνω από 600 μέτρα το Αγρίνιο αυτή τη στιγμή. Τώρα. Παλέψαμε γι' αυτό, έγινε πόλεμο. Τσακωθήκαμε οι Αθηναίοι μεταξύ μας για αυτό το πράγμα. Για να γίνει αυτό το πράγμα, χαλάσαμε τις καρδιές μας μεταξύ μας. Και έρχεσαι εσύ να πεις. Σαν σελίδα, επειδή είσαι από τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν θεωρείς αν είναι σωστό αυτό που έχει γίνει και ότι θες να το ελέγξεις πρώτα. Γιάννη, και σοβαρά μιλάμε τώρα, αλήθεια. Πώς θα κρίνετε ως ομάδα και ατομικά... Θα περιμένουν να γίνει κάποιο ατύχημα, να δουν αν θα βγει ζωντανό. Δεν έχω καταλάβει. Πώς θα το δούνε. Γιάννη, είναι επιτυχής ένας αγώνας ή όχι. Που πήγα να τρέξουν σε αυτόν τον αγώνα που θα γίνει, να δω πώς θα κυλήσει ο αγώνας. Πώς είναι η πίστα πλέον, τι γνώμες έχουν οι αγωνιζόμενοι που θα μου πούνε πάρα πολύ, ας πούμε, θα τους ρωτήσω κι εγώ πώς ήταν τα πράγματα και αν όλα μου πούνε, Γιάννη, ήταν τέλεια η πίστα, η ασφάλεια, ο έλεγχος, όλα αυτά, εγώ, άμα θέλετε στο επόμενο αγώνα να κάνουμε κάτι κοινό, θα το στηρίξω. Εγώ είπα σε αυτό και οι υπόλοιποι, ας πούμε, σε αυτό να δούμε πρώτα. Για να δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κοινό, απλά πηγαίνουμε... Μισό λεπτό, Κώστα. Δεν θα κάνουμε κάτι κοινό. Θα πάμε κάποιον κόσμο με συμμετοχές μέσα στην πίστα. Θα κάνουμε κάτι κοινό από τη στιγμή που θα βγάζαμε λεφτά. Από τη στιγμή όμως που δεν βγάζουμε λεφτά πουθενά, πηγαίνουμε κάποιες συμμετοχές του δρόμου να κάνουν ρόλο και βέβαια στην πίστα. Αλλά τελείωσε αυτό το κομμάτι. Μπορείς να μου απαντήσεις σε κάτι που θέλω να μάθω, γιατί έχω ακούσει πολλά πράγματα και έχω μπερδευτεί μέσα μου. Μήπως δεν είμαι σωστός εγώ. Σωστό αυτό που λες. Πολύ λογικό να θες να δεις αν η πίστα έχει φτιαχτεί, αν είναι ασφαλής για όλους, αν θα γυρίσουμε σπίτι μας όλοι κτλ. Κατανοητό. Μπορείς να μου απαντήσεις κάτι. Τέσσερις μήνες αφού γίνει το δυστύχημα, γιατί βάλατε εξώφυλλο τον επόμενο αγώνα του Αγρινίου. Γιατί δεν απορρίπτουμε τον αγώνα ούτε την πίστα. Γι' αυτό εκεί καταλήγω. Ναι, θα πάει να γίνει αγώνας εκεί πέρα. Εμείς το μεταδώσαμε σαν ότι θα γίνει αγώνας εκεί. Δεν είναι ότι εγώ ήθελα να γίνει αγώνας. Και πάλι δεν ήθελα να γίνει αγώνας. Μα μεταδίδεις αν εγκρίνεις κάποιο post το οποίο αφορά την Γιάννη. Γιάννη, τα καλά. Μαζί σου το αυτό, φίλε. Το ότι πήγε να γίνει ο αγώνας μετά από 1,5-2 μήνες. Μαζί σου, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Τι θες να διαπιστώσεις τώρα μετά από ένα χρόνο. Αυτό θέλω να μάθω. Υποτίθεται ότι έχουν γίνει. Τι θέλεις να δεις για την πίστα, για την ασφάλεια, είπες. Για την ασφάλεια. Υποτίθεται ότι έχουν γίνει βελτιώσεις στην πίστα. Έχει γίνει καλύτερο. Ναι. Η διοργάνωση είναι καλύτερη, ο έλεγχος είναι καλύτερος ο τεχνικός. Ναι. Και επίσης ακόμα κάτι που αναρωτιέμαι, δεν έχω ιδέα, πώς θα τρέξουν ρολ τα αμάξια, με τι κανονισμούς, αυτοί που θα μπουν πάνω. Ωραία, ωραία. Δεν θα είναι οι επαγγελματίες οδηγοί ή τα συνεργεία ή αυτοί που ακολουθούν όλο το πρωτάθλημα. Ωραία. Είναι εραστέχνες. Τι πρέπει να πρέπει να έχουν λισάνς, πρέπει να έχουν στολή, πρέπει να έχουν... roll gate στα αμάξια, roll bar. Θα τα ανακοινώσουμε αυτά. Περίμενε λίγο, θέλω να σου πω κάτι. Δεν τα ξέρετε.
Τα ξέρετε τι ισχύει. Περίμενε. Το Roll Event, επειδή δεν έχει πολλές συμμετοχές. Άκου, επειδή το Roll Event μπορεί να μην έχει πολλές συμμετοχές, θα το δούμε πώς θα γίνει. Καταλαβαίνεις. Θέλουμε να το ψάξουμε με τις κατηγορίες. Ήρθατε να συμμετάσχω σε κάτι που δεν θα ξέρω καν. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα, η Σέρες, η πίστα είναι ασφαλής. Ο δρόμος είναι σωστός, η πρόσφυση είναι σωστή. Θέλεις να την ελέγξουμε με την πίστα σου. Θέλεις να φέρουμε κι εμείς έναν άνθρωπο από τη ΦΙΑ να δούμε το σκαλοπάτι στα 200 μέτρα, αν έχει γίνει ευθεία, αν ο τερματισμός δεν έχει τείχο. Θέλεις να τα δούμε αυτά. Αυτά τα ελέγξατε εσείς που τρέχετε εκεί πάνω. Γίνεται να το φέρετε. Φέρετε το να ελέγξει την πίστα. Και αν είναι κάτι που πρέπει να γίνει, να το κάνουν, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω στην πίστα το σερόν. Ναι, γιατί τα μηχανάκια τρέχουν 200 μέτρο εκεί πέρα, μπορείς να μου πεις. Πες μου γιατί τα μηχανάκια, Γιάννη, πες μου γιατί τα μηχανάκια τρέχουν 200 μέτρο εκεί πέρα. Λογικά γιατί δεν έχει την απόσταση, το μήκος της. Τι σημαίνει απόσταση, απόσταση φρεναρίσματος, δηλαδή τι. Δεν έχει την κατάλληλη απόσταση και τρέχουν 200 μέτρο. Τους βάζουν για 200 μέτρο. Αυτό, τι να σου πω. Άρα δεν έχει ασφάλεια στο φρενάρισμα, αυτό μου λες. Για 400 στις κατηγορίες τις μεγάλες δεν έχει. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα. Σε ευχαριστώ. Η πίστα των Σερών είναι πιο καλή και από του Αγρινίου και όλη τη Ελλάδα, ίσως. Του Αγρινίου να έχει καλύτερο φάρδος, καλύτερο μήκος. Και αυτό. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι ο Τάπητας. Δεν ξέρω πώς είναι όλα τα άλλα τα μέτρα ασφάλειας. Το σκαλοπάτι το φτιάξατε εκεί στις Σέρες, το φτιάξατε το σκαλοπάτι. Δεν ξέρω. Τώρα πάλι άσφαλτος εκεί πέρα. Τι να σου πω τώρα. Συνέχεια κάνουν έργα εκεί πέρα. Και πάλι προβλήματα έχουμε. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Έχετε τυχεία μέχρι τα 800 μέτρα, πόσο έχει φρενάρισμα εκεί πέρα, 600, έχετε τυχεία μέχρι τέρμα. Δεν ξέρω πόσα μέτρα τυχεία έχει. Μάλιστα. Να το ελέγξουμε λίγο αυτό, Γιάννη, να το ελέγξουμε. Γιατί εμείς εδώ τα φτιάξαμε. Αλλά εσείς δεν έρχεστε, θέλετε να τα δείτε. Να τα ελέγξουμε κι εμείς, εσέρετε αυτά. Δεν είναι δικιά μου η πίστα των Σερών. Και εκεί, στην πίστα των Σερών, όταν γίνεται αγώνας, εγώ να μεταδίδω τον αγώνα, είτε χρόνους, είτε θα το βάλω εξώπουλο ότι υπάρχει αγώνας. Δεν προτρέπω να πάω να τρέξω, ούτε κάνω συνδιοργάνωση με τι λένε, να πω. Γιάννη, παρακολούθησε. Στην πίστα των Σερών. Παρακολούθησε το live από την αρχή που μίλησα, το είδε καθόλου. Είπα, φίλε μου, ότι επειδή ο καθένα κοιτάει την πάρτη του, δεν θα πάμε μπροστά σε αυτό το άθλημα ποτέ. Καταλαβαίνεις, αυτό είπα. Λοιπόν, και μου το αποδεικνύεις τώρα εσύ. Πώς το αποδεικνύω, γιατί εγώ σου λέω. Λοιπόν, να συνεχίσω, Κωνσταντίνε, το φαγητό μου για να θα παγώσει. Και την πίτα Αγρινίου την έβαλα ότι θα γίνει. Ευχαριστώ, δεν θέλω άλλο. Άσε με τώρα, μην βγάλω τα ρούχα μου, σε παρακαλώ. Άσε με, δεν μπορώ. Μπήκε και την πίστα των Σερών θα βάλω ότι θα γίνει αγώνα και του Αγρινίου. Ανά πάσα στιγμή το Τάσος γράφει. Είμαι ιδιαίτερο. Δεν είμαι προ τη μια μεριά. Τι δεν είσαι, τι δεν είσαι. Ουδέτερος. Δεν είμαι ότι δεν θα αναμεταδώσω τον αγώνα του Αγρινίου. Είσαι ουδέτερος στην αναμετάδοση. Ναι. Πού να... Ναι, όχι στο ποια πίστα επιλέγεις για να τρέξεις, άλλο η αναμετάδοση. Κάτσε, τι να... Άμα είχα τη δυνατότητα να έρθω Αγρίνιο να τρέξω, θα ερχόμουν. Αν είχα τη δυνατότητα, ας πούμε. Αν ήθελα να τρέξω, ναι, θα ερχόμουν εγώ. Να στηρίξεις όμως, σαν ομάδα που είσαι, να στηρίξεις το Αγρίνιο, δεν το στηρίζεις. Θέλεις πρώτα να σιγουρευτείς αν έχει φτιαχτεί το δάπεδο, αν έχει ασφάλεια, αν έχει περάσει θεία, αν τα αυτοκίνητα που θα τρέξουν θα πληρούν τις προδιαγραφές. Ο τεχνικός έλεγχος στις Σέρες είναι ο ίδιος με την Αθήνα και το Αγρίνιο. Ο τεχνικός έλεγχος είναι ίδιος. Δεν ξέρω, πες μου εσύ. Πώς στηρίζεις, ρε Γιάννη. Δεν ξέρω, να το δούμε λίγο. Θέλω να το δούμε. Κάτσε, ρε φίλε. Εσύ που θα απαντήσεις. Πώς στηρίζεις τις Σέρες, αφού δεν ξέρεις ούτε για τεχνικό έλεγχο, ούτε για το σκαλοπάτι. Πώς το στηρίζεις, ρε φίλε. Γιατί λέτε ότι στηρίζω τις Σέρες. Τι στηρίζω στις Σέρες, δηλαδή τι κάνω εγώ. Τους πάω ανθρώπους εκεί πέρα, τι κάνω και στηρίζω στις Σέρες. Βάζω τον αγώνα ότι έχει αγώνα στις Σέρες. Μιλάς εκ μέρους μιας ομάδας, Γιάννη. Μιλάς εκ μέρους μιας ομάδας. Κάνω κάτι με την Ενωρή. Αυτή τη στιγμή και στηρίζεις και δεν στηρίζεις. Και στηρίζεις τον αγώνα και δεν στηρίζεις τον αγώνα. Και στηρίζεις το. Κολοτούμπες κάνει, ρε Γιάννη. Κολοτούμπες κάνει. Έλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Εμείς είμαστε για αυτούς, είμαστε δίπλα τους. Ό,τι θέλουν. Ναι, ποιες είναι οι κολοτούμπες. Ότι. Τίποτα, ρε Γιάννη. Άκου, βγήκες να δικαιολογήσεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις. Λες ασυναρτησίες. Στο λέω πολύ φιλικά. Καλύτερα να πεις δεν θέλουμε να έρθουμε. Παρά να λες ότι θέλω να ελέγξω την πίστα. Σιγάρε, είσαι και εσύ τώρα τη ΦΙΑ για να ελέγξεις την πίστα. Δεν κατάλαβα. Έχεις τη δύναμη τη ΦΙΑ. Όχι, θέλω να δω. Εσύ και οι άλλοι που ακολουθάνε το δικό σου το λόγο από πίσω.
Εσείς όλοι που κάνατε συμβούλιο για να αποφασίσετε αν θα έρθετε να στηρίξετε αυτό το πράγμα, έχετε γνώση για αυτό το πράγμα? Γνώση για ποιο πράγμα? Ότι? Γνώση για τους αγώνες. Ξέρετε τι είναι το σωστό, ξέρετε τι πρέπει να μπει στην πίστα, τι θα γίνει, πώς. Ή περιμένετε να δείτε αν θα γίνει κανένας θάνατος? Όχι. Γιατί αυτό, αυτό είπες πριν. Να δούμε αν έχει ασφάλεια η πίστα. Άρα τι περιμένετε, να δεις αν γίνει κανένα ατύχημα και θα την γλιτώσει κανένας? Δεν θα περιμένω να δω ένα ατύχημα. Θα περιμένω να δω μετά τις γνώμες των αγωνιζόμενων. Δηλαδή θα μου πούνε κανένα δυο, ωραία, Γιάννη, πίστα ήταν τζάμι, αυτά, διοργάνωσε ο έλεγχος. Γιατί δεν έρχεσαι να δεις την πίστα μόνος σου, ρε φίλε, και περιμένεις τους άλλους? Πιο πολύ. Μάλλον αν... εσύ, οι άλλοι. Γιατί δεν έρχεσαι να δείτε? Όταν ένας αγωνιζόμενος μπει και τρέξει, η καλύτερη γνώμη είναι αυτού μου, όχι η δικιά μου. Που δεν θα... Αλήθεια. Η δικιά σου γνώμη δεν μετράει, μα πας να τρέξει, δηλαδή. Αν εσύ περιμένεις από τους άλλους. Οι γνώμες δίστανται, ρε φίλε. Τι πάει να πει αυτό? Εγώ απέχω τώρα από τα ντράξερ, δεν τρέχω. Εδώ και χρόνια δεν έχω πάει σε λίγους αγώνες, δεν τρέχω άλλο. Δηλαδή, θα έρθει ένα μπροστινοκίνητο και θα σου πει πω γλίστραγε η πίστα. Και θα έρθει ένα τετρακίνητο και θα σου πει μαλάκα η πίστα, έκανα τον καλύτερο χρόνο που έκανα ποτέ. Δεν είναι το θέμα αν γλιστράει το μπροστινοκίνητο αυτό. Εγώ λέω για όλο τον αγώνα και για την ασφάλειά τη και για το δάπεδο, την πίστα. Αν φεύγει, ξέρω φεύγει ότι προ τα δεξιά. Κάνει προ τα δεξιά τα μάξα, ξέρω εγώ. Έτσι έχω δει σε κάποια αμάξια. Γιάννα, άστο, η γνώμη σου. Αλλά κάτι επειδή... ακούω. Παιδιά, sorry, πηγαίνω να φάω, συγγνώμη. Γιάννη, εντάξει, έλα. Επειδή είστε διαχειριστής μιας μεγάλης ομάδας, η οποία ανακατεύεται με τον dragster και με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, πρέπει να είσαι λίγο πιο προοδευτικός. Δεν είναι τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω το τέτοιο. Λέτε ότι στηρίζω πιο πολύ τις αίρες. Για ποιο λόγο στηρίζω τις αίρες, δηλαδή τι κάνω εγώ με τις αίρες? Δεν σου λέω μόνο για τις αίρες. Απλά σου λέω ότι δεν γίνεται να μου λες, να μου αιτιολογείς και να μου λες ότι δεν μπορώ να στηρίξω το rolling event επειδή το δημιουργείτε εσείς στη διά της Sleepers και όχι εμείς. Μας το πω χρήσω πριν αυτό. Έτσι. Δεν μπορώ να μου το λες αυτό το πράγμα ότι. Δεν θέλω να δω την πίστα αν είναι ασφαλή ή όχι. Και μετά το δυστύχημα, ακριβώς μετά από 4 μήνες, όχι απλά να εγκρίνεις ένα post, να μου κάνεις σημαία και να μου κάνεις εξώφυλλο την πίστα του Αγρινίου που σκοτώθηκε ο φίλος μου. Γιατί στην ουσία ο Μάκης δεν είναι φίλος σου. Ο Μάκης ήταν φίλος μου πιο πολύ από ότι είναι φίλος σου. Και να μου εξώφυλλο. Και τώρα βγαίνεις και μου λες μετά από ένα χρόνο σχεδόν, μετά από ένα χρόνο, ότι Γιάννη δεν είμαστε σίγουροι. Ότι πίστα είναι ασφαλής και γι' αυτό δεν στηρίζουμε και γι' αυτό δεν θα στείλουμε 5-6 αυτοκίνητα να κάνουν rolling event, Γιάννη. Δεν γίνεται. Τώρα κοίτα να δεις. Αρχικά μου λες να συμμετάσχω και να προτρέψω τα μέλη της ομάδας, ας πούμε, να πάω να τρέξω στην πίστα του Αγρινίου. Για ποιο λόγο, ξέρεις? Το οποίο θα γίνει και στις αίρες. Το rolling event θα γίνει και στις αίρες. Μακάρι, ας γίνει. Εγώ δεν μπορώ να διοργανώσω. Και καλός ή κακός, διάδοχη κατάσταση εκτός από αυτή που έχουμε τώρα δεν υπάρχει. Ναι. Τη διοργάνωση την κάνει προάξιον. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Σωστά. Ωραία. Η Λενοέ την κάνει πάνω. Σωστά. Άρα, ναι. Εμείς για να τρέξουμε και να τραβήξουμε τον κόσμο από το δρόμο, θα τον πάμε ή εκεί ή στο Αγρίνιο. Ναι. Δεν έχει λοιπόν να πούμε ότι το διοργανώνεις εσύ, δεν θα πάμε, θα στηρίξουμε το δικό μας. Δεν το διοργανώνουμε εμείς. Αυτό λέω, δεν το διοργανώνετε εσείς. Απλά δεν θα στείλουμε κάποια άτομα και θα τρέξουμε και εμείς. Σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει και εμείς. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, σε έχετε πρόβλημα, επειδή αυτό το έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Μα πού να το διοργανώνετε εσείς, τι πρόβλημα να έχουμε με εσάς? Επειδή στην Ελλάδα το rolling event το είπαμε σαν ιδέα πριν από 5 χρόνια και ήταν το διοργανώσουμε εμείς. Ωραία, αυτό, και πάλι... αυτό καταλαβαίνω ότι σας πειράζει. Και όχι, δεν μας πειράζει αυτό καθόλου. Αυτό έχει βγει, ρε Γιάννη. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει τη στάση σου, τι λες. Η γνώμη όλων τη πλειοψηφία, ας πούμε, όχι όλων, τη πλειοψηφία ήταν αυτό εδώ το πράγμα τη πίστα να δούμε. Και ένα δεύτερο, ότι δεν ξέρουμε, ούτε ακόμα και σας ξέρετε, πιστεύω, τι πρέπει να έχει ο αγωνιζόμενος αυτή να τρέξει ρολ event και πώς θα γίνει το ρολ event. Αυτές, Γιάννη, είναι ερωτήσεις. Ναι. Οι οποίες, άμα θες να σου απαντηθούν, πρέπει να πάρεις τηλέφωνο τον διοργανωτή. Και εγώ, λοιπόν, αν δεν ξέρω να ανοίξω κάτι, ένα λογαριασμό στην τράπεζα, ποτέ να ανοίγω, δεν ξέρω πώς ανοίγει, γάμισε το, θα πω και θα ρωτήσω. Ναι, άμα, ωραία, σας λένε ότι. Λέτε ότι μπείτε να τρέξετε ρολ event. Δεν σε ρωτήσανε πώς θα τρέξουμε. Πώς θα. Τι πρέπει να τους πεις?
Συγγνώμη, ρε, για να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ δεν είσαι το rolling event. Πώς το απέρριψες χωρίς να ξέρεις? Το δεύτερο ήταν αυτό, ότι δεν ξέρουμε τι χρειάζεται. Και πώς θα γίνει. Πρώτα ρωτάς, μαθαίνεις και μετά κρίνεις. Εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω και τα έχουμε βγάλει σε live και σε βίντεο με το Γιάννη τον Κουκουνάκη. Πώς θα γίνει. Τι πρέπει να γίνει το αμάξι που θα έρθει. Έρχομαι εγώ με το αμάξι μου που είναι πολιτικό. Κάνε τις ερωτήσεις σου. Τι δεν ξέρεις να απαντηθούν αμέσως τώρα. Πες μου, τι ήταν η απάντηση. Δεν χρειάζεται. Είσαι διαχειριστής της ομάδας. Ναι. Σαν διαχειριστής, λοιπόν, πάρε εσύ το διοργανωτή για να μάθεις και ενημέρωσε τους ανθρώπους σου. Αυτό πρέπει να κάνεις. Όχι να δίνεις στη διαχειριστική ομάδα μία ψήφο ότι όχι, χωρίς να ξέρεις. Όπως ανακοινώνονται οι τεχνικοί κανονισμοί στα αμάξια, πώς γίνεται και αυτά, δεν έχει ανακοίνωση. Έχει ανακοίνωση σελίδα πώς θα γίνουν στους τεχνικούς κανονισμούς. Χωρίς τεχνικό έλεγχος. Πώς θα γίνει? Πάνω στο post που έκανε η Προάξιον, αναφέρει ότι τυχόν ερωτήσεις ή οτιδήποτε να απευθυνθούν στο διοργανωτή. Οι διαχειριστές της γαζοπαρέας π.χ. που είναι ο Παράς, ο Πανόπουλος, ο Καλοπίτας και οι λοιποί, πήρανε μόνο τους τηλέφωνο τον διοργανωτή, μάθανε και ενημερώσαν το κοινό τους. Εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε Γιάννη. Φοβάστε για την ασφάλεια, δηλαδή, της πίστας, σωστά? Από ό,τι κατάλαβα. Δεν φοβάμαι. Πιστεύω ότι έχει γίνει βελτίωση. Απλά θέλω να δω πώς θα είναι η πίστα. Ήταν μια σκέψη πρώτη. Να δούμε πρώτα πώς είναι η πίστα, πώς θα κυλήσει ο αγώνας, όλα αυτά, και μετά βλέπουμε. Ωραία. Το παρελθόν έχετε διοργανώσει event που λέγεται Cast Day. Ναι. Τι ασφάλεια? Τι event είναι, σε παρακαλώ, για να ξέρει και ο κόσμος. Τι event είναι το Cast Day? Είναι πατήματα στον δρόμο, όπως κάνουμε όλοι. Ωραία. Και σε ρωτάω εγώ τώρα. Ο Γιάννης ο Κουκουνάκης είναι αντισλίπερς. Πρέπει να κάνουν ένα rolling event, όπως κάνουν όλοι, αλλά σε νόμιμο και ασφαλές περιβάλλον. Σωστά? Θεωρώ ότι θεωρείς ότι η πίστα είναι πιο νόμιμο, μάλλον είναι το μόνο νόμιμο, αλλά σίγουρα πιο ασφαλές περιβάλλον το δρόμο. Συμφωνούμε ή όχι? Για ξαναπες. Λέω. Ρε παιδί μου, σου λέω ότι ο δρόμος, τι ασφάλεια που να παρέχει? Σίγουρα νόμιμο μέρος και σίγουρα πιο ασφαλές από το δρόμο. Όχι μόνο για τους συμμετέχοντες σε μια κόντρα, αλλά και για τους υπολείπους. Συμφωνούμε ή όχι? Δεν είναι τίποτα ασφαλές από αυτά που λέει. Δηλαδή, μου βάζεις το ίδιο τσουβάλι το δρόμο με την πίστα? Για να καταλάβω, εγώ ρωτάω. Το δρόμο γίνονται κόντρες ούτως ή άλλως, και 150 αγώνες να γίνουν, οι κόντρες στο δρόμο θα υπάρχουν. Δεν τελειώνει. Αλλά εσύ πώς στηρίζεις όμως? Σαν σελίδα, πώς στηρίζεις τις κόντρες στο δρόμο? Κάτω τι αβαντάρουμε ως πρόσωπο. Κοίτα να δεις, αρχικά δεν αποκλείω την πίστα, ούτε λέω μην πάτε να τρέξετε στην πίστα, τρέξτε στο δρόμο. Ναι, να πάνε να τρέξουν και στο rolling event να έρθουνε. Το κάναμε κοινοποίηση ότι θα έχει rolling event. Μακάρι να έρθουνε πολλά άτομα να τρέξουν εκεί πέρα, ξεγκαβλώσουνε. Εγώ σαν τέτοιο, σαν ομάδα, είπα ότι θέλω να δω πρώτα τον αγώνα, να δω πώς θα πάει, να δω πώς θα είναι και αυτό το rolling event. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει ξανά. Είναι κακό που ήθελα να κρατήσω λίγο το τέτοιο και να δω. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο, μπορεί και να κάνω λάθος, για ένα κοινό νου να αβαντάρεις ένα event το οποίο γίνεται στο δρόμο. Καλά τώρα, δεν έχετε κάνει κανένα κόντρα στον δρόμο. Και εγώ κάνω. Το είμαστε μια ζωή. Εδώ μιλάμε για έναν. Και εγώ κάνω. Γιάννη. Παρελθόντος τώρα. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε τώρα ότι οι κόντρες είναι παράνομοι στον δρόμο και δεν ασφαλές και όλοι έχουμε κάνει κόντρες στον δρόμο? Τα έσκατα έχουμε κάνει στον δρόμο που μιλάτε, δεν είναι τέτοιο? Γιάννη, εγώ τώρα που φεύγω, πάω να κάνω κόντρα με τζιπάκι. Πάω να κάνω κόντρα με 200 άλογα. Θα κάνω πάντα κόντρες. Το θέμα είναι ότι εσύ ψήφισες όχι στη διαχειριστική ομάδα να μην συμμετέχει μαζί μας, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχετε πρόβλημα επειδή το διοργανώνουμε εμείς. Όχι. Κανένα πρόβλημα. Επειδή δεν έχουμε όλη την ώρα εδώ και πρέπει να φύγω κι εγώ. Πρότεινε το μας και στον επόμενο αγώνα, αν ξανακάνετε ρολ, αν ήταν όλα ωραία στον αγώνα που θα δω πώς θα είναι και το ρολ event,
Ναι. Είναι μέσα, να έρθω κι εγώ, ας πούμε. Και να έρθω και να. Και εγώ θέλω αμάξι... να κάθω να ξανασ... Εγώ να για να κλείσω. Ομάδα μου να έρθουν, α πούμε. Γιατί... Να φτάσουν ωραία. Εγώ πίστεψέ με, μετά από αυτή την κουβέντα και με αυτά που έμαθα, δεν έχω ούτε να προτείνω σε κανέναν, ούτε να καλέσω κανέναν, γιατί δεν είμαι διοργανωτής, ούτε να πω οτιδήποτε. Αν θέλεις έρχεσαι, αν θες δεν έρχεσαι. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω σαν Γιάννης είναι ότι ξανασκέψω την κουβέντα που κάναμε, σκέψου αν το χόμπι μας είναι το ίδιο και αν είναι το ίδιο, πράξε όπως πρέπει. Εγώ. Και πίστεψέ με, και πίστεψέ με ότι δεν περιμένουμε για να πετύχει όλο αυτό 10 κοντράδικα αμάξια που θα έρθουν από τη Θεσσαλονίκη. Όχι βέβαια. Εντάξει. Δεν περιμένουμε δηλαδή να αλλάξει όλο αυτό. Απλά εγώ σαν Γιάννης Κουκουνάκης ήθελα αυτοί που έχουν το ίδιο χόμπι να πηγαίναμε μαζί. Από ό,τι βλέπω δεν είναι εφικτό. Όχι, γι' αυτό κοινοποιήσαμε το ρόλο, δεν το κοινοποιήσαμε στην ομάδα. Ωραία. Και σε ευχαριστούμε γιατί θα κάνουμε κάτι καλό. Ξανασκέψουμε την κουβέντα που κάναμε. Δεν αν έχει δίκιο, αν έχει άδικο και πρέπει ανάλογα. Και στο δεύτερο, αν ήταν όλα ωραία και ευχαριστήθηκαν και οι αγωνιζόμενοι το Roll Event, γιατί εγώ το είδα πολύ βιαστικό και πολύ γρήγορο όλο αυτό. Και απότομο μου ήρθε. Μα και σε εμάς ήρθε απότομο. Δεν το σχεδιάσαμε 5 μήνες πριν. Εμείς περιμέναμε να δούμε ότι η πίστα Γιάννη είναι ασφαλής και μόλις είδαμε ότι η πίστα πληρεί τις προϋποθέσεις για το Rolling Event, ξαναλέω, δεν μιλάω για Dragster. Αφού είδαμε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και την ασφάλεια για το Rolling Event, λέμε, γιατί και αυτό είναι ενήμερη ομάδα, έτσι δεν είναι ενήμερη μόνο διοργανωτής, πληρούμε τις προϋποθέσεις, πάμε εκεί, νόμιμα. Γιάννη, μία άλλη ερώτηση για το εκτός του δρόμου, για το θέμα ασφάλειας των οδηγών στα Cast Day. Υπάρχει άνθρωπος, μιας που είστε διοργανωτές, σωστά? Λοιπόν, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ελέγχει την ασφάλεια των ατόμων που συμμετέχουν, δηλαδή, εάν φοράνε ζώνη... Όχι, τι να ελέγχει. Όταν πας να κάνεις κόντρα, είσαι υπεύθυνος για τον εαυτό σου και μόνο. Όχι, όταν πας να κάνεις κόντρα, είσαι υπεύθυνος ο απέναντί μου. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Άμα κάνω κόντρα και σκοτωθώ ή σκοτώσω κανέναν, είμαι υπεύθυνος εγώ. Για την διοργάνωση του Cast Day, πληρώνουν συμμετοχή, δίνουν λεφτά. Ναι, έτσι είναι το Cast Day. Άρα είσαι διοργανωτής. Άρα έχεις ευθύνη σε οποιοδήποτε ατύχημα. Δεν είναι άμα τρέξει κάποιος, ας πάει να σκοτωθεί αμέσως. Φέρεις ευθύνη. Είσαι ηθικός αυτουργός σε δυστύχημα, εάν γίνει. Γιατί είσαι διοργανωτής. Ξέρεις την ευθύνη του διοργανωτή. Διότι όταν είχε γίνει το δυστύχημα με το Μάκη, όλοι κυνηγήσαν το Διακάκη ως διοργανωτή. Εάν γίνει ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, σε Cast Day, θα κυνηγήσουν το διοργανωτή. Μην νομίζεις έτσι απλά. Δεν έχει σχέση. Όλοι κάνουμε, ρε φίλε, κοντά στον δρόμο. Που παίζεται παρθένη, όταν κάνεις κόντρα στον δρόμο μόνος σου, ποιος έχει ευθύνη? Εσύ, όταν δεν διοργανώνει κάποιος. Εσύ και μόνο... Τέλος πάντων. Ο διοργανωτής φέρει ευθύνη. Γιατί, εγώ σου ξαναλέω ότι αφήστε το γόητρο, ρε φίλε, γιατί κάποια πράγματα καταλαβαίνω. Γιατί και όταν χτύπησε ο Γιαννάρα και εμείς βοήθησαμε από κάτω, το ξέρεις? Το ξέρω. Ωραία. Δεν είμαστε εμείς έτσι. Ούτε εμείς είμαστε έτσι. Μα εγώ σου είπα ότι θα δω, να δούμε. Δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει. Από ο ρόλ πώς θα φεύγουν τα αμάξια. Γνωρίζετε πώς θα φεύγουν? Ναι. Με τι χιλιόμετρα? Πάρ το διοργανωτή. Πώς θα δίνεται η κίνηση? Πάρ το διοργανωτή. Θα υπάρχει γραμμή και φωτοκύτταρο. Δεν δύο πράγματα, ας πούμε, άμα τα ξέρεις, παιδί μου. Αυτό λέω. Δύο πράγματα. Μα πάρε τον Γιάννη να ενημερωθείς από τον διοργανωτή, ρε φίλε. Δεν είσαι τον Γιάννη στο καχαλάς μόνος του. Είστε διαχειριστής, ρε φίλε. Λέμε να πάνε κάποια αμάξια εκεί. Υπάρχει ένα έγγραφο που να λέει ότι αυτά τα αμάξια που θα συμμετάσχουν στο Roll Event πρέπει να είναι έτσι? Ναι, υπάρχει. Πού? Αυτό που θα δηλώσει συμμετοχή, σου λέω, και οι διαχειριστές των ομάδων παίρνουν τηλέφωνο τον διοργανωτή και του εξηγεί τα πάντα. Δεν υπάρχει έγγραφο, δεν υπάρχει γραπτός κάτι. Ότι όπως, ας πούμε, δηλαδή, κάτι να δει κάποιος, θα ξεκινήσω εγώ από Θεσσαλονίκη να πάω στο Αγρίνιο και έχω τα αμάξια μου, δεν έχω ρογάρ. Δηλαδή, έχω δίνεις εκκίνηση, δίνεις εκκίνηση. Και μπορώ να πάω εγώ εκεί και να με πει ο διοργανωτής, Γιάννη, γιατί η μπαταρία είναι πίσω. Δίνεις εκκίνηση με λεφτά με φακό.
για το δρόμο και δεν θα καταλάβεις την πίστα πώς θα ξεκινήσεις. Εγώ σου λέω τώρα για τεχνικά πράγματα στο αμάξι. Δηλαδή ξεκινάω και πάω. Τεχνικά, σου λέω, αφού σου ξεκαθαρίσαμε, δεν υπάρχει τεχνικό κομμάτι. Παίρνεις το αμάξι που τρέχει στο δρόμο και το βάζεις στην πίστα. Δεν έχει κανένα. Και σου λέω δεν είναι φακός. Υπάρχει γραμμή και υπάρχουν συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Ναι, δεν υπάρχουν τεχνικοί. Αυτό ήθελα να καταλάβω. Δεν έχω ενημερωθεί. Δεν υπάρχουν τεχνικοί κανονισμοί, ας πούμε. Θα χωριστούν κανονικά, επειδή είναι ο πρώτος αγώνας. Προσπάθησες να ενημερωθείς και δεν ενημερώθηκες. Προσπάθησες ή δεν σε ενδιέφερε να ενημερωθείς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Όχι, δεν ρώτησα το Διακάκη τους τεχνικούς κανονισμούς. Δεν ένιωξε να ενημερωθείς. Εντάξει, όχι ότι προσπάθησες. Δεν είδα πουθενά ανακοίνωση. Εγώ μπήκα στη σελίδα. Δεν είδα κάποιο, ας πούμε. Πού πρέπει να ανακοινώνονται, στη σελίδα της ΟΜΑΕ, στη σελίδα του Διακάκη, οι τεχνικοί κανονισμοί. Δεν είδα κάτι, αλλά δεν ρώτησα τον Διακάκη. Γιάννη, ενημερώσου σε παρακαλώ πολύ και πες να ξαναγίνει η ψηφοφορία στη διαχείριση και ψήφισε τότε όταν θα είσαι ενημερωμένος. Αυτό είναι το σωστό. Και σου ξαναλέω, αν θέλετε να βάλουμε τον τίτλο ότι αυτό το έχουν βρει οι κόντρες, εμείς μέσα δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να πάμε μέσα στην πίστα να ξεκαπλώσουμε. Θα σου το πω και χήμα. Ωραία. Να πάμε και αφού ξεκαβλώνεις τον δρόμο, μάζεψε τα άτομα να ξεκαβλώσουμε όλοι μαζί στην πίστα. Ε, το καλύτερο αυτό είναι. Α, μπράβο, και αυτό εγώ... κάνει. Αυτό κάνει, Γιάννη. Δηλαδή ο Χρήστος που είναι δικός σας, τι είναι, χαζός είναι. Είναι να πάρει λεφτά ο Χρήστος που είναι δικός σας. Ο καθένας έχει και τη γνώμη του. Εντάξει, ας πούμε η πλειοψηφία είπαμε έτσι να περιμένουμε, να δούμε πώς θα είναι αυτό το ρόλο. Δεν ξέραμε τι. Ήρθε μια μέρα έτσι, μπαμ, ήταν να γίνει ο αγώνας και λέει τώρα θα έχει και ένα ρόλο. Ε, πώς ξεφύτρωσε αυτό το ρόλο έτσι από το μάτι. Άρα, δηλαδή, εκείνη το πρόβλημα, πώς ξεφύτρωσε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πότε βγήκαν οι κανονισμοί, πότε ανακοινώθηκε, όλο αυτό ήρθε πολύ έτσι, πολύ μπαμ. Ωραία. Επειδή ήρθε ξαφνικά, πάρε να ενημερωθείς, δες τα πράγματα πώς είναι. Εμείς σου ξαναλέω ότι θέλουμε να είμαστε ένα. Εντάξει, για να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, όπως λέει ο φίλος. Εγώ, αυτό που λες, το υιοθετώ να είμαστε ένα. Αλλά όταν θέλουμε να έχουμε μια γνώμη, μην με λες, ας πούμε, Γιάννη, βόρει-νότι, χωρίζουμε, κάνουμε. Εγώ δεν έχω τέτοιο κόμπλεξ, παιδιά, να ξέρω. Δεν έχω. Πραγματικά, στο δεύτερο, σου είπα, αν όλα είναι τόσο ωραία που θα γίνουν εκεί πέρα. Π.χ. Συγγνώμη. Ο Στεφανάτος τώρα εδώ που ήταν εκεί, εκφωνητής στον αγώνα, γράφει ότι έγινε ένα ατύχημα με ένα μηδίο μέσα στο Αγρίνιο με πολλά χιλιόμετρα και δεν άνοιξε ρουθούνι. Π.χ. Στο τελευταίο αγώνα που έγινε, θυμάσαι. Στο τελευταίο αγώνα. Στο τελευταίο αγώνα που έγινε στο Αγρίνιο. Έγινε ένα ατύχημα με ένα μηδίο. Το οποίο το μηδίο έσκασε πάνω στα κλειδώματα, στα τσιμεντένια. Το έγραψε και ο Στεφανάτος, ήταν εκφωνητής. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Αυτό π.χ. το έδεσες να δεις ότι αν έχει φτιάξει καθόλου η πίστα ή όχι. Πραγματικά δεν το θυμάμαι καθόλου ή άμα το είδα δεν το θυμάμαι αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωράμε, ξανασκέψουμε τα πράγματα πώς είναι. Σου ξαναλέω, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι γιατί κατάλαβα ότι ο Τάσος κάποια από μία άποψη έχει δίκιο για αυτό που λέει ότι μας έχετε χωρίσει εσείς βόρειους νότιους που δεν είναι έτσι. Εγώ σου λέω ότι και την πίστα του Αγρινίου τη βάζουμε όταν έχει αγώνα, τη στηρίζουμε δηλαδή, το μεταδίδουμε και τους χρόνους και αυτά. Και την πίστα του θεωρώ. Δηλαδή, έχω κάνει κάτι, ας πούμε, δεν έχω έρθει στο δικό σας το ρόλο, ας πούμε, και θα πάω να κάνω ρόλο στις ΣΕΡΕΣ. Ούτε καν το έχουμε σκέψει αυτό εμείς. Αν μου πεις, Γιάννη, κοίτα να δεις τώρα, αν μου πεις στο δεύτερο, αν κάνετε δεύτερο αγώνα και κάνετε πάλι ρόλο, και μου πεις, Γιάννη, είδες πως ήταν ο πρώτος αγώνας, τι ωραία που περάσαμε. Και σου πω εγώ, Γιάννη, πάλι δεν έρχομαι, πες μου κομπλεξικό, πες μου ότι κάνω διαχωρισμό και όλα αυτά που λέτε τώρα. Γιαναρά, ναι. Έρχομαι. Μην έρθεις, αυτό σου εξηγώ, μην έρθεις εσύ. Αλλά μην επηρεάζεις κόσμο από τη θέση που έχεις όταν δεν είσαι ενημερωμένος. Εγώ αυτό προσπαθώ να σου καταλάβεις. Έχεις, σου λέω, μία ομάδα. Είναι 60.000 κόσμο. Και εσύ που είσαι διαχειριστής, δεν έχεις ενημερωθεί και δεν γνωρίζεις τι γίνεται. Και επηρεάζεις μία ολόκληρη ομάδα ότι αυτό που πάει να γίνει, άστο να το δούμε. Σαν Γιάννης, μην έρθεις. Άστε και εμείς κάναμε ψηφοφορία και με τραβάγανε από εδώ και από εκεί. Αλλά επειδή είπαν οι υπόλοιποι ναι, ακολούθησα και εγώ και ο Πετρόπουλος, ας πούμε, και ο Κάκαρης. Να ενημερώσου, κρίνει ότι αυτό είναι λάθος και μετά αποφάσισε. Αυτό σου ζητάω εγώ. Δεν σου λέω ούτε να έρθεις, ούτε θα αλλάξει κάτι αν έρθεις ή δεν έρθεις. Αυτό σου εξηγώ.
Μιλάμε επειδή είσαι διαχειριστής, εσύ είμαι και εγώ διαχειριστής. Και ο δικός σου διαχειριστής, ο Μπουδούρης, έχει την ίδια άποψη με μένα. Ενημερώσου και πράξτε αυτό που πρέπει. Δεν σου πει από λίγο ότι δεν έχω ενημερωθεί από το Διακάκι πώς και τι. Πάρε ρε Γιάννη, γιατί δεν είσαι μόνος σου πλέον. Εσύ διοικείς μια ομάδα. Πάρε να μάθεις. Εγώ αυτό σου ζητάω. Δηλαδή... Αυτό που έκανα, το έκανα πρώτα να λέω πώς θα κυλήσει ο αγώνας και πώς θα γίνει αυτό το role event. Μπράβο, πάρε να ενημερωθείς. Μην λέμε τα ίδια. Πάρε να ενημερωθείς. Αυτό που σου λέει ο Γιάννης Κουκουνάκης είναι ότι απέκτησε κάτι χωρίς καν να ρωτήσεις τι είναι αυτό. Μόνο στο άκουσμα. Εγώ έφταξα να βρω κάτι και τίποτα. Γι' αυτό το απέριψα. Άρα μην αποφασίσεις, Γιάννη. Αφού δεν αποφασίσεις. Έφταξες και δεν βρίσκει κάτι. Μην αποφασίσεις. Πες, παιδιά, δεν έχω άποψη. Πρέπει να αποφασίσω. Κρίνε χωρίς να ρωτήσεις ως Γιάννης, αλλά ως διαχειριστής από το Κόντρες, πρέπει, οφείλεις, για τον κόσμο σου, σε αυτόν που έχεις δημόσιο λόγο, να ρωτήσεις, να μάθεις. Και αυτό. Αυτό λέει ο Γιάννης. Γιάννη, ξαναδες το. Εγώ πρέπει να φύγω. Ξαναδες το, ξαναμίλα με το... Αν δεν μπήκε ο Τάσος, αν δεν θέλει να πει κάτι ο Τάσος, θα δώσω ένα λεπτό. Αν δεν θέλει να μπει κάτι ο Τάσος να συμπληρώσει, θα κλείσουμε το live. Νομίζω μιλήσαμε για πολλά, κατατοπιστικό και για το event. Είδαμε και την πλάκα εκεί, την πολύ υγιή πλάκα καταραμένου. Μπήκε ο Χρήστος ο Μπουδούρης, μπήκε ο Πάνος ο Πετρόπουλος, μας έδειξε και τα αυτοκίνητά του εκεί, μας έφτιαξε νυχτιάτικα. Ο Γιάννης εδώ πέρα... Καλά έκανε και μπήκε το θάρρος του, θαυμάζω το θάρρος του, ότι βγήκε να πει την άποψή του όποια και αν είναι αυτή, θετική ή αρνητική. Μπράβο Γιάννη για μένα που βγήκες και μίλησες. Εάν δεν θέλει ο Τάσος κάτι άλλο για να κλείσουμε, παιδιά θα κλείσουμε το σημερινό live. Δεν πιστεύω να μπει ο Τάσος. Δεν θα μπει ο Τάσος. Δεν πιστεύω. Εγώ του δίνω χρόνο, άμα θέλει, μισό λεπτό να του κάνω και μια αίτηση συμμετοχής, άμα θέλει να κλείσει, μιας που αναφέρθηκε ο Τάσος ξεκίνησε τη συζήτηση, ήταν λίγο πιο... Ο Τάσος θα μας πει και ένα στην καλή χώνεψη, μπήκε, βγήκε, δεν ξέρω τι έκανε, άμα θέλει να στείλει πρόσκληση, άμα θέλει να μπει, παρακολουθεί πάντως την όλη συζήτηση, άμα θέλει να κλείσει, αλλιώς... Να πω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Ναι, Τάσο μου, θες να πεις μέσα τουλάχιστον, αν δεν θες γράψε, να κλείσουμε σιγά σιγά το live, να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Ήδη έχουμε φτάσει τρεις ώρες παιδιά live, χορταστικό, πιστεύω λυθήκανε πάρα πολλές απορίες και ελπίζουμε τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου να στηρίξετε το event αυτό. Όποιο κόσμο και όποιο παιδί μπορούμε να γλιτώσουμε ή να δει λίγο τον κόσμο των αγώνων σε πιο επίσημη μορφή, καλό θα ήταν να έρθει όχι άμεσα εμπλεκόμενος ως αγωνιζόμενος, αλλά ως θεατής. Παιδιά, ελάτε ως θεατές να δείτε τι είναι το rolling. Το rolling ξεκινάει... Και όχι, Κωνσταντίνε, και όχι μόνο το rolling, έτσι. Το dragster το ξέρουνε. Μπράβο. Ελάτε να δείτε το πιλωτικό πρόγραμμα, την πιλωτική ιδέα των anti-slippers. Εντάξει, και αν αυτό το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, όπως λέει ο Βουδούρης, όπως λέει ο Κακάτας, την επόμενη φορά δηλώστε και συμμετοχή. Να το ζήσετε όχι μόνο απ' έξω, αλλά και από μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, ο Κάκαρης λέει ναι. Επομένως, να μπει και ο Τάσος. Είναι καλύτερα να μην μπει ο Τάσος τώρα. Όχι, μέσα είναι ο Τάσος, γιατί ο Τάσος πάντα ήταν ευθύ στο λόγο του. Δεν επειδή τον ξέρω, δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσει ο Τάσος. Αρέσει που είναι ευθύ. Τάσο, το μικρόφωνο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Όποιος θέλει ακολουθεί. Εμείς έχουμε βοηθήσει, έχουμε στηρίξει. Το αντίθετο δεν έχει γίνει. Το αντίθετο τι να γίνει, να στηρίξουμε πού. Δηλαδή τώρα στο rolling event, αυτό λες.
Δεν μιλάω μόνο για το αυτό που θα γίνει σε μία εβδομάδα, δέκα μέρες. Μιλάω και για το παρελθόν. Γιάννη. Το παρελθόν πιο πολλά. Ανοίγεις κι άλλο αυτό. Ορίστε. Το παρελθόν πιο από παρελθόν. Γιατί ανοίγεις άλλο αυτό. Δηλαδή, στο παρελθόν τι έχει γίνει. Ας πούμε κάτι που δεν στηρίξανε. Τι δεν στηρίξανε. Η Αθήνα γενικά στηρίζει τους αγώνες και τη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Οι Θεσσαλονίκοι δεν έρχονται ποτέ. Σαν αγωνιζόμενους, δε τώρα. Γενικά, ναι, βέβαια, όλα. Σε όλα. Ποιο να, δηλαδή, τι να του κάνω, να του πω πάντα τρέξτε στο Αγρίνιο. Εντάξει. Δεν το λέω, δεν σου είπα ότι είσαι υπεύθυνο για αυτό που γίνεται. Συζήτηση κάνουμε. Ούτε εγώ είμαι υπεύθυνο που στηρίζουμε όλη η Αθήνα του αγώνε. Οι βορειολαδίτε, α πούμε, λε γενικά δεν πάνε στην πίστα είτε στο Αγρίνιο είτε στην Κρήτη που γινόταν παλιά και αυτά. Δηλαδή αυτό εδώ. Άστε τι πίστε, Γιάννη. Δεν είμαστε τι πίστε. Είμαστε. Ο Γιτάσο σου μιλάει, αν κατάλαβα καλά, στο event, στο δικό μα το μαραθώνα δεν ήρθατε. Ήρθε μόνο ο Γκίτσης από τους Βόρειους. Αυτό εννοεί. Αν τάσπα αυτό δεν λες. Δεν είναι μόνο σε αυτό το... Είναι γενικά ένα κομμάτια που δείχνετε ότι δεν μας γουστάρετε. Ναι. Αυτό σου εξηγεί ο Τάσος. Αυτό έχει. Για να το πω εγώ κύμα, καταλαβες. Για κάποιους εδώ, ας πούμε, από τη Βόρεια Ελλάδα, όχι για την ομάδα. Έχω, εντάξει. Άστο ρε Γιάννη, γιατί να μην αναφέρω για αυτό που ανεβήκαμε πάνω. Ναι. Το τι είχαμε συνεννοηθεί και το τι έγινε και το πώς συμπεριφερθήκατε και γενικά τα πάντα όλα. Να, καλύτερα αυτό να μην το αναφέρω. Άστο. Μου ζητήσατε εμένα να ανέβω επάνω για ένα live. Σας είπα να έρθω όλη η ομάδα οι αντισλίπερς για να δείξουμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς σαν ομάδα με τη δικιά σας ομάδα. Δεν έχουμε καμία κόντρα και σας έχετε και περισσότερους... πώς λέγονται, βοήθαμε ρε Γιάννη, στην ομάδα τους ακόλουθους. Ναι, μέλη, ας έχετε και περισσότερα μέλη. Δεν τρώμε κανένα κόμπλεξ εμείς σε όλο αυτό. Και άλλα πράγματα συνεννοηθήκαμε, άλλα γίνανε. Η φιλοξενία σας ήταν φοβερή, δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Δηλαδή, τι γενικά, έχετε δείξει πάρα πολύ ωραία στοιχεία απέναντι στην Αθήνα και φαίνονται και από τα post που γράφουν κάποιοι συγκεκριμένοι από τη Θεσσαλονίκη και βγάζουν το κόμπλεξ αυτό να συγκρίνουν αυτοκίνητα της Αθήνας με τις προχθές. Α, φλασιά. Ποιος ήταν αυτός, να μην το χαρακτηρίσω τώρα, δεν θέλω, θα ήθελα να το πω και από κοντά, αυτός που γύρισε και είπε ότι αυτό το που είχαμε συνεννοηθεί να γίνει στη Λάρισα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ένα πολύ όμορφο event, να περάσουμε καλά, να κάνουμε πατήματα, να ξεκαβλώσουμε. Ναι, και γύρισαν και είπανε ότι το ακυρώσαμε εμείς οι Αθηναίοι, που δύο χρόνια τώρα ο κορονοϊός δεν μας αφήνει να βγούμε από το σπίτι μας και είχε την απέτηση ο Θεσσαλονικιός να φύγω εγώ από το σπίτι μου, να κάνω 400 χιλιόμετρα να έρθω στη Λάρισα, εσύ από εκεί να έρθεις να κάνεις 100 χιλιόμετρα για τη Λάρισα, εντάξει, εγώ με κίνδυνο να περάσω 7 διόδια τα οποία θα με γραπώνανε και μπορεί να με ξαναγυρίζανε πίσω, ενώ εσείς από εκεί κανένα πρόβλημα, έτσι. Και γύρισαν και χρέωσαν την Αθήνα ότι δεν το διοργανώσαμε αυτό το event. Δεν έχω ιδέα τι, σε αυτό το event δεν ξέρω τι έγινε, δεν έγινε ποτέ, δεν ξέρω πόσο τι έγινε. Ναι, είχαμε συνεννοηθεί να κάνουμε ένα πολύ ωραίο event με το φώτο πορτοκαλίδι, με κάποια αυτοκίνητα τα οποία θέλουν να πατήσουν, με ένα χρηματικό αντίτιμο, τη χαβαλέ, έτσι ίσα-ίσα, να περάσουμε ωραία, θα ψήναμε, είχαμε κανονίσει εκεί πέρα. Ο Λεωνίδας ο Τσούτσιας που είναι πολύ φίλος μου, μας έδινε το χώρο του, τα εργαλεία του, είχε ένα συνεργείο στη Λάρισα. Έλεγε, ελάτε, έχει ένα τεράστιο χώρο, θα τα βάζαμε στο πάρκινγκ τα αυτοκίνητά του, θα ψήναμε, θα τρώγαμε, θα περνάγαμε καλά. Και βγαίνουν δύο βλάκες, δεν θέλω να τους πω διαφορετικά, γιατί βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, να πούνε ότι οι Αθηναίοι, λέει, το χαλάσαμε αυτό και εμείς κολλώσαμε, λέει, να ανέβουμε Θεσσαλονίκη και να κάνουμε ό,τι να κάνουμε, που σε όλο αυτό δεν μας βοήθησε ο κορονοϊός, που ήμασταν κλειστοί. Και βρήκανε πάτημα να χρεώσουν την Αθήνα πάλι και τους Αθηναίους. Δηλαδή αυτό το πράγμα, Γιάννη, είναι κουραστικό, ρε φίλε. Είναι κουραστικό. Εγώ τι να σου πω, δεν έχω κάτι να σου πω. Το θέμα είναι, γιατί δεν έγινε ποτέ αυτό, ας πούμε. Γιάννη, Τάσο, μην το κουράζουμε το θέμα, ρε φίλε. Για να ρε, εμείς σας έχουμε επιλέξει να κάνουμε από κοινού πράγματα. Εντάξει. Ναι.
Τώρα πουλήθηκαν. Μέσω του Χρήστου, ε. Μέσω ο Χρήστος είναι, είναι ο συνδετικός κρίκος, ο οποίος ο άνθρωπος φαίνεται και μαλάκα στο τέλος. Δηλαδή, κατάλαβες, Γιάννη, κάνει το μεσάζοντα να ενώσει δύο ομάδες και στο τέλος θα βγει και μαλάκας ο Χρήστος. Καταλαβαίνεις. Ο Χρήστος είπε τη γνώμη του, εμείς τον ακούσαμε και ξεκαθαρίσαμε τη θέση μας και λέμε. Ναι, είπε τη γνώμη του. Είπε τη γνώμη του και είναι ενημερωμένος. Αυτό σου ζητάω. Λοιπόν, για να μην το μεγαλώνουμε το πράγμα και κουράζουμε. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί, τώρα που έχουν λυθεί παρεξηγήσεις. Ήδη αυτό που αναφέραμε προκαιρού, ότι το Τάσο, αυτό έγινε σήμερα, ότι το δεξί χέρι παραμόρφωνε τα πράγματα λίγο κτλ. Λύθηκε παρεξήγηση. Τελικά δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν πειράζει, ρε, για αυτά τα πούμε από το τηλέφωνο. Είμαστε όλοι ένα. Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε όλοι ένα. Όλα καλά. Λοιπόν, είναι ο διοργανωτής, είναι ο Μουζάκης, είναι ο Sportal TV. Αυτός θα τα κινεί όλα από τις διοργανώσεις και τα λοιπά που θα μας βοηθήσει πολύ. Είμαστε οι Anti-Sleepers. Θέλουμε να είστε κι εσείς, γιατί έχουμε το ίδιο χόμπι. Εντάξει, πάμε όλοι μαζί ένα να κάνουμε κάτι. Θα σε ξαναπαρακαλέσω, ενημερώσου πώς είναι τα πράγματα του αρμόδιους και πάμε. Θα σας πω το διακάκι να μου πει τους κανονισμούς. Πάντως, άκου, θα είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ πιο εύκολο από το φακό. Πίστεψέ με, πολύ πιο εύκολο. Εντάξει, όλοι μαζί, δεν κερδίζω εγώ κάτι από εκεί, δεν βγάζω. Εγώ, ο Τάσος και ο Κάκαρης, πίστεψέ με, εδώ είναι όλοι, ο Σπόρταλ, ο ίδιος ο Διακάκης να σου πει, ο Μουζάκης, ο Σπόρταλ και οι υπόλοιποι, αν εμείς οι τρεις έχουμε πει πολύ μέσα ή όχι, οικονομικά, για αυτό το εγχείρημα. Εντάξει, σε κάθε εκδήλωση και τρέξιμο έχει και μέσα μπορεί να μπει. Όχι τρέξιμο. Μακάρι να τρέχω, Γιάννη, όπως είναι τα πράγματα και να μην πληρώνω. Ναι. Αυτή τη στιγμή τρέχω και πληρώνω. Ο Τάσος Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Σαν αγωνιζόμενοι αθλητές, σαν φαν του χώρου αυτού, έχετε βοηθήσει ποτέ την πίστα των Σερών? Να δώσετε χρήματα, να βοηθήσετε, να κάνετε χορηγίες, κόλλες, ιστορίες? Έχετε κάνει ποτέ τέτοιο πράγμα? Χορηγία έχω βάλει εγώ, φυσικά. Εγώ ξέρω, Γιάννη, δεν μιλάω, όχι σε σένα, στο Γιάννη μιλάω. Εγώ ξέρω έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο Φώτης ο Πορτοκαλίδης έχει βοηθήσει, ξέρω τι έχει κάνει. Υπάρχει άλλος που να έχει κάνει έτσι να πείτε? Όχι από εμάς, δεν ρωτάς εμάς. Όλοι, δεν έχει σημασία αγωνιζόμενος και αγωνιζόμενος, έχει βοηθήσει κανένας? Έχετε βοηθήσει ποτέ την πίστα να γίνει καλύτερη? Εγώ προσωπικά και κάποιος από την ομάδα διαχειριστές δεν έχουμε βοηθήσει. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν όλοι οι αγωνιζόμενοι από την τσέπη τους αν έχουν βοηθήσει. Εμείς, φίλε μου, το ξέρεις ότι από τον καιρό της Θήβας προσπαθούμε και βοηθάμε και οικονομικά και με στήριγμα οποιοδήποτε άλλο μπορούμε, και να φέρουμε τον κόσμο στην πίστα και να το βοηθήσουμε το άθλημα να πάει μπροστά. Άσχετα από το κενό αυτό που έγινε τώρα τα τελευταία δύο χρόνια που μας έφαγε λίγο η μαρμάγκα με τον κορονοϊό. Αυτό το γνωρίζεις, τα έχεις δει? Δεν γνωρίζω, όχι. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω. Ωραία. Αν βοηθάτε κάποια διοργάνωση. Απλά θέλω να σου δείξω με αυτό το παράδειγμα ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το γουστάρουν αυτό το άθλημα και το αγαπάνε και θέλουν να βοηθήσουν. Κάποιος έδωσε και 10 ευρώ. Δεν έχει σημασία το ποστό, σημασία έχει πράξη. Εντάξει, ναι. Καλά κάνετε και βοηθάτε να γίνονται οι αγώνες στην πίστα. Αυτό είναι θετικό και το επιβραβεύω και εγώ. Λέω μπράβο, μπράβο σας που κάνετε αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Δεν λέω αυτό, όχι. Για να ρίξω αυτό λέμε. Επειδή μας λες τώρα μπράβο για τους αγωνιζόμενους να κάνουμε. Ναι, αλλά μας σταματάς εσύ επειδή δεν έχεις ενημερωθεί, ρε Γιάννη. Αυτό σου εξηγούμε. Ας πω κάτι. Δεν μας σταματάει, ρε Γιάννη. Όπα, Γιάννη. Δεν μας σταματάει. Δεν βοηθάει, αυτό λέω. Τι να σταματήσουν? Εμένα μου ήρθε ένα αυτό. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι στις αίρες μόνο. Δεν θέλουν να προχωρήσουν παραπάνω. Δεν θέλουν να βγουν παρά έξω, δεν θέλουν να ασχοληθούν με άλλη πίστα. Φαίνεται. Ωραία. Το δείχνουν οι άνθρωποι. Από τη στάση τους, από όλα. Θα σκεφτεί, θα ενημερωθεί και θα έχει καλύτερη άποψη. Αυτό λες δεν νομίζω. Θέλουμε τις αίρες ή σαν βορειολαδίτες γενικά οι αγωνιζόμενοι? Εντάξει. Τι? Δεν χρειάζεται να σου απαντήσω σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι βορειολαδίτες αγωνιζόμενοι τους συμφέρει οι αίρες για τα έξοδα, ας πούμε. Εννοείται. Εμείς σαν ομάδα δεν έχουμε διαχωρίσει αίρες με Αγρίνιο. Πόσες ώρες είναι το Αγρίνιο από τις αίρες, από τη Θεσσαλονίκη? 4-5.
4-5 ώρες είναι. Ναι, το ίδιο. Δηλαδή είναι η ίδια απόσταση για να έρθει και Αθήνα, ας πούμε. Αθήνα πάλι 4 ώρες είναι. 4-4,5 ώρες. Πόσο είναι. Τόσες είναι, είναι και το Αγρίνιο. Πόσο είναι, 5-6, δεν ξέρω, είναι πιο πολύ. Παραπάνω είναι, δεν γνωρίζω. Εγώ νόμιζα ότι είναι πιο κοντά. Έτσι νόμιζα. Δεν γνωρίζω την απόσταση του Αγρίνιου. Δεν έχω έρθει ποτέ, δεν γνωρίζω. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται. Γιάννη, ενημερώσει παρακαλώ πάρα πολύ και σκέψου. Μετά. Θα ενημερωθώ, θα στείλω μήνυμα το διάστημα να το ρωτήσω, ρε φίλε. Ναι. Πάρουν τηλέφωνο με μήνυμα, δεν θα κάτσω να απαντήσει. Πάρουν τηλέφωνο να σου πει πώς είναι τα πράγματα. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι ένα. Από εδώ και πέρα, όλοι ένα. Γιατί και μας ομάδες είχαμε αποφασίσει πράγματα από κοινού. Και αυτό μας έχει πειράξει, ότι ξαφνικά μάθαμε ότι κάνατε κάτι και λέτε όχι, εμείς θα θέλουμε να το διοργανώνουμε εμείς. Μας το έχω πει πριν από λίγο. Δεν θέλουμε να το διοργανώσετε. Τέλος πάντων. Να σου πω, είναι και ο Ταούλ. Είναι και ο Ταούλ. Εγώ είμαι στο μαγαζί τώρα. Ο Χρήστος ήταν με τον Ταούλ. Στο μαγαζί μου. Μάλιστα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Okay. Εγώ έχω τηλέφωνο το Διακάκη και θα του πω να πει σε ένα email τους τεχνικούς κανονισμούς των αμαξιών και τι θα γίνει στο Roll Event και να το ανακοινώσω στην ομάδα και φυσικά να τους πω όποιος θέλει να πάει να τρέξει κιόλα. Τεχνικά χαρακτηριστικά, σου ξαναλέω, είναι πολύ πιο εύκολα από το φακό. Τα αμάξια θα ξεκινάνε rolling, το λέει και η λέξη rolling event, από 50-60 χιλιόμετρα και μόλις περάσουν το φωτοκύτταρο, τη γραμμή που θα είναι κάτω. Γιάννη, σαν track day θα είναι, αγόρι μου. Δεν, έχει, ναι, δεν θα μπει εκεί πέρα το κίνητο. Δεν θα μπει εκεί έλεγχο στα αυτοκίνητα. Θα γίνεται η εκκίνηση. Θα χωριστούν οι κατηγορίες σε 1600, 1800, δίλητρο και ανεξάρτητα. Κρανάκι και ζώνη. Τίποτα άλλο. Και όχι παρά αυτοκίνητο. Με τη συμβατική του ασφάλεια του αυτοκινήτου δεν θα τρέξει κανένα καρκάτζελο, δεν θα έρθει να τρέξει κανένα. Κάνα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι κομμένο, δεν θα το επιτρέψουν. Συμβατικά αυτοκίνητα, τα οποία θα έρθουν να μπουν με την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους, να μπουν μέσα να κάνουν ένα ρολ 50 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ πόσο θα είναι. Και ό,τι βγει. Και αυτό θα είναι ένας καβαλές, ένα όμορφο πράγμα. Δρόμο, με την ασφάλεια, όπως θα τρέξεις στον δρόμο, έτσι θα τρέξεις και στην πίστα. Στην πίστα θα έχεις δεξιά και αριστερά και τα τυχεία, που είναι 800 μέτρα στο Αγρίνιο. Θα έχεις και την ασφάλειά σου και τη ζώνη σου και θα είσαι μια χαρά. Αυτά είναι που θέλεις να σου λύσουν τις απορίες. Αυτό είναι. Τώρα, το αν γέρνει ο δρόμος που είπες πριν και τραβήξει τα μάξι δεξιά, συγγνώμη, δεν είμαι τοπογράφος, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Εγώ το έχω δει αυτό. Εκεί θέλει και λίγο χέρια. Εντάξει, ναι. Σίγουρα. Σου καλύψαμε το μεγαλύτερο ποσοστό από τη σκέψη σου που είχες έτσι απορίες. Ένα μέρος, εντάξει. Ναι. Τα υπόλοιπα θα μου τα πει ο Διακάκης, φυσικά. Ας πούμε. Ωραία, μόλις θα λύσει και ο Διακάκης, θέλεις να μας πεις μετά άμα θα έρθεις. Αν θα στηρίξει την υπόθεση. Αν μου τα λύσει, γιατί αρχικά ήταν και αυτό ένα θέμα που δεν ήξερα καν πώς θα γίνει. Ναι, κάνε ένα live αύριο, αγόρι μου, να δω, που θα έχει πάρει τις απαντήσεις του. Άμα θέλει ο Γιάννης να μιλήσουμε, να βγει και ο Διακάκης. Και ο Διακάκης και ο Γιάννης, μην χρεώνουμε μόνο τον Κακαλά. Είναι μια ολόκληρη ομάδα. Να βγει και άλλος διαχειριστής να μιλήσει. Δεν έχουμε θέμα. Διαχειριστές, ειδικά αυτοί οι οποίοι είπαν όχι, να βγουν να μιλήσουν και να έχουμε και το Διακάκη παρέα μας και να τον ρωτήσουν και ευθέως. Αν θέλει. Κατευθείαν. Ας του λύσει τις απορίες ο Διακάκης του Γιάννη. Αν θέλει ο Γιάννης, μετά τη συνομιλία με το Διακάκη, να βγούμε και κατευθείαν live, ό,τι θέλετε. Κάτι ό,τι είναι. Αύριο το κάνουμε μεθαύριο. Να το δώσουμε. Και σας να το μελετήσει. Γιάννη. Θα ρωτήσω αύριο, ναι. Αύριο ενημερώσει. Άμα θες να βγούμε live. Είπες ότι δεν θα έρθουν ούτε στο φεστιβάλ, ούτε εκεί. Στηρίζουν. Φίλε, να σου πω κάτι. Μου είχε αντιληπίσει που δεν θυμάμαι τύπο ο Μπουδουρής. Ότι θα έρθουν στο event στην Αθήνα, αλλά δεν θα έρθουν στο Dragster. Τι είπε, Κωνσταντίνε. Γιάννη, τι ισχύει, θα δείτε στο event στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο θυμάμαι, ρε παιδιά, ότι δεν θα στηρίξουν κανένα από τα δύο event. Γιάννη, τι έχετε αποφασίσει, θα έρθετε. Σε ποιο, στο. Το Μάρτιο, στην Αθήνα, στο αμαξοστάσιο. Λοιπόν, σε όλο αυτό το πράγμα έχετε συζητήσει εσείς, ας πούμε, και δεν είναι ενημερωμένη όλη η ομάδα. Δηλαδή, εσείς έχετε πάρει απόφαση για κάτι, ας πούμε. Ποιος έχει ενημερωθεί από την ομάδα. Ο Χρήστος.
Εμείς σαν ομάδα έχουμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ. Το είπαμε στον Χρήστο που είναι διαχειριστής και ο Χρήστος έπρεπε να σας ενημερώσει. Σας ενημέρωσε. Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Τον Ιανουάριο είναι αυτό, έτσι. Το έχουμε ακυρώσει εδώ και να. Εγώ όχι, ήμουν Δεκέμβρη. Δεκέμβρη είναι. Δεκέμβρη. Ναι. Δεκέμβρη, ναι. Η ημερομηνία η πρώτη φυσικά που ακυρώθηκε ήμουνα κατάλληλο. Ποιος ο λόγος να κάνουμε κάτι τώρα, να ξεκινήσουμε να διοργανώσουμε κάτι που ξέρω ότι θα έχει κρύο, θα έχει, μπορεί να έχουμε κλειστό λόγω lockdown και τέτοια με κορονοϊό και με αυτά που δεν θα μπορεί να έρθει κόσμος. Η ημερομηνία, το είπα, το Χρήστο, είναι πολύ λάθος. Δεν είναι θα πολύ. Σας βάζαμε σόπες, ρε φίλε, μακριώνατε. Είμαστε τόσο φιλοξενούμενοι. Τώρα είναι φιλόξενη, συγγνώμη, φιλόξενη, λάθος. Το Δεκέμβριο σε ανοιχτό χώρο που μπορεί να βρέχει. Δεν είναι ανοιχτός ο χώρος, φίλε μου, τον έχεις δει το χώρο. Τι? Τον έχεις δει το χώρο. Χριστόπερε, πού να το δει το χώρο. Γι' αυτό, ας πούμε, εσείς λέτε. Ωραία, ωραία, άκυρο, ο Ιανουάριος άκυρος. Ωραία, πάμε τώρα στο Μάρτιο. Θες να μας πεις για το Μάρτιο. Ορίστε. Η παροιμία λέει Μάρτης Δάρτης και λογικά φοβάσαι το κρύο στο Μάρτιο. Ή παίζει το ίδιο σκηνικό, δηλαδή το ίδιο με τον Ιανουάριο, ότι... Ναι, το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο, μάλιστα. Γιάννη, γενικά είσαι θετικός τύπος, έτσι, γενικά. Έτσι, δεν λες εύκολα όχι. Συνήθως είσαι μόνο ναι. Προσπαθώ να κάνω κάτι το οποίο θα μου αρέσει και εμένα και να είναι και σε κάτι που θέλω και εγώ όταν το θέλω. Να μην κάνω κάτι που... Δεν μου λες, όταν το είχαμε συζητήσει με τον Χρήστο να το κάνουμε Θεσσαλονίκη, σας άρεσε η ιδέα για χειμώνα? Γιατί είχε συζητηθεί και αυτό. Εγώ δεν το ξέρω καν αυτό. Από... Δεν το ξέρω. Κουκ, δεν το... τι λέει, φίλε. Κουκ, καλά. Κουκ, καλά. Τι λέει. Και για χειμώνα να μου έλεγες να έρθεις στη Θεσσαλονίκη Φεβρουάριο μήνα να κάνεις τι. Κουκ, τι λέει. Αφού κάναμε και ανακοίνωση σχεδόν σε αφίσα. Για Θεσσαλονίκη. Έψαχνε ο... Το Μάιο. Ο λάθος. Ο Κώστας. Δεν ξέρω τι άπονους. Έχουνε τριπτή ο Κάκαρης, ξέρεις να πει. Ο Sportal TV μίλαγε με τον Χρήστο και ήμασταν στο παραένα να κάνουμε event Θεσσαλονίκη. Απλά κάτι μας κράταγε και λέμε άστο μη πάμε και τελευταία στιγμή αλλάξουν γνώμη. Πίστεψέ με. Εγώ θέλετε να κάνουμε κάτι το Μάιο είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη. Είσαι τρελός και να δούμε κατ' οχάλουμε μόνοι μας. Τι. Κάτσε ρε κουκουνάκι να δούμε αν έχει επιτυχία το Μάρτιο. Θα δούμε, ναι. Θα δεν μπορώ, Γιάννη, δεν μπορώ το Μάιο, έχω γάμο. Εντάξει. Θα μιλήσουμε από κοντά τώρα και με τον Χρήστο και με τα λοιπά όλοι μαζί. Κάντε μας μια πρόταση, Γιάννη, να τη συζητήσουμε. Εμείς είμαστε θετικοί σε όλες τις προτάσεις, να ξέρεις. Θα τα βάλουμε κάτω, δεν θα σκεφτούμε τον καιρό, δεν θα σκεφτούμε τον δρόμο αν γέρνει, δεν θα σκεφτούμε τίποτα. Κάντε την πρόταση και εμείς εδώ είμαστε. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να περιμένουμε τον Γιάννη τον Κακαλά να επικοινωνήσει. Και αν γίνει και Θεσσαλονίκη, δεν θα σκεφτούμε ούτε τις βενζίνες, ούτε τα έξοδα, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Δεν είμαστε. Εμείς είμαστε για να περνάμε καλά. Ας κάνει το πρώτο βήμα ο Γιάννης να είναι ως διαχειριστής, ως όφιλε και όλα, από τον Μανώλη το Διακάκη, τον πλέον υπεύθυνο. Άμα πάρω τις απαντήσεις αφούμε, σε όλα τα θέματα που σκεφτόμουν και με προβληματίζανε. Γι' αυτό σου λέω, Γιάννη, εσύ όφιλες ως διαχειριστής, ως δημόσιος λόγος σε μια τεράστια... Εγώ σαν διαχειριστής βρήκα να δώσω σελίδες κάποια πράγματα αφούμε, που θα αφορούσαν το event και δεν βρήκα κάτι. Δεν έστειλα προσωπικό μήνυμα το Διακάκη. Νόμιζα ότι όφιλε να έχει ανακοινωμένα κάποια πράγματα. Αλλά μιλάς ως διαχειριστής και εκπρόσωπος μιας τεράστιας ομάδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Εσύ πρέπει να λύνεις τα πορεία και όχι άλλοι σε σένα. Κατάλαβες. Εγώ δεν είμαι ο διοργανωτής. Εγώ, ας πούμε, με προτείνανε να πω τα μέλη της ομάδας, ας πούμε, ότι θα έχουν και κάποια έκπτωση στο εισιτήριο για να πάνε να τρέξουν στο ρόλο. Και λέω, μπήκα, είδα, δεν μπήκα κάτι. Και λέω, ρε παιδιά, τι να πάμε να κάνουμε, ας πούμε, τι να πούμε, ότι. Δεν έχουμε κανονισμούς, δεν έχουμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, όλα αυτά δεν τα βρήκα κάπου. Ωραία, δεν έχει ένα προσωπικό μήνυμα, γιατί νομίζω ότι όφιλε ο διοργανωτής να έχει ανακοινωμένα κάποια πράγματα. Ρώτησες και δεν πήρες απάντηση, πες, ρώτησα τον Τάδε και με έγραψε ο αρμοδίος. Το είπαμε αυτό, δεν έχει ρωτήσει. Το μήνυμα το Διακάκη, έψαξα όμως τις σελίδες του Διακάκη και σε εσάς και δεν βρήκα κάτι. Πήρε στο Διακάκη τηλέφωνο και σε ακύρωσε. Δεν το πήρε τηλέφωνο, δεν τον έστειλα μήνυμα.
Έψαξα στις σελίδες της, του Διακάκη, εγώ, του Αγρίνιου. Παράδειγμα, είμαι μέλος του Κόντρες Dragster και στηρίζω αυτή την ομάδα. Ποιον θα ρωτήσω για να μάθω, το διαχειριστή μου ή κάποιο συντονιστή μου? Εσύ πρέπει να γνωρίζεις για θέματα τα οποία είναι πάνω στο αντικείμενό σου. Αν θες να πάω να τρέξω αγώνα Dragster, δεν θα βρεις τους κανονισμούς του αμαξιών. Εάν το διοργανώνει ο Κάκαρης, θα στείλω μήνυμα στον Κάκαρη και θα του πω: Τάσο, εγώ θέλω να τρέξω. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου στείλεις ή να με ενημερώσεις τηλεφωνικά, γραπτά, οπωσδήποτε μπορείς, ή με ένα email για τη διοργάνωση και το τι πρέπει να έχω. Είπε αυτό έκανα. Αυτό σκέφτηκα, αυτό έκανα. Όταν μου λέτε εσείς να στείλω μήνυμα προσωπικό, το διακάγει. Θα το στείλω ένα μήνυμα. Εγώ ξέρω ότι όποιος ενδιαφέρεται, το ψάχνει. Όποιος δεν ενδιαφέρεται, βρίσκει δικαιολογίες. Το έψαξα μέχρι εκεί που σκέφτηκα ότι μπορούσα να ψάξω. Προσωπικό μήνυμα δεν έστειλα. Το ψάξα όμως. Δεν βρήκα κάτι. Έπρεπε να σκεφτείς πιο καλά, Γιάννη. Γιατί, είσαι ο διαχειριστής. Λοιπόν, Γιάννη, ενημερώσου, για να κλείσουμε, ενημερώσου και μίλαμε τον Χρήστο βασικά, διαχειριστή. Μεθαύριο μίλαμε τα παιδιά που κάνουν τη διοργάνωση. Όποια απορία έχεις να σου πούνε και αυτοί. Όχι, και πάρε τον Sportal TV, γιατί αυτός που τα κανονίζει όλα αυτά για εμάς είναι ο Κώστας. Πάρ' τον Κώστα, θα σου πει τα πάντα, πίστεψέ με. Ο Κώστας δηλαδή ξέρει τους κανονισμούς, όλα αυτά θα μου τα πει, ας πούμε, έτσι. Γιάννη, δεν είναι εκεί κανονισμός, δεν είναι θεσμός, ξεκινάει... Γιάννη, σου είπα εγώ κάποια πράγματα. Αυτά που σε ενδιαφέρουν περισσότερο, νομίζω, είναι για τα αυτοκίνητα που θα τρέξουν. Ναι, θα μπεις με το πολιτικό σου αυτοκίνητο και θα τρέξεις, θα είναι σαν drag day, θα έχεις το κρανάκι σου και μία ζώνη που έχει το αυτοκίνητο από το εργοστάσιο του και θα μπεις να κάνεις ένα πέρασμα. Αυτό είναι. Ένα αμάξι το οποίο δεν πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, άμα έρθει ένα Starlet το οποίο έχει άξονα πίσω και είναι κομμένο το προπαγκάζ του και φαίνεται μέσα, δεν θα τρέξει. Μιλάμε για συμβατικά αυτοκίνητα. Σωστά συμβατικά αυτοκίνητα με την ασφάλειά τους. Αυτό είναι. Κάτω απλά για να καταλάβεις. Track day. Πρόσεχε. Ξαναλέω την κουβέντα. Track day. Κάτω απλό. Γιάννη, το αμάξι που τρέχει στον δρόμο, στην πίστα να ρόλει. Αυτό. Το δρόμο, γιατί αμάξι θα τρέχουμε. Όχι. Δεν ξέρω τι είναι πίσω από μένα. Ναι, ρε Γιάννη. Εσύ τι λες να μην έχουμε? Ναι, ρε Γιάννη. Εντάξει, ρε Γιάννη. Είπαμε να μην είναι πετσοκομμένα αυτοκίνητα. Είπαμε. Εντάξει, μην το πάμε στα άκρα. Πάμε να κάνουμε κάτι όμορφο. Να δούμε τον πρώτο ρόλ πώς θα πάει και την επόμενη θα το φτιάξουμε καλύτερα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ασφάλεια στην πίστα. Και η ασφάλεια υπάρχει για 800 μέτρα. Αυτό το κάνει. Εάν το επιτρέπει ο Τάσος ο Κάκαρης να έρθει να τρέξει. Ο Φώτης δεν πρέπει να ρωτάει να έρθει. Ο Φώτης έχει, πρόσεχε. Ο Φώτης αν έρθει έχει από μένα ό,τι θέλει. Του πληρώνω τη συμμετοχή, τα έξοδα, όλα, το ξενοδοχείο, όλα. Μόνο για το Φώτη. Για το Φώτη, το Χολίδη και τον Ταούλ. Θεωρώ ότι πρέπει να αναμένουμε, παιδιά, τον Γιάννη τον Καγκαλά να ενημερωθεί. Ενημερωθώ πάλι και εκτός αυτού, εμείς το στηρίζαμε το ρόλ με την ανακοίνωση και φυσικά να πάνε όσο πιο πολλά άτομα μπορούν να αποφύγουν τον δρόμο και να πάνε να τρέξουν στην πίστα. Αυτό. Το ότι, ας πούμε, εγώ σαν ομάδα δεν συμμετέχω, πώς δεν συμμετέχω, έχω δώσει την ανακοίνωση ότι υπάρχει το ρόλ event, πάντα να τρέξετε. Και βλέπουμε. Δηλαδή, το ότι δεν έχω βάλει το όνομά μου στην αφίσα σημαίνει ότι εγώ δεν θέλω να τρέξουν τα παιδιά μες στην πίστα. Μα δεν έχει μπει το δικό μας όνομα στην αφίσα, γιατί δεν είμαστε διοργανωτές. Είμαστε συμμετέχοντες. Άρα πώς δεν το στηρίζω? Το στηρίζω που το έχω βάλει και τους λέω. Σαν να τους λέω, τρέξτε, πάντα τρέξτε ρόλο. Δηλαδή, υπάρχει αυτό εδώ. Αν δεν το βάλω καθόλου. Δεν με τα λιάρε, Γιάννη, δεν το στηρίζει γιατί ψήφισε στη διαχείριση, όχι. Όχι αυτό τι, είναι. Ότι. Να μην πω εγώ. Δεν θα το στηρίξω αυτό. Μίλαμε πάλι τα ίδια, δηλαδή είναι κουραστικό. Μίλαμε τον Χρήστο. Μίλαμε τον Χρήστο που μπορεί. Ότι υπάρχει αυτός ο αγώνας. Τι? Στηριζοβάζοντας ότι υπάρχει αυτός ο αγώνας να τρέξουν τα παιδιά στο ρόλ. Ωραία, στήριξε το με τον τρόπο σου, παιδί μου.
Στήριξε τον άνθρωπο, πώς να βγάλουμε τον κόσμο από τον δρόμο, να το πάμε στην πίστα. Μα δεν το έχω βάλει να πάω να τρέξουμε στο ρολ. Λέω εγώ, μην πάτε να τρέξετε στο ρολ και τρέξω στον δρόμο, όχι. Δεν το έχω δει, ρε Γιάννα, δεν το έχω δει. Απλά είδα ότι ψήφισε όχι αυτό. Υπάρχει μέσα το post που θα γίνει ρολ event. Υπάρχει μέσα στο το post την άδα. Και θα ξαναμπεί κι άλλη φορά φυσικά αυτό εδώ. Τώρα μπήκε μια που βγήκε, νομίζω το βάλω Κώστας Πόρταλ, το περάσαμε μέσα και υπάρχει. Και θα ξαναμπεί φυσικά. Ωραία, ωραία, αυτό. Έχω αποκλείσει το. Γιατί εσύ έχεις καταλάβει ότι εγώ έχω αποκλείσει τον αγώνα. Δεν θέλω να τρέξουν τα παιδιά στην πίστα. Όχι, απλά είπαμε για τη διαχείριση που ψήφισες όχι. Και έγραψες μήνυμα σχόλιο εδώ να σε βάλει. Καλά, ο Μουζάκης γαμιέται πολύ. Ο Μουζάκης γαμιέται πατόκορφα. Αυτό είναι γαμιέται, είναι πισωγλέτης, είναι όλα. Γιατί έγραψα σχόλιο Στεφανάτο. Και εσύ γαμιέσαι, Στεφανάτο. Λοιπόν, επειδή ψήφισες όχι. Γι' αυτό έγραψε σχόλιο να μπει, γι' αυτό σε έβαλε ο Κωνσταντίνος. Να μας πει γιατί ψήφισες όχι. Αλλά από όχι αυτό που είπες ότι ψήφισες όχι, δεν ξέρω αν το καταλάβεις σε λάθος. Εντάξει, το κάπως μπορώ να μην καταλάβω. Δεν είναι ίδιος ο προφορικός λόγος να το γράφω. Ψήφισα όχι στο ότι, ότι εσείς κάνατε την διοργάνωση του Roll Event, αλλά εμείς θα σας στηρίξουμε να κάνετε το Roll Event με την ανακοίνωση, να έρθουν τα μέλη να τρέξουν και τα δικά μας φυσικά, γιατί τα μέλη είναι κοινά στις ομάδες στην ουσία, δεν είναι άλλα εμείς, άλλα εσείς. Είναι και στις δύο ομάδες τα ίδια μέλη σχεδόν. Οπότε το έχουν δει σε εσάς, το έχουν δει και σε εμάς. Όσοι είναι να έρθουν, θα έρθουν. Το ότι, ας πούμε, δεν μπαίνει το όνομα Contrast Dragster, ότι κάνει συνδιοργάνωση με τους αντισλίπερ για Roll Event, είναι πρόβλημα να μην πάει να τρέξει ο άλλος. Όχι. Άρα, το στηρίζω. Δεν είναι ότι είναι πρόβλημα. Απλά, αν εσύ ήθελε να συμμετέχει σε αυτό και έμπαινε το όνομά σου σε εισαγωγικά στη μαρκίζα της αφίσας. Στη μαρκίζα της αφίσας δεν έχετε εσείς. Θα παρότρινες σαν συνδιοργανωτές. Όχι σαν οργανωτές. Λοιπόν, όχι στη μαρκίζα. Στη μαρκίζα δεν είστε ούτε εσείς. Ναι. Αν όμως ήσουν σαν όνομα, θα παρότρινες κάποιους ανθρώπους από την Θεσσαλονίκη να έρθουν να τρέξουν και πίστεψέ με, θα επηρέαζες κάποιο κόσμο. Τώρα με αυτό που κάνεις, αποκλείεις κάποιο κόσμο. Εγώ πιστεύω δεν αποκλείω κανέναν που αν θέλει να τρέξει στην πίστα να έρθει να κάνει το roll event, είτε το έλεγα εγώ είτε το λέτε μόνο εσείς, έχει την κάβλα και θα έρθει να το κάνει. Εγώ δεν είμαι κάτι να πω τον άλλο. Καλά, αυτή είναι μια τρίτη άποψη που λες. Άκου. Αυτή είναι μια τρίτη άποψη που λες. Έχεις τη δική σου άποψη και έχω και τη δική μου και υπάρχει και η τρίτη, η οποία αυτή που λες εσύ αυτή τη στιγμή είναι για το μικρότερο ποσοστό ανθρώπων που είναι στην Αθήνα. Μιλάμε για το 1%-2%. Αν όμως η σελίδα σου, όταν εσύ σαν σελίδα πηγαίνεις σε μια καφετέρια, σε ένα πάρκινγκ μέσα, σε ένα πλυντήριο και μαζεύεις τόσο κόσμο για ένα live, σημαίνει ότι επηρεάζεις τον κόσμο. Καταλαβες. Όταν κοκορεύεσαι σαν σελίδα ότι έχεις τόσα πολλά μέλη και τους μαζεύεις και κάνεις βίντεο 2.000 κόσμο, 3 αυτοκίνητα. Κάτσε λίγο, μην κάνουμε τους δημοσιογράφους και μιλάμε ένας πάνω στον άλλον. Άσε με να τελειώσω. Άκουστε με λίγο, μην κάνουμε τους δημοσιογράφους. Άσε με να τελειώσω. Όταν λοιπόν κοκορεύεσαι και μας ανεβάζεις ότι έχεις μαζέψει 3.000 λαό απ' έξω, τραβάς βίντεο και δείχνεις στον κόσμο που έχεις μαζέψει σαν σελίδα. Περίμενε λίγο, μισό λίγο, δεν σε ακούω καλά, δεν ξέρω γιατί. Δεν μας ακούς καλά. Τώρα έχει πέσει ο ήχος τώρα, γιατί. Έχει κρύο. Ο Γιάννης σήμερα. Μίλα, αλλά δεν ακούω καλά, για πες. Άμα τι να μιλάς στον αέρα. Ακούω πολύ σιγά και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο, δεν ξέρω γιατί. Τώρα αντί να έχουμε τον πισωγλέτη εδώ να μας πει κάτι μαλακία να γελάσουμε, καθόμαστε και ασχολούμαστε χωρίς λόγο, ρε γάμο. Τέλος πάντων, εγώ Γιάννη, δεν μας ακούς ακόμα. Ακούω, τώρα πολύ σιγά. Εγώ λέω ότι σαν σελίδα, αφού επηρεάζεις και μαζεύεις 3.000 κόσμο σε μια καφετέρια και το χαίρεσαι και το κοκορεύεσαι και μπράβο σου που το κάνεις, από τους 3.000 αυτούς, 5 αυτοκίνητα να επηρέαζες στον αγώνα να έρθουν να κάνουν ένα roll event, αυτό θα ήταν επιτυχία για όλους. 5. Όχι 10, ούτε 20, ούτε 30. 5. Από τη στιγμή που εσύ δεν συμμετέχεις, λοιπόν, δεν θα έρθουν ούτε αυτοί οι 5.
Είναι πολύ διαφορετικό αυτό, γιατί άλλο είναι να πει στον άλλον, έλα εδώ που είναι 10 χιλιόμετρα να πιει ένα καφέ, θα είμαστε εδώ να κάνουμε το χαβά μας. Και άλλο είναι, αν έχει και αμάξι κιόλας να τρέξει σε ρόλι, δεν. Πρέπει να πάλι τα έξοδα και πάλι τα λεφτά, πάλι το οπικισμός, πάλι. Δηλαδή θέλεις να φτιάξουμε πίστα έξω από, από το σπίτι σου, ρε Γιάννη. Ότι εδώ πίνουμε ένα καφέ, είμαστε στο μέρος και σε 10-15 λεπτά πετάγεται, πίνει ένα καφέ και περνάμε ωραία, καθόμαστε, πίνουμε ένα καφέ και φεύγουμε, πλένουμε τα αμάξι μας και φεύγουμε. Και ο άλλος, αν έχει αμάξι που θέλει να το τρέξει στην πίστα, αυτό που κάνετε εσείς είναι πολύ ωραίο και θα έρθει να τρέξει. Δεν θα ακούσει εμένα, δηλαδή επειδή δεν είδε το όνομά μου στα σχόλια, ας πούμε, όχι στα σχόλια, επειδή δεν είδε το όνομά μου, θα πει, δεν πάω στην πίστα του Αγρινίου γιατί δεν είδα ότι είναι οι κόντρες δράξα και το κάνουν για τη σλίπερ. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που θα σκεφτεί αυτό? Αν υπάρχει, λυπάμαι, δεν ξέρω. Αν θέλει να πάει να τρέξει, θα τρέξει. Είτε το πω εγώ, είτε το πείτε εσείς, είτε το πει ο Διακάκης. Αν έλεγε ο Διακάκης, υπάρχει role event. Θα άλλαζε κάτι αν συμμετείχαμε εμείς σαν ομάδες? Αυτός που ήταν να πάει δεν θα πήγαινε. Άμεση, σωστό. Γιάννη, όπως είπαμε, μη... Είμαστε άφωνοι. Ωπα, τι έγινε. Γιάννη, είσαι καλά, εντάξει. Προσπαθώ να προσπαθήσω λίγο τώρα. Γιάννη, καλά. Πολύ σιγά, ρε γάμο. Δεν ξέρω γιατί. Τι έγραψε ο Ντιμ Κόλ, τι έγραψε. Ρε, τέρμα είναι ο ήχος, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω τι σκατά έγινε τώρα. Ζήκω, έχω. Να εγώ να ξαναπώ. Ναι, ναι. Για αρχίσε να... γιατί δεν έχει ηχό. Δεν έχει ηχό. Yes, πες. Γιάννη. Yes, και σε βάλω, θα βάλει και story. Γιάννη. Μου βάλε ιδέες ο Κακαλάς. Θα πάρουμε σόμπες, φίλε, μανιτάρια. Μπαίνει. Σε λίγο θα είναι ο Γιάννης μαζί, ελπίζω με ήχο. Τώρα εντάξει. Ρε Γιάννη, βάλε λίγο πιο πέρα το κινητό, ας βλέπουμε ολόκληρο. Γιάννη, μην κουνάς το κινητό, φίλε, νομίζουμε ότι είμαστε σε Λούνα Παρκ. Άσο σταθερό. Σταθερό και χαμηλά, δεν μας νοιάζει ο τείχος πίσω τα πετσαρία. Το πρόσωπό σου να βλέπουμε. Λίγο πιο χαμηλά. Δραμαμίνες βαράει ο Κουκουνάκης. Τι, όχι. Πανατόλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιάννη, ενημερώσε και να μιλήσουμε αύριο. Ναι, θα στείλω, παιδιά, θα ενημερωθώ. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, Γιάνναρα. Για κλείσιμο θέλω ένας-ένας να κλείσει. Αρχίζουμε με Κακαλά, Κάκαρη και Κουκουνάκι. Ένα κλείσιμο, παιδιά, κλείσουμε το live το σημερινό. Γιάννη Κακαλά, ό,τι αρχιτεκτή των κόντρες. Κλείσε, πες κάτι. Φυσικά, όποιος θέλει να πάει να τρέξει στο role event, τον παροτρύνουμε και εμείς και το έχουμε ανακοινώσει ότι θα υπάρχει το role event να πάει να τρέξει. Εγώ προσωπικά δεν διαχωρίζω Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πραγματικά δεν έχω κόμπλεξ. Μπορεί να το βλέπετε έτσι, τώρα τέλος πάντων ο καθένας έχει την άποψή του. Που μπορεί να έχει για μένα, ας πούμε, οτιδήποτε. Εγώ κόντρες βασικά στο δρόμο έκανα και θα κάνω όποτε μου γουστάρει. Και εσείς και ο Κάκαρης και ο Κωνσταντίνος και ο Καταραμένος και όλοι θα κάνουν κόντρες, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Και ας βρίζουν κάποιοι που λένε όχι, θέλω να πάτε στην πίστα. Γίνεται να πάτε μόνο στην πίστα. Πάντε μόνο στην πίστα. Μην κάνετε κόντρες στο δρόμο. Βρίσκετε τώρα, επειδή λέμε εμείς δεν πάμε στο ρολ που παροτρύνουμε να πάτε στο ρολ. Και τελικά αύριο μετά το ρολ θα πάμε να τρέχετε κόντρες στο δρόμο. Πάντε στο ρολ. Ρε φίλε μου, οι κόντρες στο δρόμο δεν θα σταματήσουν ποτέ. Οι κόντρες στο δρόμο δεν θα σταματήσουν ποτέ. Το θέμα είναι κάποια, άμα θέλουν, να μπουν και πίστα. Τώρα εδώ έπρεπε να, αντί να ήμουν εγώ εδώ, ας πούμε, να ήταν ο Πίτρο Γεωργόπουλος. Πάλι δεν μπορώ να σου ακούσω τι στον Πούτσο γίνεται, ρε. Τι κινητό έχεις, Γιάννη? Huawei. Τι Huawei, ρε. Μιλάει όταν το flip. Ωπα, φίλε.
Έλα, μαλάκα, το flip είναι γυναικείο, ρε μαλάκα, τι λες. Όχι, γυναικείο είναι το iPhone που έχει, βίζεται, το έχουν στο Vertix, σε κόλλα, μπροστά. Σταμάτα. Εντάξει, μισό, είπαμε, μισό. Είπαμε να μας πεις για τα golf, να μας πεις, και για τα κινητά, για τα iPhone. Πάλι, πάλι, μαλάκα. Το κάνα, δηλαδή, γιατί ρε μαλάκα πρέπει να τσακωθούμε εμείς οι δύο, θέλεις να, μια ζωή να διαφωνούμε, γιατί. Μα τώρα μου λες ότι το iPhone είναι μαλακή και είναι για τις βίζητες. Έλα μωρέ, δεν κάνει. Μεγάστε τρελός. Πες μου ότι έχεις τίκι με γκλιτέ. Ναι. Έχεις τίκι με γκλιτέ. Μπράβο, μπράβο κορίτσι. Και με καρδούλες. Μ' αρέσει. Μπράβο κορίτσι μου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Να μπει ο Γιάννης να κλείσει. Έλα άντε, να τελειώνουμε. Να, το... κλείσουμε, να κλείσουμε εμείς και να το βάλεις τελευταίο, για να μην χασουράμε. Ναι, περίμενε. Να ολοκληρώσει χωρίς διακοπή ο Γιάννης ό,τι έχει αν πει. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, φίλε. Μετά ο Γιάννης ο Κουκουνάκης. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, Γιάννη. Γιάννη, άντε με το Huawei, ρε. Τελείωνε, ρε. Δεν έχουμε όλοι τα για δεν είναι... Μα το Huawei this way, πώς λέγεται, είναι πιο ακριβό, ρε, από το iPhone. Μην μπερδεύεσαι. Λοιπόν, λέγε για να. Κάτσε. Μπήκε, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, μπήκε η μεγαλύτερη. Μπήκε, όντως. Το μεγαλύτερο μπουκιτσί στα νότια. Ποιος? Για ποιον λέει. Ποιο. Το Παράς. Εντρεγάνης. Παλαμάκια το φωνάζαμε, μικρή, ξέρεις, παλαμάκια. Θα τον βάλω μέσα να κλείσει μετά από σένα. Γιάννη, έχουμε, τιμία, να έχουμε χορηγία από το ηλεκτροστόρ, από το φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Ζήκο, μανιτάρια, σόμπες. Τώρα το γράφει εδώ. Ο Ζήκος. Μακάρι να είχα και εγώ ένα τέτοιο φίλο. Γιατί ο Παράς δεν. Λοιπόν, έλα να κλείσω, Γιάννη, θα σε πάρω το Παρά, άμα θέλει να πατήσει. Ο Ζήκος. Μακάρι να... Το Γιάννης πρώτα. Ναι. Θα πει ο Παράς τώρα, αλήθεια. Ναι, μόλις τελειώσει ο Γιάννης να χαιρετήσει, να πει ο Παράς για να φύγουμε, μαλέκα. Αυτά. Εγώ είπα στην αρχή ότι είπα τότε, δηλαδή, να πάνε στο Roll Event φυσικά. Όποιος θέλει και έχει αμάξι, ας πάει. Εγώ θα ρωτήσω για τους κανονισμούς και θα τα ανακοινώσω και στην ομάδα ό,τι μου απαντήσουν. Και θα παροτρύνουμε να πάνε, φυσικά αυτό θέλουμε. Τώρα, όποιος θέλει να κάνει και την κόντρα του στον δρόμο θα την κάνει, δεν θα αλλάξει αυτό. Και εγώ, και εσύ Κάκαρη, και εσύ Κουκουνάκη, και ο Πετρόπουλος έχουμε δει ότι την έχει κάνει την κοντρίτσα του με το εργαλείο που έχει φτιάξει. Όλοι κάνουμε κοντρίτσα, δεν γίνεται. Όλοι, ναι, αυτό. Απλά τώρα βλέπω, βρίζουν εμένα. Και πάλι λέω, παροτρύνω να κάνω τις κόντρες στον δρόμο. Όχι, δεν παροτρύνω να κάνω τις κόντρες στον δρόμο, αυτό είναι μέσα μου και εγώ κάνω κόντρες στον δρόμο. Ο καθένας ό,τι κάνει το κάνει με ατομική του ευθύνη. Δεν το παροτρύνουμε εμείς. Ό,τι κάνει το κάνει με ατομική του ευθύνη. Ξέρει τι γίνεται στην κόντρα. Ξέρει τι μπορεί να πάθει. Ας πάει να τρέξει μόνο πίστα όποιος νομίζει ότι θα πάθει κάτι στον δρόμο. Αυτό είναι το καλύτερο. Και εγώ, αν μπορούσα να πάω να τρέξω μόνο πίστα, είχα και τα λεφτά και την δυνατότητα να τρέχω μόνο στην πίστα και να είχα ένα καλό αμάξι, ας πούμε. Ας μην ήταν και καλό, ας ήταν μεσαίο. Και να είχα τα λεφτά να πήγαινα να τρέχα στην πίστα, θα πήγαινα να τρέχα μόνο στην πίστα. Ναι, εντάξει. Τώρα για να πάω. 600 ευρώ. Έξοδα. Δεν τα έχω να τα δώσω. Έχεις αμάξι τώρα. Το έχω κάθεται. Το βγάζω μια βόλτα στο τόσο. Ούτε κόντρες κάνω, ούτε τίποτα. Ωραία. Το βγάζω μόνο. Γιάννη, ούτε εγώ έχω αμάξι, φίλε μου. Ούτε εγώ έχω αμάξι. Δεν θα τρέξω εγώ και θα αργήσω. Αλλά να και τρέξω. Πριν, και πριν που είχε τον γκολφ, θα να μην είχε αμάξι ήταν. Άλλα. Όταν είχα τον γκολφ. Κάτσε λίγο, γιατί έχω μια τσίμπλα, Γιάννη. Περίμενε λίγο. Έχουμε ξαναπεί το δάχτυλο αυτό το μεσαίο. Το έχει κάνει ανάγλυφο για να σε βολεύει. Μη λες ρε, ό,τι λέω στη Στάση, μην το λες μες στο λεωφορείο, ρε. Στάση. Λοιπόν, εντάξει, Γιαννάρα, κακαλάς. Ναι, ναι. Περιμένουμε να ενημερωθείς και θα τα πούμε και αύριο, εντάξει. Okay. Θέλουμε να μας πεις και την άποψή σου για αυτό που θα ακούσεις, εντάξει, από τον Μανώλη, από τον κύριο Μανώλη, εντάξει. Καλό βράδυ. Έγινε. Με μια πρόσκληση για το παγκουστάρι να μπει μέσα. Ο Παράς δεν θα ρωτάς αν θα μπει μέσα ή όχι. Όταν δει άντρες μαζεμένους και μπρουτάλ, μπαίνει. Δεν ξέρω, εγώ του έχω κάνει την πρόσκληση. Άμα θέλει, πατά το κουμπάκι και συμμετέχει. Τάσο, τι έχεις να πεις? Ο Παράς θα μπει. Με το που βλέπεις, λέω, μπρουτάλ, μπαίνει. Δεν ξέρω. Τι θες να πω, ρε Κωνσταντίνε. Πώς σου φάνηκε σήμερα? Πάντως, χαίρομαι που θεωρώ
και από τα σχόλια του κόσμου ότι ξεκαθαρίσανε, ο κόσμος κατάλαβε πάρα πολλά. Το μπέρδεμα δηλαδή. Το μπέρδεμα. Εμένα αυτός ήταν ο... Δηλαδή, αυτό που με τρέλανε περισσότερο είναι αυτά που άκουγα όταν έτρωγα. Γι' αυτό ξαναμπήκα. Ξανακάνε του παρά. Εγώ στο Γιάννη, να είναι εδώ μάρτυρας και αν δεν το έχω πει... Την έχω πει την άποψή μου και του τα είχα πει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό του έκανα έτσι. Ναι, για να θυμηθεί τη συζήτηση που κάναμε... Για εγώ την ομάδα. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω ή αυτό που θέλω να ρετάσω να φτιάξουμε. Μας βλέπω ότι είμαστε όλους ένα. Τι είναι Θεσσαλονικιός, τι είναι Αθηναίος. Η κόντρα είναι στο τέτοιο. Πάμε όλοι μαζί. Και από τη στιγμή που δεν κερδίζουμε κάτι, ρε πούστη μου. Η παππούστη μου και πήγε ο Παράς. Η παππούστη μου και πήγε ο Παράς, μαλάκα. Κώστας, Παράς. Ρε μαλάκα, τον έβαλες με live μέσα από ταβέρνα. Δεν θα τον ακούσουμε τον πλάκο. Τρόμπιζόλες. Ήθελε να το πετύχουμε πουθενά αλλού. Τι είναι όλοι αυτοί. Παιδιά, τι κάνουμε καλά. Τι τραπέζι είναι αυτό, σε γάμο είσαι. Γουρούνες, παιδιά, γουρούνες. Σε γάμο είσαι, ρε, τι τραπέζι είναι αυτό. Παιδιά, ο Γουρούνες. Είναι αγωνιζόμενος σε αγώνες Dragster. Κοινός γνωστός και από το συνεργείο από την TTR, τον Πειραιά. Εντάξει, είναι χρόνια στο χώρο. Και το ξέρετε και πάρα πολύ εκτός αυτοκινήτου από το μεγάλο μαγαζί που διατηρεί στην επαρχία. Το μαγαζί πώς λέγεται? Πώς θα λεγότανε? Κοίτα τι πήρα. Μόνο Nissan, Navara. Να το. Τώρα μόνο με αυτά θα κάνουμε κόντρες. Για χαρά είσαι. Τι κάνετε, παιδιά? Εντάξει, όλα κομπλέ. Τάσο μωρό μου, τι κάνεις? Καλά, πήγε, καλά, εδώ. Στην Αθήνα, κολόκριο, γάμισε τα. Τώρα εδώ πέρα μια χαρά είναι. Λοιπόν, δεν κάνει κρύο. Δεν ξέρω, το είδες. Κωνσταντίνε, τι είναι, καλησπέρα. Δεν είδα καθόλου, γιατί είμαι στο τραπέζι, ρε φιλόγι, δεν το είδα καθόλου. Απλά θέλω να πω ότι το Ρόνι είναι η καλύτερη μαγιά, πιστεύω. Να γίνει θεσμός. Αυτό θα πω. Όχι μία φορά και τέλος. Η ομάδα των παιδιών. Θα είσαι Σαββατοκυριακό. Άκουσα να δεις τι γίνεται. Έχω ορκιστεί κάτι. Κατάλαβα. Και δεν μπορώ να το αθετήσω. Κατάλαβα. Εντάξει. Εντάξει. Αν θέλει όμως ο Γιάννης. Άκου. Επειδή εγώ φοράω παντελόνι και είμαι μάγκας, άμα θέλει ο Ξηφίας να τρέξει, θα το δώσω στα μάξι μου. Να τρέξει. Ποιο θες, ρε μαλάκα, τι πιο. Όποιο θες. Λοιπόν, άκου, μπορεί καριόλα, άκου, συγγνώμη. Στείλ το. Τι θες? Όποιο θες, το δηλώνω τώρα. Ωραία, δήλωσε το. Δήλωσε το μαύρο. Θα το φέρω εγώ εκεί πέρα στον αγώνα. Όλα μαύρα είναι. Α, ναι. Το τετρακίνητο. Όλο Παράς αυτά τα πράγματα. Και το λαβάρα μαύρο είναι που ρίξει. Να σου πω τι θες. Θες το Αλμέρα, το DSG, τι θες? Δεν άκουσα τι πες, γιατί τρως. Θες το DSG. Ναι, αυτό με βολεύει. Έχω κόψει το τσιγάρο. Τα χίλια. Σταμάτα αυτό που κάνεις, δεν κάνει καλό για τα χίλια. Σταμάτα το. Σταμάτα το αυτό που κάνεις. Ό,τι και να κάνεις, σταμάτα το. Γιαννάκο μου, θέλω να σε δω λίγο προφίλ, μπορείς. Όχι, δεν χωράς στην οθόνη. Θέλει μεγαλύτερο. Μια μορφή μύτη σου, Ξηφία. Θα στείλεις το... Εντάξει, θα πούμε μετά. Ωραία. Εάν δεν το στείλεις και πούστης. Τώρα βγήκε δημόσια. Να σου πω, Γιάννη, μισό λεπτό, να σου πω. Σου έχω πει πολλές φορές πράγματα να κάνω και δεν το έχω κάνει. Μη σου γαμίσω. Κώστα, στείλ το χειροκίνητο, ρε. Κώστα, στείλ του το χειροκίνητο, ρε μαλάκα. Δεν είναι άντρας αυτός. Αυτό το δεν είναι άντρας. Δεν είναι χειροκίνητο, βρε μαλάκα. Δεν είναι χειροκίνητο. Έχει το Αλμέρα. Το Αλμέρα δεν είναι χειροκίνητο. Το Αλμέρα DSG. Το Αλμέρα DSG. Περίμενε, τα μπερδεύω αυτά τα Nissan. Τι είναι το άλλο, ρε? Pulsar, πότε είναι? Nissan. Το ένα και το άλλο είναι πουλουέ. Το Sunny είναι χειροκίνητο. Αλλά αυτό είναι για άντρες, δεν κάνει για το Γιάννη. Είναι για άντρες, δεν κάνει για το Γιάννη. Στείλε το μαύρο. Και παρήγγειλε και ένα σασμάν. Τι σασμάν να παραγγείλω? Γιατί όταν θα γυρίσει δεν θα έχει σασμάν. Είναι καλός ο Γιάννης, μαλάκα, δεν παίζεται. Είναι οδηγάρα. Ο Τάσος, εάν δεν επιστρέψει ποτέ στη ζωή του με πάνω από 50 χιλιόμετρα, εγώ γονιμοποιούμαι. Ο Τάσος είναι ευαίσθητος, δεν μπορεί να στρέψει. Εδώ έχει πάρει δυνατό αυτό. Εδώ στον Καντράν μας έδειχνε πριν, τον Καντράν του ηλεκτρικού ροζ. Το κεφάλι ροζ. Τάσο, τι έγινε, είναι αλήθεια? Φούξια.
η απόχρωση που γουστάρει ο καταραμένος, παιδιά, εντάξει. Να σου πω κάτι μισό λεπτά. Γιαννάκο, δεν πιστεύω να φοβηθείς να αφήσεις κανένα γκάζι να ξεφτυλιστούμε. Εγώ πάντως έκανα ότι όποτε έχω τρέξει, τα 400 μέτρα τα έκανα. Μπράβο. Ούτε κάνω σπόντα. Κάτι. Ούτε κάνω σπόντα. Σπόντα. 190. Έκλεινα. Υπονοείς κάτι. Τι? Ρε μαλάκα, είσαι άσχος τους απογόνες. Έκοβα στα 200 μέτρα για να μην ακυρωθώ, με διώξουνε. Α, δηλαδή τώρα τα μάχη πάει. Δηλαδή τώρα τα μάχη τρέχει, δηλαδή, αν θέλεις, χωρίς roll gauge. Το roll του λέει, το roll, είναι δύσκολο. Κανονικό αμάξι. Αλμύρα. Ξενόφος. Αλμέρα. Αλμύρα, αλμύρα, αρχίδα. Αλμύρα είναι αλμύρα. Αλμέρα. Έτσι, αλμέρα. Με την αλμύρα. Έτσι, αλμύρα. Με την αλμύρα. Όχι, είναι σαν αλμύρα. Αγια Μαρίνα, ρε. Δεν ξέρεις εσύ. Α, Μαρίνα, έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, για πέστε, οι συμμετοχές είμαστε στο κομπλέ. Ποιος είναι? Κωνσταντίνα, τι γίνεται? Έχουμε συμμετοχές. Δεν θα γίνουν επιλογικά. Απλά Κωστή, το όλο θέμα σήμερα που φάγαμε μία με μία μισή ώρα που σήκωσε πίεση και ο Τάσος και ο Γιάννης. Καλά, πέστημα από τους Πετρόπουλους. Ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε το απόλυτο αβαντάρισμα στο να βγει ο κόσμος από το δρόμο και να συμμετέχει σε πίστα. Γιατί δεν θελήσανε να ενημερωθούν για το νέο event. Το είδανε απότομα και δεν τους άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι είναι γρήγορο. Η αλήθεια είναι ότι... Ναι, Η στιγμή εγώ... Είναι... Κώστα, γρήγορο. Κώστα ήταν να κλείσουμε, ρε μαλάκα. Και έβαλες ένα τον παρά, θα κρατήσουμε άλλη μια ώρα εδώ πέρα. Και αυτός... Έλα, προχωράτε. Με κόβει το κρύο, δεν γαμιέσαι. Δεν καταλαβαίνουμε και τι λέει κιόλας. Δεν κάνει κρύο εκεί, ρε. Μόνο στο αμαξοστάσιο κάνει κρύο. Ξεκόλα. Α, ναι, 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 αυτό, ναι, ναι. Να καταπιεί ο Παράς και να κάνει αποφώνηση. Τι να πω, εγώ είπα εδώ ότι κάνει τα μάξι, μακάρι να έρθει ο κόσμος εκεί. Έχω πει, δεν θέλω. Μετά από αυτό που έγινε το συμβάν, δεν είμαι καθόλου καλά και δεν θέλω να τρέξω στον δρόμο. Δεν μου την έχει δώσει τώρα, δεν μου την έχει βαρέσει. Άμα είναι πίστα, πατάω ό,τι να είναι. Σεβαστό, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάνε μια ψυχλόφουσκα και κλείσε. Δεν μπορώ να κάνω ψυχλόφουσκα. Λοιπόν, άντε φιλιά, εντάξει, okay. Γιαννάκο μου. Γεια σου, Κώστα. Σε αγαπάω πολύ, είσαι πολύ όμορφος. Στάτα, Γιαννάκο μου, εμένα δεν μου αρέσει. Θέλω ένα προφίλ, ρε μαλακατάσο. Πρέπει να κλείσουμε όλοι για να χωρέσει το προφίλ του. Πρέπει να κλείσουμε όλοι, ρε. Το κλείσιμο θα το κάνει το προφίλ. Ο Παράς πραγματικά το καλύτερο παιδί. Αμυθήκατε. Ξηγημένος φίλος. Θα πει μαλατία. Ναι. Όχι, θα το πει. Ξηγημένος φίλος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Ωραίος, τίμιος. Ναι. Αλλά. Δεν με πειράζει που βάζει κρέα στον κόλο του. Καθόλου. Ναι, ναι. Δεν με πειράζει καθόλου. Μου φτάνει ότι σε μένα είναι ξηγημένος. Να σου πω κάτι. Εσύ που το βάζεις στο στόμα του, αρέσει. Σε τρώει κόσμο, μαλακά. Μα ζητάνε 800 άτομα για αρχή. Δεν αρχίζω. Πού να το πει. Ντου. Αυτά είναι τα καλύτερα παιδιά. Τα καλύτερα παιδιά. Ξέρεις. Λοιπόν, προχωράτε, άντε. Πάσο, λοιπόν. Φιλιά. Γεια σου, Κώστα, γεια. Κοίτα προφίλ, κοίτα μύτηρε, μαλά. Ρε ξεφία, ρε. Ρε μωρή όρκα, μωρή φάναν δολοφόνος, μωρή χοντρή, μωρή παντήρα. Για μότι μύτη σου ξεφία. Όταν γυρνάει στο πλάι ο Κουκουνάκης, είναι αυτό το Βασίλη Παπακοσταντίνου, ρε μαλάκα. Λοιπόν, ρε, φιλιά. Γεια σου, το διάλο ξεφία. Λύνει ο μην δεις τίποτα μακριές και αμέσως να το κοιτάξεις. Σειρά του Τάσου να κάνει. Τάσο, Γιάννη, συγγνώμη, μόνο αυτό έχεις προμακρύ, δεν έχεις τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, έλα Κώστα, τα λέμε, φιλιά, γεια. Κωνσταντίνε, άκουσε με λίγο. Αύριο το live κάτω πιο νωρίς, φιλέ. Το ξεπιλήσουμε, λες. 4 ώρες. Δεν γίνεται. Καλησπέρα. Εγώ προσωπικά την απορία μου την είχα λυμένη. Άλλοι δεν το πιστεύανε. Εντάξει. Κατάλαβε ότι οι διαφορές είναι μικρές τελικά που έχουμε μεταξύ των ομάδων και ότι με καλή θέληση και λίγες ερωτήσεις μπορούν να λυθούν όλα. Εντάξει, για να δούμε αύριο. Πάντως από την πλευρά της, ας πούμε, αν χωρίζουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, από την πλευρά της Αθήνας, θεωρώ ότι υπάρχει όλη καλή διάθεση για συνεργασία, αν ιδιωτελώς. Κώστα, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά.
και θα αφήσω υπονοούμενο, γιατί δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Όταν ζητήσαν τη βοήθειά μου και τη βοήθεια της σελίδας, βοήθεια σε εισαγωγικά, ζητήσανε μια χάρη τα παιδιά, μια εξυπηρέτηση. Τους εξυπηρετήσαμε, είχαμε συμφωνήσει άλλα πράγματα και άλλα γίνανε. Και επίσης, θα σου πω ένα πράγμα. Κάναμε τόσα χιλιόμετρα, πήγαμε πάνω, κάναμε το live, περάσαμε όμορφα. Ένα καφέ δεν μας κεράσανε, ρε φίλε. Τον καφέ που ήπιαμε στην καφετέρια, τον πληρώσαμε. Εγώ αυτό έχω να πω. Να σου πω κι εγώ κάτι, Τάσο. Καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα, δεν είναι καλύτερα. Εγώ αυτό δεν θα το επέτρεπα εδώ. Εδώ, εγώ. Ούτε ο Γιάννης, ούτε ο Πετρόπουλος. Άκουσε με λίγο. Είμαστε άλλη πάθα, παιδιά, ρε φίλε. Καταλαβες. Επίσης. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Και λένε, κρίνεται από ένα άτομο όλη την ομάδα Counter Strike. Παιδιά, ο Γιάννης ο Κακαλάς δεν βγήκε. Το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας ψήφισε να μην συμμετέχει. Μπράβο. Δεν είναι μόνο ο Κακαλάς. Ο Κακαλάς βγήκε και μίλησε. Ας βγούνε όλοι αύριο να μιλήσουν, άμα θέλουν. Να τη λύσουμε την απορία όλοι τους. Αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό κρίναμε. Όχι το ένα άτομο. Απλά ο ίδιος ο Γιάννης ζήτησε να βγει και να υπερασπιστεί την πλειοψηφία. Ναι. Απόφασης. Ρε φίλε, ποια πλειοψηφία. Μα από ό,τι κατάλαβες και από ό,τι έλεγε το σύνορα, όσοι καταλάβαμε, δεν υπάρχει πλειοψηφία. Είπε τη γνώμη του στη διαχειριστική ομάδα χωρίς να έχει άποψη, χωρίς να είναι ενημερωμένος. Και δεν έχει καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Ναι, ναι, εν τω μεταξύ, λέει, δεν στηρίζω τον αγώνα επειδή μπορεί η πίστα να μην ασφαλεί. Επειδή δεν ξέρω. Ναι, και βάλει εξώφυλλο το μετά από 4 μήνες. Δηλαδή. Εντάξει, να συζητάμε τώρα. Ναι, ρε Γιάννη, μην τα ξαναλέμε. Εντάξει, ο κόσμος πρέπει να έχει καταλάβει. Επειδή κλείνουμε τώρα. Άστο, φίλε, δεν θέλω. Ότι δέχτηκε ότι όντως ήταν λάθος του που δεν έχει ενημερωθεί. Τον ενημερώσαμε από πού θα ενημερωθεί και ελπίζουμε. Ναι. Δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Ρε Κώστα, δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Δεν είδες εδώ πέρα ότι βγήκε και δεν ήξερε τι να πει. Άλλα του λέγαμε, άλλα έλεγε. Τάσο, έχουμε όλη την καλή διάθεση να τον πιστέψουμε εμείς. Ο λόγος που θα κάνουμε, ας πούμε, μια άλλη συζήτηση. Καλή διάθεση να τον πιστέψουμε εμείς. Πόσο καλή διάθεση, ρε Κώστα, ακόμα, πόσο. Πόσο. Τους βλέπω και γράφουνε. Τους βλέπω και γράφουν. Ακόμα και στην κόντρα που έχει ανεβάσει το παιδί με το S3 από την Πάτρα που το φτιάχνει ο Μπραουνός, το οποίο το παιδί ήθελα να το βάλουμε σήμερα μέσα για την κόντρα που έχει και με αυτά και με αυτά μαλακιστήκαμε. Τέλος πάντων, ήθελα να μπει το παιδί να μιλήσει. Και μπήκανε Θεσσαλονίκη, επειδή το αμάξι αυτό είναι στην Αθήνα για να πατήσει με κάποιο αυτοκίνητο στην Αθήνα, και μπήκανε Θεσσαλονίκη να πούνε ότι πού είναι τα αυτοκίνητα που λέγατε ότι έχετε και κάντε τις κότες τώρα. Τα έχω κρατήσει screenshot, περίμενε, δεν είμαι. Το πιστεύω. Έρχεται η ώρα. Για τον καταδικαστή που είχε κάνει ένα post πάλι για την Αθήνα και έγραφε για την Αθήνα. Μία ασχολήστε, τι τα φυλάζε, μάλλον, δεν καταλαβαίνω. Έχει να κερδίσει κάτι από αυτά, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε. Τίποτα. Αποδείξεις είναι αυτά, Γιάννη. Για να μην γυρίσουν ποτέ να πούνε ότι δεν ήταν, ότι δεν βλέπουν την Αθήνα απέναντι. Εντάξει. Γιατί εγώ έτσι νιώθω. Ωραία. Και εγώ απόρριψη νιώθω, συμφέρον βλέπω. Καταλαβες. Με αυτό που είδα εγώ τώρα, ότι έχει παρασύρει ένα κοινό μεγάλο στην άποψη που έχει λαθασμένη, καταλαβαίνω ότι έχει κόμπλεξ με την Αθήνα. Ξεκάθαρα. Οπότε εγώ αύριο να κάνω πάλι κάποιο ραντεβού μαζί με τον Γιάννη, δεν υπάρχει λόγος να κάνω ραντεβού. Φίλε, το χόμπι σου είναι το χόμπι μου. Δες, αν θέλεις, έλα μαζί. Αν δεν θέλεις, κάτσε και συνέχισε στον δρόμο. Απλά τα πράγματα. Καταλαβες. Αν στον δρόμο πληρώνεσαι, κάτσε να πληρώνεσαι. Αν θα δεν πληρώνεσαι, μην έρθεις, ρε φίλε. Και επίσης να ξέρουν όλοι ότι... Και, πιστεύω ότι είναι διάποψα και ο Πετρόπουλος. Στο Dragster και στο Rolling Event, δεν θα χαλάσει το cash day. Δεν χαλάμε καμιά δουλειά. Θα υπάρχουν. Ποια δουλειά? Όλα θα υπάρχουν. Δεν χαλάμε. Ωραία, άρα δεν υπάρχει χόμπι. Άμα είναι δουλειά, δεν είναι χόμπι. Διασκέδασε. Δεν τη χαλάμε. Δεν είναι δουλειά, ένα από τα δύο είναι. Δουλειά, χόμπι, δεν γίνεται. Τη διασκέδασε, εγώ θα πω. Ωραία. Άμα βγάζεις λεφτά λοιπόν από τη δουλειά χόμπι, δεν κάνεις να είσαι μαζί μας. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν γίνεται. Περιμένουμε. Ιωακίμ XR, τι εννοείς, ρε φίλε, για πες μας. Τι θες να έχεις από μένα αρχείο, για πες μου.
Τι νομίζεις, ότι δεν μπορώ να τα ξαναπώ ή δεν τα λέω και από κοντά? Για εξήγησέ μας, τι εννοείς? Έχω κάνει εγώ κολοτούμπα, έχει κάνει κανένας από εδώ πέρα, έχει πει κάτι για τη Θεσσαλονίκη? Εξήγησέ μας, τι εννοείς? Ο Κάκαρης κόλλησε Πετρόπουλο τώρα. Κόλλησε Πετρόπουλο ο Κάκαρης. Λοιπόν, αποφώνηση, έλα, έλα, Τάσο. Έλα, μην τρελαίνεσαι. Πάμε. Αποφώνηση. Εντάξει, λοιπόν, τέτοια, ας μην το συζητήσουμε άλλο αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Αύριο, Τάσο. Εγώ δεν θέλω να κάνω άλλο live αύριο. Ας βγει να μας πει, ρε φίλε, την άποψή του και μετά να μας πει αν θα συμφωνήσει. Δεν πειράζει. Για να λοιπόν, όσο το σκεφτούν, να μιλήσουν όλοι οι διαχειριστές, να το συζητήσουν, μην τους πάμε τόσο τρένο. Αφήστε το Ο Χρήστος. Όλες τις απορίες και μετά θα δούμε την καταληκτική απόφαση. Να μιλήσω πάλι αύριο με άνθρωπο ο οποίος, ξαναλέω, λέει αυτά που λέει χωρίς να ξέρει, επειδή έχει το κόμπλεξ με την Αθήνα όπως φάνηκε, ενώ ο Χρήστος που είναι αδερφός του έχει άποψη. Δηλαδή ρώτα τώρα, μαλάκα, γιατί αυτός ψηφίζει ναι? Ωραία. Και καταρχήν γιατί να γίνουνε, αφού τα έχουμε κανονίσει? Γιατί να έχετε να βγάλουν και να μας πούνε όχι? Έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν, επειδή δεν βγαίνουν λεφτά, το αλλάζουν. Όχι, εγώ δεν θέλω να ξαναμιλήσω. Ρε Γιάννη, μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για διαστημόπλοια αφού δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν? Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν τα ξέρουμε. Τέλος. Τέλος, εντάξει, με τον Χρήστο όπως θα βρίσκουμε. Με τον Χρήστο όπως θα βρίσκουμε. Ας ενημερωθούν, ας ενημερώσουν τον κόσμο που τους ακολουθεί και έχουν δημόσιο λόγο και δημόσιο βήμα. Θα πούνε και με εμάς. Θα το κάνει ο Χρήστος. Μακάρι να καταλάβει και ο Γιάννης ο Κακαλάς να καταλάβει και ας αφήσει να κυλήσει μόνο του. Τώρα κάνουν πάλι ένα. Ξέρεις, θα γίνει αύριο. Θεωρώ ότι το δημοσίευμα που κάνει είναι άκυρο και ότι θα ξαναγίνει. Ότι θα έχουν ξέρεις, θα γίνει αύριο. Να συζητήσουν. Ξέρεις, θα γίνει αύριο. Θα έρθει και θα σου πει ότι ενημερώθηκα. Δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραίο. Γιατί θέλει 70 ευρώ η ΟΜΑΕ να εκδώσει τη λισάνς. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή πιστεύεις θα βρει άλλη δικαιολογία. Ναι. Άλλο πάτη μου. Ναι, και θα κάτσω εγώ 4 ώρες. Υπάρχει σίγουρα μια δικαιολογία. Μπράβο, οπότε δεν χρειάζεται. Η άρνηση είναι δεδομένη, απλά η δικαιολογία είναι ρευστή. Μπράβο, οπότε ας μιλήσουν, η κάθε ομάδα έχει κάποιον αντιπρόσωπο. Σε εμάς είναι ή ο Πετρόπουλος ή ο Κάκαρης ή εγώ μερικές φορές. Από εκεί είναι 4-5 πόσοι είναι. Ωραία. Και είστε να μπλοκάρει μια κοπέλα, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε, άρα να βγει μια κοπέλα και να πάρει μια θέση ένα άτομο. Τώρα κάθομαι να μιλάμε, δεν γίνεται, είναι μαλακίες. Εντάξει, και τώρα το έχουμε παραγαμίσει. Βγαίνουμε τώρα κάθε λίγο και λιγάκι και λέμε. Παλιά δεν βγαίναμε καθόλου, τώρα καθόμαστε και βγαίνουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε ελέφαντες. Άνθρωποι, γιατί γαμείται. Κάνουν κόντρες και δεν βλέπουν 200, ρε φίλε. Και βγαίνουν τώρα να πούνε τι. Καταλαβες. Έχουν να πούνε ότι απλά τρέχουν. Τον ρώτησα και λέει δεν ελέγχουν την πίστα του. Και εγώ καθόμουν πάνω στο καμπίνι. Έχω άποψη. Λοιπόν, Κώστα, μόνο ΒΑΓ, ο καταραμένος θα χάσει, θα φάμε τσάμπα, εντάξει. Ο άλλος έχει φάει πονηρό σου παρέμει, κάκα. Λοιπόν. Θέλω μόνο έτσι. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού σε λίγες μέρες όταν θα έχουμε την καινούργια απόφαση. Σας την ανακοινώσουμε και εσάς, παιδιά. Εμείς στηρίζουμε το... Επίσης, βρες τρόπο. Πίστες. Έμπρακτα. Βρες τρόπο, 16 άτομα. Έλα. Βρες τρόπο, 16 άτομα. Με του Πετρόπουλου τα βανάκια. Ναι. Όπως στον πρώτο τελευταίο αγώνα του Αγρινίου. Ωραία. Αποφασίσαμε να έρθουν βανάκια να πάνε κόσμο πάνω. Κάποιοι το θεωρήσαν ότι κάνουμε ηρωνία ή οτιδήποτε. Μιλήσαμε με τον διοργανωτή, τη δείξαμε μηνύματα και λέει συγγνώμη, είχα καταλάβει λάθος. Εντάξει. Υπάρχουν τα βανάκια, είναι εταιρεία του Πετρόπουλου. Θα βοηθήσουμε παιδιά που δεν μπορούν πραγματικά να πάνε πάνω. Αυτό. Να έρθουν να δουν. Αυτό κανόνισε το ΣΥ από την ομάδα σου. Και επίσης τον αγώνα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και από το δικό σου προφίλ. Και από το Αντισλίπερ στο Instagram θα έχουμε τα live. Και εννοείται από το Σπόρταλ. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και εννοείται από το Σπόρταλ, έτσι. Παρασκευή θα το κάνουμε reality. Από την Παρασκευή που θα ξεκινήσουμε μέχρι την Κυριακή που θα γυρίσουμε, θα απολαύσετε δίπλα-δίπλα
Κουκουνάκι, Κάκαρη, Πετρόπουλο, τους πάντες. Τα πάντα όλα με πολύ, πολύ, πολύ διάθεση και πολύ χαβαλέ, παιδιά. Λοιπόν, και όλοι, λοιπόν, και όλοι όσοι είναι καλό εδώ, βράδυ. Να μπουν στη σελίδα του Sportal TV του Κώστα. Ναι. Γιατί από εκεί γίνεται επαγγελματική δουλειά και ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα το χρωστάμε σε αυτόν. Ωραία. Δεν ξέρω και αν το τάσιμο κατά το ίδιο είναι. Όσοι δεν έρθουν, Sportal TV και θα όλοι είναι σαν να είναι εκεί. Θα είναι σαν να είναι εκεί. Λοιπόν, Sportal TV. Θέλετε reality, μπείτε και στον Κωνσταντίνο. Θα γίνει το Sportal. Ωραία. Και όπως μπορεί να με βοηθήσει κάποιο τεχνικό συνεργείο, ναι, αφού θα τρέξω με τα μάξι του Παρά, να βγάλει από το κάθισμα το δονητή και να μπορώ να κάτσω και να τρέξω. Έλα, κόντρα Παξιμάδη. Θα είναι κόντρα Παξιμάδη, φίλε. Δεν κουνιέται. Δεν κουνιέται, ό,τι και να κάνει. Δεν ξέρω αν περάσει τεχνικό τρόπο έτσι. Εντάξει. Τι μαλακά εσύ. Λοιπόν, καλό βράδυ, φιλιά. Μόνο βαγ, μόνο βαγ. Καληνύχτα. Έλα, φίλοι και φίλες, νομίζω ότι ήταν χορταστικό το live. Τι άλλο να πούμε. Ξεκινήσαμε για μία ώρα, δύο και φτάσαμε αισίως στις 4 ολόκληρες ώρες. Το live θα προσπαθήσω να το αποθηκεύσω στο YouTube για να μπορέσετε να το ξαναπολαύσετε όποια στιγμή μπορείτε εσείς. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια χαρά.